Ευχαριστώ τον πρόεδρο που μας έδωσε την ημέρα που παραλαμβάνουμε την συνάντηση αυτή. Δεν είναι γενική συνέντευξη όπως έχετε δει τώρα. Δεν υπάρχουν πρακτικά, δεν υπάρχουν αποφάσεις. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε με τον Ιππράκη. Δεν ξέρω τι περισσότεροι με ξέρετε. Είμαι ο Κώστας Αναγνωστόπουλος εδώ από το Λυκειό. Έχουμε κάνει μια. Θέλουμε να κάνουμε. Θέλαμε να κάνουμε μια συνάντηση μαζί με τον συγγραφέα μας, τον κύριο Βασίλη Κωνσταντιόπουλο. Να κάνουμε μια ενημέρωση για όλα αυτά που ακούσαμε στην πρώτη γενική συνέντευξη που έγινε από το Δήμο την πριν δύο εβδομάδες. Ακούστηκαν πολλά την προηγούμενη συνέντευξη και ένα από τα σημαντικότερα που ακούστηκαν ήταν σε κάθε ερώτηση που καθενός, σε κάθε σχόλιο που καθενός. Έτσι να πάμε, θα μιλήσουν οι κύριοι,
Όποιος θέλει να μιλήσει, θα σηκώνει το χέρι και θα κρατήσουμε εδώ δύο συνεδρίες. Και θα πρέπει ο πατέρας να αφήνει να κάνει την ερώτησή του, να απαντήσει. Τα γνωστά. Ερωτήσεις, ναι. Και αν θέλει να πει κάτι, πρέπει να μας είπε εδώ που είναι και εσύ ο γραμματής. Πώς θα διαθέτει εσείς την εστίαση, καλησπέρα. Επιστημονική ενημέρωση δεν θα κάνω εγώ, θα κάνει ο κ.
κύριος Καλλίδης. Εγώ θα σας μεταφέρω λίγο την εμπειρία μου από ένα αρκετά μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε, γιατί είναι και μεγαλύτερο το δικό μας το δάσος, από το Παιδιά, με κορύφωση το 2009. Είχαμε κάτι ανάλογο. Και θα μεταφέρω την εμπειρία ως πολίτης που ήμουνα και εγώ από κάτω, που διαμαρτυρόμενος για αυτό που γινόταν στο δικό μας Παιδιά. Εμάς μας άνοιξε τα μάτια η Μαρσαλίνα, αυτό το άσπρο που είχαν επιτρέψει από το Υπουργείο η Βαμβακιά, για να τη μελισσοκόμη να κάνουν καλύτερη παραγωγή, το οποίο έπληξε και το δάσος μας και φαινόταν ότι στο δάσος κάτι δεν πήγαινε καλά. Και κινητοποιηθήκαμε. Μαζευτήκαμε, κάναμε λαϊκές συνελεύσεις, φωνάζαμε, άλλοι λέγανε να το ψεκάσουμε με διευθυντήρια, άλλοι λέγανε, ο καθένας έλεγε, αλλά βγήκε μια ανησυχία τέλος πάντων. Πάνω σε αυτή την φασαρία, γιατί τότε παράγει το αποτέλεσμα, μόλις οι πολίτες αρχίζουν και ανησυχούν, και παρόλες τις φωνές, καταλάβαμε, έγκαιρα ευτυχώς, ότι έπρεπε να πάμε να συμβουλευτούμε κάποιους ανθρώπους και να μην κάνουμε αυθαίρετες κινήσεις. Και για καλή μας τύχη είχαμε πολύ καλή σχέση με τον κύριο Καλλίδη και μπήκαμε σε έναν δρόμο που μας υπέθεσε η επιστήμη της δασολογίας, που σε αυτήν πρέπει να απευθυνθείτε για το ποιο δέντρο να κοπεί και πώς θα σώσετε το παιδιά σας. Πρώτα απ' όλα, για το αν είναι ξερό ή δεν είναι, ή τι δέντρα πρέπει να φυτέψουμε. Και το άλλο πράγμα, να είσαστε ενεργοί, ώστε οποιαδήποτε επιβουλή άλλων ή αδιαφορία αρχών μπορεί να απειλήσει αυτό το άσος, να το προστατεύσετε. Το συμπέρασμα που έβγαλα μετά από 6 χρόνια τώρα που βλέπω το Παιδιά, βέβαια εμείς το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στα 6 χρόνια, έχουμε κόψει άπειρα δέντρα, γιατί έπρεπε να τα κόψουμε. Και φτιάξαμε και πάρα πολλά. Αυτή ήταν πολλά ξερά και τέτοια. Αυτό που κατάλαβα ποιο ήταν, ότι ποιος έφταιγε που ο Παιδιάς μας ήταν παρατημένος και δεν το φρόντιζαν οι αρχές, έφταιγαν οι ίδιοι οι πολίτες. Και εμείς ειδικά με τον Παιδιά έχουμε μια πολύ μεγάλη σχέση, εμείς είχαμε παρατήσει, γιατί όταν οι πολίτες πιέσουν, οι εξουσίες έρχονται και ασχολούνται. Καταλάβαμε ότι η δική μας αδράνεια είχε φέρει αυτό το αποτέλεσμα και γι' αυτό όταν είδα τη συνέντευξη εδώ και μίλησα με τον Κώστα και επικοινωνήσαμε με τον κύριο Καλλίδη, κατάλαβα ότι το άξιο σας θα σωθεί. Γιατί εσείς αρχίζετε και ασχολείστε με αυτό, μαζεύεστε και θα μιλήσετε γι' αυτό. Αυτή είναι η εμπειρία που εγώ πήρα. Ότι μόλις μαζευτήκαμε και για λάθος πράγματα ακουγόντουσαν απίστευτα πράγματα. Δηλαδή να βάλουμε σιδανιοκτόνα περίοδο για να προβλέψουμε τη Μαρσαλίνα, που τελικά με μια επίμονη προσπάθεια με νερό και με μείωση του πληθυσμού και πολλά πράγματα για την κάμια κλπ. Ναι, και με μια κόλλα καταφέραμε και κερδίσαμε. Αλλά το πρόβλημα δεν ήταν η Μαρσαλίνα στο Παιδιά μας. Ήταν η παρέτηση της κοινωνίας στο Παιδιά για διαφορία η δική μας. Τώρα έχουν διορθωθεί πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ είμαι σίγουρος ότι το άξος θα το σώσετε. Γιατί καθώς αυτοί και ασχολείστε με. Για το πώς θα το σώσετε επιστημονικά, αν θα πιο δέντρο πρέπει να κοπεί ή τι θα βάλετε, θα ακούσετε τον κύριο Καλλίδη. Δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος για περιβαλλοντικά ζητήματα και πιο, όχι καταρτισμένος μόνο, αλλά και πιο ακέραιος άνθρωπος σε δημόσια υπηρεσία που έχω γνωρίσει εγώ αυτά τα χρόνια. Ό,τι εδώ, ό,τι και να πει για περιβαλλοντικό θέμα, αυτό δεν θα ισχύει για μένα. Αν ενημερωθούμε για τον Παιδιά και αν τον φροντίζουμε, έτσι θα τον σώσουμε και άμα πάει κάπου να του κόψει δέντρα για να τα κάνει πάτη ή προς όφελος άλλων πραγμάτων. Εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες του Παιδιά, οι δημηνιώτες είναι, οι πολίτες του Κιάτου και οι δημοτικές αρχές και οι τοπικές αρχές όλες θα υπηρετήσουν αυτό που θέλουμε και ο κόσμος. Νομίζω ότι σας έφτασε πολύ καλό δρόμο το ότι έχετε μαζευτεί δύο φορές, ότι το συζητάτε, ότι το ψάχνετε και σήμερα νομίζω ότι θα συμπληρώσετε και αυτά που πρέπει να ξέρετε για το Παιδιά και για το δικό σας Παιδιά και για το τι πρέπει να γίνει.
Αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει να παραμείνετε μαζί. Εγώ κατάλαβα ότι είχαμε πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης εμείς για τον Πεφτιά. Εντάξει, η Δημοτική Αρχή δεν ήταν υπεύθυνη να τον φροντίζει, αλλά εμείς είχαμε οργανίσει. Γιατί οι πολίτες πρέπει να κινούν την κατάσταση. Αυτό κατάλαβα το 2009. Μετά από 6 χρόνια, αυτή τη στιγμή ο Πεφτιάς, ειδικά σε κάποια σημεία, αν τον δείτε, δεν θα τον γνωρίσετε αν πηγαίνετε παλιά. Έχει μείνει ο μισός. Αλλά χρειάστηκε να κλείσουμε κάποια κομμάτια από το κοινό, να μην παρκέται, να βάλουμε μικρά δεντράκια. Χρειάστηκε να κόψουμε δέντρα επικίνδυνα, χρειάστηκε να επέμβουμε για την κάμπια, χρειάστηκε να γίνουν πολλά πράγματα, τα οποία έγιναν και ελπίζουμε ότι ο Πεφτιάς αυτός θα βρει την πορεία και δεν θα μπορέσει να πάθει τίποτα άλλο εκτός από τα πολιτικά ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε και θα κινήσουμε πάλι για να καταργηθούν κάποια βασιλικά διατάγματα από το Δήμο στο ΜΕΟΤ για οποιαδήποτε. Ναι, και έχει γίνει απλώ και θα ξαναγίνει τώρα για το δικό μας. Τελειώνω. Α, θέλετε κάτι. Για μένα αυτά τα πράγματα είναι επαγγέλιο. Για μένα προσωπικά. Που θα βγουν οι δασκολόγοι. Γιατί εμείς, εμάς μας πήγαν οι γεωφόνοι να μας δώσουν ψεκασμούμε δηλητήρια για να αντιμετωπίσουμε την παμπαγιά. Αλλά ευτυχώς, επειδή είχαμε και φίλους δασκολόγους, μας είπαν στον τρόπο και σώσαμε το παιδιά, γιατί αυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί και οι δασκολόγοι αυτό σπουδάζουν και αυτό ξέρουν. Δεν υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι για άνση και για θεραστάση. Πέρα είναι το κομμάτι αυτό, το επιστημονικό. Θα το αναλύσει και θα σας το αναλύσει τώρα, σε ένα λεπτό που θα τελειώσω εδώ. Το άλλο κομμάτι είναι το πολιτικό, είναι το δικό σας. Ποιο? Των πολιτών. Εσείς να μην αφήσετε το άλσος. Εσείς το είχατε αφήσει, εμείς είχαμε αφήσει το παιδιά. Και κάποιοι μπορεί να ακόμα δεν να κάνουν πάρκινγκ, δεν ξέρω τι λέγατε την άλλη φορά και πάρα πολλά καταγγείλατε και σίγουρα θα είναι σωστά. Εφόσον εσείς καταφέρετε και κάτι ερέθησε, σας ερέθησε για να ασχοληθείτε, πιστεύω ότι εύκολα θα λύσετε το πρόβλημα. Και δεν θα μπορέσει κανείς ούτε να κόψει δέντρο για μαγαζί, ούτε να κάνει κάτι, εφόσον εσείς είστε ενεργοί. Εγώ αυτά είχα να σας πω, ίσως μετά αν θέλετε να συζητήσουμε, μπορώ και να μεγαλύσετε το λεπτό. Έλα, πολύ σχόλιο, πολύ σχόλιο, πρέπει να απαντήσω τον κύριο. Κύριε, με συγχωρείτε, το όνομά σας. Ανδρέας Άρα. Λιτσόπουλος. Είπατε και να σου έφτατε το ξυλοκάστρο. Ότι εσείς οι πολίτες. Ποιος θα ξυλοκάστρο, οι πολίτες θα ξέρουν ή ο Δήμος στο ξυλοκάστρο. Γιατί εγώ πήγαινα στο ξυλοκάστρο τακτικά και περπατάγα και έπρεπε να με φέρνει υπαλλήλους, τους υπαλλήλους που φυλάγανε να πέφτουν, ποιος τους πλέον. Ο Δήμος ή οι πολίτες. Ανάλογα, ήταν και το δασαρχείο άνθρωποι και εθελοντές, ήταν και του Δήμου. Εγώ ξέρω τρία παιδιά που του λένε ο Δήμος. Μπράβο. Παλιά. Παλιά. Λοιπόν, στο δικό μας, πια εδώ πέρα, ο Δήμος δεν τα έχει ποτίσει μια φορά. Εγώ σαν πρόεδρος 8 χρόνια τα πόντισα και έχω μαρτύρου στο πράγμα. Τα πόντισα, παιδιά. Ναι, εντάξει, ωραία. Συγγνώμη, άσε να τελειώσουμε. Λοιπόν, λέμε να τα φυτέψουμε. Και ποιος θα τα ποτίσει. Ποιος θα τα ποτίσει. Εντάξει, κύριε Τζόμπερτ, τώρα δεν είναι τέτοια. Εμένα η δική μου άποψη, αν δεν την καταλάβετε, είναι ότι εμείς πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι και στη λύση και να κατευθύνουμε τη λύση εκεί που θέλουμε. Δεν είμαστε εκεί μέσα. Δεν είπα αυτό. Καλά, λοιπόν, δεν είμαστε υπεύθυνοι. Είπατε ότι οι συμμάχοι είναι υπεύθυνοι και αυτό που υπάρχει, το είπατε. Δεν καταλάβατε. Εδώ είναι πολύ μάρτυρες, το είπατε. Απλά να ξέρετε ότι αν αυτό το πράγμα το είχατε κάνει 3 χρόνια πριν 4, γιατί τώρα δεν δημιουργήθηκε, τώρα θα κόψουν κάποια δέντρα. Τώρα. Λοιπόν. Όπως και η Μαρσαλίνα μας σύμφωνε σε εμάς και ασχοληθήκαμε πραγματικά με το δάσος, έτσι
και σαν ψήφιμο σε κάτι για να ασχοληθείτε πραγματικά. Γιατί το πρόβλημά σου δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα τα προβλήματα που μα δέχονται πρώτα. Όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Πέρατε δύο σκοπολίτες. Πέρατε δύο σκοπολίτες. Συνδυώστε τις ερωτήσεις σας. Να σας κάνω στο τέλος. Μόλις θέλετε, θα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Κέντρη. Ευχαριστώ και τον λόγο. Για να τελειώσουμε, για να τελειώσουμε. Δεν είναι τώρα είμαι διευθυντής δασών τα τελευταία χρόνια. Έχω διαχειριστεί σχεδόν τα περισσότερα από τα βασικά φυσικά υποστήματα και έχουμε παρέμβει σχεδόν σε όλα τα υποστήματα με αντικείμενα όπου μπορούσαμε για τη διαχείριση, προστασία και αξιοποίηση. Θα ήθελα να θυμάστε αυτές τις τρεις λέξεις. Προστασία χωρίς διαχείριση δεν υπάρχει. Οτιδήποτε είναι, έχει να κάνει με ένα ζωντανό οργανισμό, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι ζώο, είτε είναι δέντρο, δεν υπάρχει προστασία όπως προστατεύουμε μια μάχη. Φτιάξαμε, φυσιοπατήσαμε, φτιάξαμε μια αποθήκη προσώπου το 45 και μετά από 80 χρόνια θα νίκει. Δεν υπάρχει αυτό. Είτε λόγω των κλιματικών αλλαγών, είτε λόγω του ότι όλοι είμαστε κομμάτια μια τροφική αλυσίδα ενό γενικότερου υποστήματο, όλα επηρεάζονται. Επομένως, όταν θα μιλάμε για δέντρα, για δάση, για οποιοδήποτε υποσύστημα, είτε ένα πάρκο μέσα σε μια κόπη, είτε ένα δέντρο σε ένα πεζοδρόμιο, είτε είναι το ορεινό σύμπλεγμα της Βάρτας Καστανιάς, πάντα μιλάμε για φυσικά οικοσυστήματα. Τα φυσικά οικοσύστηματα υπάρχουν αδιαχείριστα και διαχειριζόμαστε. Έχουν φυσικά εθνικούς δερμούς, στην Ελλάδα δεν έχουν τέτοια οικοσύστηματα, έχουν ελάχιστα. Για να ξέρετε για την Κορυμβία, το πρώτο φυσικό οικοσύστημα που είναι παρθένο και τέτοιο εκτός διαχείρισης είναι ένα κομμάτι από το ορεινό σύμπλεγμα της Βάρτας Καστανιάς. Όλα αυτά είναι διαχειριζόμενα. Μάθουμε σιγά σιγά στο προκείμενο. Γνωρίζω το θέμα. Έχω μιλήσει με πάνω από 30 ανθρώπους και εκπροσώπους του Δήμου, τον Δήμαρχο όλους. Έχω μιλήσει πάρα πολύ. Έχω γράψει πολλά πράγματα και έχω δώσει εδώ στον τοπικό πρόεδρο μια σειρά κείμενα τα οποία είναι στη διάθεση όλων σας. Καθώς είναι στη διάθεση όλων σας και εγώ, αλλά και οποιοδήποτε έγγραφο θελήσετε που έχει να κάνει με την υπηρεσία του δική μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε λίγο σε αυτή την ιστορία. Το πρώτο και το βασικό. Θα προσπαθήσω αυτό το project, η παρουσίαση που θα σας κάνω, έχει να κάνει με όσα ερωτήματα μου θέλετε αυτές τις τελευταίες 30-40 ημέρες. Όταν ξεκίνησε δηλαδή η διαδικασία, ο Δήμος να εφαρμόσει μια νόμιμη μελέτη, περιγραμμένη από εδώ στο λόγο, ένα βήμα καιροδρομία, ο οποίος έχει βρεθεί από την υπηρεσία. Όλα τα έγγραφα είναι στη διάθεση οποιοδήποτε. Πάμε. Καταρχήν. Επειδή τέθηκε θέμα νομικής προστασίας, αν προστατεύει και αν ο Δήμαρχος ή ο Διευθυντής ή ο Δασάρχης ή κάποιος μπορεί να κάνει με το πάρκο ό,τι θέλει. Μπορεί να το κάνει τα πετέλαια, ξενοδοχείο, οτιδήποτε. Να πάρουμε την νομοθεσία και την έχω δώσει και αυτή και είναι στη διάθεσή σας, όπως είναι τώρα εσχεδιασμένη. Την έχει ο κύριος Πρόεδρος στη διάθεσή όλων σας. Νόμος 9.08, ο βασικός νόμος για τα δάση. Είναι η Αγία Γραφή των Δασών. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάρχουν τα πάρκα και τα δάση. Για κύριε. Στις διατάξεις, μάλιστα, προσέχετε με την καινούργια τροποποίηση, δεν είναι μόνο αυτό που καλύπτεται από βάσος, από δέντρα, αλλά ακόμη και ένα διάγκυρο ενδεχομένως, ένα τμήμα που έχει υποβαθμιστεί η βάστησή του ή δεν φταίει και ποτέ. Και θα δείτε πώς θα αναδημιάσει το ξύλο, το πάρκο και θα δείτε πώς διαμορφώθηκε στη συνέχεια. Και δεν είχε πάντα επιτυχθεί, αν δείτε το Σαρδοτέλη, ήταν μια γραμμή προς κοντά στον δρόμο με δέντρα και σιγά σιγά με τις προσπάθειες των κατοίκων έγινε αυτό που έγινε. Και θα δούμε σε τι κατάσταση είναι, καλή ή κακή. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Η γνώμη ενός δασολόγου με 35 χρόνια εμπειρίας και διαχείρισης δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια γνώμη. Στη διάθεσή σας, ρωτήστε, μάθετε, διαβάστε, καλέστε ανθρώπους, ειδικούς, πιο ειδικούς, πιο εξειδικευμένους. Ή με θεωρήσετε κάτι το τόσο σημαντικό. Είμαι ένας πολίτης Κορυνθίας που θα είμαι και αύριο εδώ, θα περνάω, το ότι κάνω 35 χρόνια, το σκέφτομαι. Όσοι με έχουν γνωρίσει προσωπικά, ξέρουν τι είμαι, τι κάνω, πώς σκέφτομαι, πώς λειτουργώ.
Αυτό μου δημιούργησε προβλήματα με την υπηρεσία. Όχι όμως με το πώς. Εκείνος είμαι πάντα μαζί. Επειδή δεν βλέπετε τα γράμματα, θα σας επειδή δεν βλέπετε τα γράμματα, πολύ γρήγορα για να προχωρήσουμε στο σημαντικό θέμα. Οι υπόλοιπες διατάξεις αυτού του νόμου που βάλετε στη διάθεσή σας. Η μέρημα για την ανάπτυξη, βελτίωση, αναβάσωση, προστασία των πάρκων των Αρσών ανήκει στους οικείους οργανισμούς τοπικής αποδίκησης. Δηλαδή, κανέν πάρκα και παράξη, οι υπάρχοντες διατάξεις δασικής νομοθεσίας, σαν μικρά βασικά υποστήματα ή μικρά βάση αυσίλια ή τεχνικές φοιτίες. Η μέρημά τους όμως, σε αντίθεση με τα ευρύτερα συμπλέγματα που είναι δουλειά της δασικής υπηρεσίας, αυτά που έχουν χαρακτηριστεί σαν χώροι πρασίνου και είναι μέσα εγκλωβισμένα σε συγκεκριμένα σχέδια, ανήκουν η διαχείρισή τους, η προστασία τους, η ευθύνη δηλαδή για ό,τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση αυτά, ανήκει στον ΟΠΑΠ. Αυτό για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, τι δουλειά έχει ο Βασάκης, τι δουλειά έχει ο Δήμαρχος, τι δουλειά έχει ο οποιοσδήποτε. Πάμε παρακάτω. Ο Δήμος και οποιαδήποτε αρχή το ίδιο ισχύει γιατί αντίστοιχα για τους αρχαιολογικούς χώρους. Ναι, μεν συνεργάζεται με την βασική υπηρεσία, αλλά ο προϊστάμενος και εκείνος που έχει την ευθύνη του αρχαιολογικού χώρου έχει την ευθύνη για τη μέρη με την προστασία. Μπορεί να ρωτήσει το Βασάκη, να ζητήσει τη γνώμη, τι πρέπει να κάνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι αυτός έχει την ευθύνη. Παρόμοιες προτινόμενες υλοτομίες έχουμε επισημάνει για τον αρχαιολογικό χώρο της Κορίνθου. Και μάλιστα εκεί ακούσαμε να στάσει. Το προϊστάμενο. Δεν πάνε αγιώ. Δύο πέφτια έχει ο αρχαιολογικό χώρο. Υπάρχουν εδώ 80 χρόνια κάτω από τα κουτάκια του τουρίστε. Λέω, κύριε Διευθυντά, η γνώμη μου είναι αυτή. Ότι αυτό το πέφτιο δεν μπορεί να είναι. Κοιτάξτε τα άλλα που έχετε βάλει εκεί πέρα 15, 20, 30 χρονών. Εκεί ναι, είναι ασφαλή. Αυτό δεν είναι. Εγώ φεύγω. Φεύγοντα, με βρίσκει ο ίδιο και μου λέει. Με συγχωρήσουν οι προηγουμένες που σάρκαξα, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Αλλά πέρσι, πέσαν τρία πέρα. Ευτυχώς μου λέει που έφερε και δεν ήταν το πίστα από κάτω. Γιατί πάνε και μαζεύονται 20.000 άνθρωποι στον ίδιο. Πριν ξεκινήσω για τούτα εδώ, είχα μιλήσει με τον αείμνηστο, τον Βασίλη του Κιωδάκη. Και του λέω, Βασίλη, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Τι θα κάνουμε. Δεν πάνε και όλα. Πάθουν καμιά ζημιά. Έχω δώσει τα έγγραφα του κ. Βασίλη Κελάρη, του αείμνηστο, συγγνώμη, και διαβάστε τα να δείτε ποια γνώμη είχε για τις παρεμβάσεις μου, για τις προτάσεις μου, τις είχε δημοσιεύσει. Έχουν κυκλοφορήσει εφημερίδες στο ίντερνετ παντού. Πάμε πιο κάτω. Μην αλλάξετε. Είστε πίσω, Βλάτε. Πες μου. Η εκτέλεση κάθε είδους, αυτό θέλω να μας πείτε λιγάκι. Η εκτέλεση κάθε τους έργων στα πάρκα ενεργείται μετά από σχετική μελέτη που εγκρίνεται από την βασική αρχή. Συνεχίστε. Και την εποπία της. Την εποπία της. Της έκδοσης αρχής. Αυτό θα το θυμηθούμε όταν τελειώσουμε για μια ερώτηση. Σύμφωνα. Λοιπόν, νομική προστασία, το άρθρο 58, στον ίδιο νόμο, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων, μπορώ να σας τις πω ότι είναι στη διάθεσή σας, και αυτό πρέπει να το θυμάστε. Επειδή άκουσα για όλους να ανησυχούν αν θα πρέπει να μοιραστούμε την ευθύνη, αν πρέπει να την κάνουμε. Δεν επιτρέπεται αυτό που έχουμε κόντει, η μεταγωγή του κύριου προορισμού. Δεν επιτρέπεται. Το 1998 είναι συνταγματικός νόμος. Κάποιοι το τροποποίησαν, το κάνουν το ράμα, τέτοιου είδους διατάξεις δεν έχουν προβληστεί. Έχουμε επίσης μια σειρά αρκετών αποφάσεων του ΣΤΕ που δεν μπορεί να αλλάξει μεταγωγή και χρήση. Αυτό τι σημαίνει. Όχι. Όχι. Εντάξει, άποψη. Πέρσι μπήκαν ορισμένες διατάξεις και μάλιστα προσέχετε το τελευταίο. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εκδίνονται οι μελέτες διαχείρισης. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεχνική μελέτη εγκεκριμένη για τις παρεμβάσεις, υλοτομίες και επιτεύξεις. Έργο να πηγαίνουν να μπουν οι βασικές υποδομές. Τελειώνει το τιμινιό. Δηλαδή αυτό ήταν κάθε 50 χρόνια κάνουμε υλοτομίες, πιτεύουμε 50, 100, 500 δέντρα και τελειώνουμε. Όχι. Σήμερα η αντίληψη έχει αλλάξει. Θα δείτε μετά, έχουμε ένα καινούργιο νόμο, έχουμε σύνθετες προδιαγραφές, διαχείριση ενός πάρκου άρσους. Και το επόμενο βήμα που μπορεί να κάνει ο Δήμαρχος και πρέπει να το κάνει είναι να αναθέσει τη μελέτη διαχείριση, μελλοντική διαχείριση του χώρου. Όχι για να έχουμε τώρα μόνο παρουσία, αλλά και τον άλλο μήνα και τον άλλο χρόνο και τον άλλο χρόνο να έχουμε διαδρομική παρουσία.
Αυτή είναι η ιστορία. Εκεί κρύβεται το μεγάλο μυστικό της προστασίας διαχείρισης και αξιοποίησης των δρόμων. Όχι άπαξε. Πώς θα γίνει αυτό. Είναι θέμα που πρέπει να το βρείτε για να το συζητήσετε. Είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, είπαμε και άλλα για την προστασία. Το επόμενο λοιπόν βήμα, για να δει κάποιοι ανησυχούν και μπορεί να τελειώσει, θα τα κόψω. Ο Δήμαρχος θα το κάνει έτσι, θα το κάνει αλλιώς. Είπαμε, προστατεύω τη σειρά του σήμερα. Είπαμε ότι το επόμενο βήμα είναι η μελέτη διαχείρισης. Και σήμερα, μετά την αρχή μελέτη από το 2013, έχουμε συγκεκριμένο πλαίσιο οδηγό για το πώς πρέπει να γίνει διαχειριστή μελέτη. Τι κατεύθυνση θα πάρει ο χώρος. Θα έχει μόνο σχετικό, περιπατητικό, τοπιακό, θα έχει εκπαιδευτικό, θα είναι ένα κέντρο αναφορά του Δήμου, θα πηγαίνουν τα παιδιά, θα μπορούν να εκπαιδευτούν. Τι θα είναι αυτός ο χώρος. Μπορεί να γίνει και χώρος πολιτισμού. Μπορεί να λειτουργεί με διάφορους τρόπους. Είναι απλώς πέντε πέρκα. Βιαζόμαστε το καλοκαίρι, κάνουμε την πόρτα το χειμώνα, πετράμε εμείς από τα πέρκα και πέρα. Δεν είναι έτσι. Σήμερα τα πράγματα για τη λήψη και ανάγκες των κοινωνιών είναι πολύ πιο απαιτητικές από έναν χώρο πρασίνου. Ο λόγος. Σήμερα το πράσινο είναι το πιο μικρό κομμάτι των πόλων. Έτσι ξεδιαμορφώσαμε εμείς στην Ελλάδα. Πάρα πολλές πόλεις συγκλονίστηκαν ελάχιστοι χώροι. Και έχουμε πολλές χωριαρικίες. Έχουμε πολλά κουβάρια, έχουμε δρόμους, έχουμε αυτοκίνητα, αλλά δεν έχουμε χώρους να μπορέσουμε σε κάθε γειτονιά να μας άρουν. Οι χώροι πρασίνου είναι πολύ λίγοι. Βέβαια, δόξα τω Θεώ, εισέχουν στην ευρύτερη περιοχή. Μέσα στον οικιστικό ιστό όμως, οι χώροι που έχουν μείνει και έχουν εγκλωβιστεί είναι ελάχιστοι. Κάποιοι περίβολοι πλησιών, γύρω από τα νεκροταφεία όπως θα πάνε εδώ σε ορισμένα χωριά, και ελάχιστοι χώροι. Πάρτε την κόρη. Ποιος είναι ο χώρος πρασίνου. Το Λουτράκι. Το Ψιλόβαστρο έχει αυτό το σχετικό βάσος, το οποίο δεν είναι τεχνητό βάσος. Ήταν βάσος παλιό, το οποίο με συνεχείς αναβασώσεις και προσπάθειες των κοινοτήτων κατάφερε να γίνει αυτό που είναι. Δεν έχει μόνο Πέρκα, το λένε παιδιά. Ο Πέρκας, ίσως δεν το ξέρετε εσείς, αλλά μέσα έχει 130 είδη βασικών δέντρων. Μα λόγια, είναι ένα μικρό αρμπορέτο. Μπορεί να κυριαρχεί η τέχνη, η τραχία, η καλέμπειας, αλλά μέσα υπάρχουν 130 είδη φυτών. Σας κάνει εντύπωση, αλλά έτσι είναι. Μπορεί κάποιος σε μία διαδρομή 15-20 λεπτά να αναγνωρίσει 130 είδη φυτών. Όταν πηγαίνω εκεί με εκδρομής ή με ξένους ή με Έλληνες, δεν μπορούν να φανταστούν ότι μέσα σε αυτή τη διαδρομή. Πολλές από αυτές είναι οι περισσότερες, είναι τεχνητές αναβασώσεις που γίνανε από δημάρχους, από πολίτες όπως ο κύριος, από εθελοντές, από παιδιά, από μαθητές, βασιζόμενοι σε μία εντελώς διαφορετική αντίληψη. Και αυτό είναι ο σκοπός μου εδώ. Αν καταφέρω να σας πείσω να μην είμαστε παθητικοί απέναντι σε ό,τι κάνει ο Δήμαρχος, σε ό,τι κάνει ο Δασάρης, αλλά να μπορούμε να ενεργούμε, να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, να το συζητάμε, τότε είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Γιατί δεν είναι του Δασάρη, ούτε του Δήμαρχου χώρος. Είναι δικό σας, ούτε δικό σας είναι. Των παιδιών μας είναι. Όπως και εκείνοι που τα φτιάξανε, θα έρθουμε εμείς και τα διαχειριζόμαστε. Επομένως, η σημασία του δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα και για εσάς που είμαστε σήμερα εδώ, όσο περισσότερο για όσους είναι νέοι και περισσότερο ακόμη και για τα γέννη τα παιδιά. Σε αυτούς έχουμε χρέος. Και ό,τι κάνετε σήμερα πρέπει να το θα μας το χρεώσουν στη δική μας γενιά. Πάμε εδώ πέρα. Νομική προστασία. Υφιστάμενα κτίρια. Αυτός ο νόμος πέρασε πέρσι στη διάταξη. Αν υπάρχουν κτίρια, μπορούν να νομοποιηθούν. Εφόσον μέσα σε 3 χρόνια αυτά τα κτίρια προσπαθήσουν να μπουν σε μια νόμιμη διάταξη. Να ελεγχθούν πολεοδομικά, πυροσβεστικά, υγραφικά, με οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί το κάναμε αυτό. Γιατί καλώς ή κακώς μέσα σε τέτοιους χώρους, αν πάτε στον κάτω των Αγίων Θεοδόρων, σε τέτοιους χώρους, να ξέρετε, βρίσκονται παραλιακοί χώροι πάνω στο νομό Κορινθίας. Ο νομός Κορινθίας έχει 165 χιλιόμετρα ατόμων, 2 χερσόνησοι, 2 θάλασσες, 2 στεριές. Έχουμε 2 χερσονήσους, Γεράνια και Σολυγία. Η υπόλοιπη όμως περιοχή από τους Αγίους Θοδόρους μέχρι το Δερβαίνι, από περίπου 130 χιλιόμετρα, έχουμε μόνο 3 παραλιακά πάρκα. 3. Ένα είναι το Γκάτρο, ένα είναι το Διμινιό και ένα Λοπεριάς. Είναι κάποια άλλα μικρά βασίλεια, στο Λουτρό κλπ. Στα 40 σε κάτι εκβολές ποταμών, αλλά ουσιαστικά οργανωμένα σαν χώρους πρασίνου που είναι εγκλωβισμένοι μέσα στους οικισμούς και οριοθετημένοι. Είναι 3 μοναδικοί χώροι. Το Λιάνθρωπο των Αγίων Θοδόρων που είναι μετά του Σάντα το ξενοδοχείο πηγαίνοντας για Αθήνα από την παλαιά οδό δεξιά. Και ποιος το έφτιαξε εκείνο. Παραχώρηση των κατοίκων, αναβασώσεις των κατοίκων, αναβασωτέ από το 27 που δασκεί υπηρεσία. Όπως και του Κόλου. Εδώ λοιπόν, αν υπάρχουν κτίρια και κρυθούν μέσα από τη διαχειριστική μελέτη απαραίτητα, και θα μου πείτε τι θα θέλουμε τα κτίρια εμείς μέσα.
Ξέρετε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της παραγμένης προσαγγείας ήταν η αντίληψη. Αναψυκτήρια μέσα στα πάρκα δεν χρειάζονται. Συμφωνούσαν όλοι. Μικροί πόδι. Άμα δεν έχει απέναντι καφέλι, έχει απέναντι καφέκέντες να πάρει. Τι έγινε όμως. Μέσα σε λίγα χρόνια, στη διάρκεια λίγων μηνών, ειδικά το καλοκαίρι, το Λιάνθρο δέχεται 5.000 ανθρώπους. Ο Περχιάς δέχεται περίπου πολλές φορές το καλοκαίρι πάνω από 3.500 ανθρώπους. Το πρόβλημα ήταν που θα κάνει την ανάγκη τους. Δυστυχώς, όσες δημόσιες τουαλέτες πηγαίνετε να δείτε ότι είναι κοινόχρηστο, σε τι κατάσταση είναι, ακόμη και αν το γλύψουν σε αυτό το πρωί. Έτσι λοιπόν παρουσιάστηκε η ανάγκη. Όχι μόνο ότι ένας άνθρωπος νερό να πάει και να κάνει κάτι, και αν θέλετε να έχει ένα έσοδο δήμος, για να έχει κίνητρο να το συντηρήσει. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το να υπάρχουν κοινόχρηστες τουαλέτες σε τέτοιους χώρους. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς στους κοινόχρηστους χώρους. Ότι όλοι κάποια στιγμή έχουμε ανάγκη την ανάγκη μας. Εμείς να την κάνουμε στο νερό, το καλοκαίρι, οι άλλοι πού. Και γι' αυτό το λόγο κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία στην κόψη του ξηρακτιού απάνω στην ανάγκη διαχείρισης και στην ανάγκη εκμετάλλευσης και προστασίας. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς θα εξυπηρετηθεί ένας πολίτης. Γιατί θέλουμε τον κόσμο μέσα στον χώρο. Θέλουμε το παιδί, τη παιδιά μας, τη παιδιά, τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Ναι, αλλά αυτός κάποια στιγμή πρέπει να πάει προς ανάγκη. Πού θα πάει. Και αυτό λοιπόν πάνω από αυτή τη διάταση, αν υπάρχουν κάποια κτίρια που εξυπηρετούν, και αυτό ποιο θα μπορέσει. Η μελέτη διαχείρισης, η οποία μελέτη διαχείρισης από ποιον εγκρίνεται, από τον αποκεντρωμένο, την ΠΑΔ, δηλαδή το κράτος, δηλαδή η δασική υπηρεσία. Ποιο θα τη φτιάξει, θα τη φτιάξει ο Δήμος, ο ΕΠΑ, που έχει μέρημνα για την προστασία. Και αυτή η μελέτη τι θα είναι, να φτιάξουμε, να κόψουμε, όχι. Είναι μια σύνδετη μελέτη. Παρουσιάζει τα δεδομένα, έχει μια βάση μεγάλη δεδομένων, τις προοπτικές, τα προβλήματα, τους κινδύνους, και από εκεί και πέρα προτείνει σχέδιο διαχείρισης για το τι θα γίνει, τι θέλω να κάνω. Στο παιδιάσιο και του ψιλοκάστρου κάποια στιγμή, εμείς λέμε, τέρμα τα ρεσό. Δεν έχουμε φανάρι. Υποχρεώσαμε το τοπικό αναψυκτήριο, το καλό κοινό, το τουριστικό, που ήταν με τον καλό κανονισμό να ελέγχει 30 μέτρα γύρω-γύρω το χώρο του, και από εκεί και πέρα ο καθένας να πετάει τενεκάκια και μπύρες και μπύρες εξηγήλα στο βράδυ, να ελέγχει 100 μέτρα το χώρο γύρω-γύρω. Τα καλώδια που είχε βάλει πρόχειρα ξυλωθήκαν όλα. Επομένως, δεν μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει στους χώρους βασικής αναψυχής. Δεν μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει παρά μόνο μετά από έγκριση και μελέτη. Και παρουσίαση. Και με την εποχή της υπηρεσίας. Προσέχετε τώρα το 71, μια ειδική διάταξη. Εκείνο που έχω επισημάνει, τα βάση της περίπτωσης όπως και τα βάση πάρκα, επιτρέπει τη σαφή κατασκευή έργων και εκτέλεση εργασιών που συντηρούν, εμπλουτίζουν την βάση της περιόδης ειδική τοπίου και εξασφαλίζουν την άμεση και ασφαλή κίνηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Άρα λοιπόν η ασφάλεια των επισκεπτών σε ένα τέτοιο χώρο είναι το βασικό και το θέσφατο. Δηλαδή αυτό είναι μια τονίζα πολύ σημαντική. Ναι, δεν θέλουμε ένα χώρο κοινόχρηστο, αλλά όποιος θα μπει μέσα και του λέμε εμείς στην τοπική κοινωνία ΕΠΑ, πρέπει αυτός να παρέχει ασφάλεια. Αυτό είναι μια λέξη κλειδί. Η λέξη ασφάλεια. Ενώ για εκείνους χώρους, για τον δρόμο μπορεί να έχει τροχιά, μπορεί να έχει ο Δήμος, για οτιδήποτε. Για το σπίτι σας, το καλάκι, αν αντιστρέψει το σκαλοπάτι, έχετε ευθύνη εσείς. Για την εκκλησία τώρα που πέσανε, οι αγωγές έχουν στραφεί εκτός από τις δικογραφίες που τρέχουν, έχουν στραφεί κατά του ιδιοκτήτη του πάρκου, που είναι ο παπάς και η εκκλησία. Και είναι ανοιχτά αυτά τα δικαστήρια. Και έχω δώσει δύο προφάσεις στο Αγίου Πάγου, εκεί στον τοπικό πρόεδρο, για να δείτε τις διαβάσεις, να δείτε τι συνέπειες και τι λέει ο Αγίος Πάγος για τις ευθύνες του τοπικού δήμου. Θυμηθείτε λοιπόν ότι είναι η ασφάλεια. Νομική προστασία. Για τη δημιουργία του άρθρου χρειάζεται προεδρικό διάταγμα αν έχουμε να κάνουμε με καινούριου χώρου. Δηλαδή ο νόμος δεν θέλει μια απόφαση του Δημάρχου του τοπικού δασάρχη. Δίνει τόσο μεγάλη σημασία γιατί. Γιατί ένα προεδρικό διάταγμα, όπως ξέρετε, και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα των προεδρικών διαταγμάτων, για όσους ξέρουν νομικά, σε σχέση με ένα νόμο. Ότι ο νόμος περνάει από μια νομοπροστατευτική επιτροπή, αλλά μετά εργάζονται συνταγματικά. Γι' αυτό και μπορεί να καταπέσει. Να με τη συνταγματική διάταξη. Μην αφαρμόζεται. Το προεδρικά διατάγματα όμως ενέχονται από σένα. Γι' αυτό και δεν είναι εύκολο να πέσουν. Σπάνια θα δείτε προεδρικά διατάγματα να γυρώνουν. Ο λόγος έχουν πολύ καλή τεκμηρίωση. Σε αυτό λοιπόν το βαρύ νομικό καθεστώς, ο Έλληνας νομοθέτης αποφάσισε να ιδρύσουμε ένα χώρο.
Εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τα πολιτικά διατάγματα των εγκεκριμένων σχεδίων που μέσα σε αυτά έχουν οριοθετηθεί ως χώροι πρασίνου. Άρα λοιπόν έχουμε ένα βαρύ καθεστώς. Για να μην τυχόν κάποιο σκεφτεί ότι ο κάθε δήμαρχος μπορεί αύριο το πρωί να κανονίσει, να το αλλάξει χρήση, να το κάνει να το ράξει. Δεν είναι θέμα του δημάρχου. Τόσο αυτό. Δεν είναι θέμα του δημάρχου. Αυτή εδώ είναι οι καινούργιες προδιαγραφές του 2013 στη διάθεσή σας, στο ΠΕΘ. Το έχω δώσει μέσα στο τοπικό πρόγραμμα, μπορείτε να τις κατεβάσετε. Στη διάθεσή σας, ο υποθενόμενος, η υπηρεσία μου, να τις δώσω και να τις διαθέσω σε οποιονδήποτε. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, εγώ που καλώ το Δήμο, όχι εσάς, είναι να προχωρήσει η σύνταξη αυτής διαχειριστικής μελέτης, η οποία θα καλύπτει μια πενταετία, μια δεκαετία και θα έχει διαρκή επίβλεψη, διαρκή ενημέρωση. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Στον παιδιά υπάρχει τέτοια μελέτη. Υπάρχει τέτοια μελέτη. Ποια είναι? Είναι οι διαχειριστικές του παιδιά. Γιατί εκείνο λειτουργεί σαν βάσος, επειδή δεν είναι τεχνητό πάρκο όπως το δω. Εκείνο έχει μόνιμες διαχειριστικές μελέτες που προβλέπουν υλοτομίες. Και να σας φέρω πάρα πολλούς πίνακες υλοτομίες που έχουν γίνει από το 1950 για τον παιδιά. Ψιλοκάστρο. Συγγνώμη, ναι, με συγχωρείτε. Εκεί έχουμε τέτοιες μελέτες διαχρονικές, τις οποίες τις παρακολουθεί το δασαρχείο. Ο Δήμος κάνει τις δουλειές. Ο Δήμος σε κάθε περίπτωση επιβλέπει όμως το δασαρχείο. Φυτεύονται, κόβονται, αντικαθίστανται, αντιμετωπίζουμε την ασθένεια όπως σας είπε προηγουμένως ο κ. Ζάρος. Ξέρετε ότι στο παρελθόν, στο παιδιά του Ψιλοκάστρου, περνούσαν τα αεροπλάνα της ΑΕΔΗ και ραντίζανε φουράρι. Το φουράρι θεωρείται ένα είναι το ακροβαθέρμα του πεθάσεως. Είναι ένα μικρό βιολογικό φάρμακο. Θεωρητικά δεν κάνει τίποτα. Όταν εγώ πήρα του ζαλαπάκου και σου λέω, κύριε, με συγχωρείτε. Μπορείτε να μου βεβαιώσετε αν είναι ασφαλές αυτό το φάρμακο που ψεκάζετε. Και μου λέει, είναι ασφαλές. Από το ίδιο Υπουργείο. Όχι, του λέω. Εσείς να μου πείτε. Γιατί εγώ στις προδιαγραφές πρέπει οι πιλότοι, οι χειριστές να φοράνε μάσκες και λοιπά, να μηχθούν σε επαφή, να ψεκτηθούν αμέσως. Μου λέει, αυτό είναι απαραίτητο. Δηλαδή του λέω, ο χειριστής και ο πιλότος του αεροσκάφους που θα ρατήσει με κουράει πάνω από το παιδιά, στα 15 μέτρα με τα διπλάνα της Μαϊδί, πρέπει να έχει μέτρα προστασίας να μην ξεπλωθεί με το κουράει. Η γυναίκα που θα έχει απλωμένα τα μολυβιακά στην πολιτευτική αντίφραση στο παιδιά, στα 20 μέτρα θα πρέπει να τη ρατήσει με τα μολυβιακά με το κουράει. Είχε ρωτάει όμως και το Υπουργείο, το δίνει σαν ασφαλές. Τρελάθηκε τον άκουσα. Κάνω μια αναφορά στο Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας σου λέει αρμόδια με διεύθυνση υγείας. Εγώ δεν ήξερα πάλι σε διεύθυνση υγείας. Ήξερα και από γράμματα και διάβασα τις προδιαγραφές. Δεν έπεσε κανείς αυτό. Τι λέω, με συγχωρείτε, κάπου στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στην Αμερική χρησιμοποιείται τόσο κατοικημένο περιοχών. Δεν μου την κύπρο. Μόνο στα βουνά μου. Πρωί και μέσα από μακρύνουμε ακόμη και τα γεωπρόβατα. Μόλις άκουσα τέτοια πράγματα, κόβω την ελέγχη. Τα άκουσα από τον Δήμαρχο εδώ. Σε τρελό. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και εμείς έχουμε πληρώσει και έχουμε κάνει και έχουμε ράβει. Τέρμα το πράγμα. Δεν ξαναράβει το αεροπλάνο στο παιδιά. Τι κάνανε από εδάφο πρωί, δηλαδή εκεί πέταμε τα παιδιά από το σχολείο και ραντίσαμε με το χάρι. Όχι από κακό του, δεν το κάνανε επίτηδε. Έδινε προδιαγραφέ ασφάλεια. Όμως όλοι είμαστε υποψιασμένοι και πονηρευμένοι. Όσο περισσότερο ένα επιστήμονα, ένα ειδικό, με θεωρεί και επιστήμονα, που ασχολείται με το περιβάλλον. Και έχει κάποιε ιδιαίτερε γλώσσε ευαισθησίε. Πάμε όσο μπορώ πιο γρήγορα για να το βλέπετε αυτό το πέρα. Διακρίνεται κανένα πρόβλημα σε αυτό το πέρα ή το βλέπετε σε καλή κατάσταση. Καλό. Καλό. Λέω εδώ βλέπετε να είναι ξέρω και όλα. Όχι, δεν λέω. Εδώ βλέπετε εσείς κάτι το πράγμα. Μια άλλη πράσινη. Ωραία. Αυτό είναι ένας κομμένος κορμός. Έχει τάξει ρετσί. Κανένα πρόβλημα ιδιαίτερο δεν παρουσιάζει και το ρετσίνι που σφάζει, ξέρετε, εμείς αν θέλουμε να βγάλουμε ένα υδροτό, αν έχει κόψει πρόσφατα ξύλα και το πιάσουμε, και κοιτάμε, το αίμα του δέντρου αν σφάζει. Όταν σφάζει το ρετσίνι, σημαίνει ότι είναι κομμένο μέσα σε περίπου 48 σε 2-3 μέρες. Που σημαίνει ένα ζωντανό. Πώς ελέγχουμε εμείς, μα λέει, ξέρω, είναι, ξέρω εγώ, με πιάζουν κανείς μήνυς. Το ξέρω, δεν σφάζει ρετσίνι. Είναι σαν το λάθο. Δεν είπαμε ότι είναι ζωντανά το δέντρο και τα πέτρα και το άτσι. Το αίμα του είναι χυμή του. Στα πέφτα είναι το ρετσίνι του. Επομένως, είναι ζωντανό. Ποιο είναι αυτό το παιδί. Το κομμάτι που έπεσε και χτύπησε το μωρίσι 21 τόπο. Πάμε τώρα παρακάτω να το δούμε. Το γόνο το βλέπετε. Εκείνο το πρωί λοιπόν που ήταν φώναξε ο εισαγγελέα, εγώ το βάλω. Πράσινα φύλλα. Κορμό χωρί ιδιαίτερα προβλήματα. Βλέπετε τι τομέ.
εκτός από τη χαρακτηριστική μικροπροσβολή που μπορεί να έχει ένα μέρος. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Ούτε σάπιο ούτε τίποτα. Λέω στο κόβουμε το κομμάτι, το στέλνουμε στο εγκληματολογικό εργαστήριο για μας, τους δασικούς, είναι το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Η δική του, ο κύριος Περουνάκης. Εγώ δεν είμαι ειδικός δασολόγος. Είμαι δασολόγος εφαρμοστής. Όπως λοιπόν ένας γιατρός σου λέει να πάρω το αίμα σου και να πάω να κάνω εξετάσεις, και δεν μου έκανα τίποτα. Εκεί μέσα ακριβώς ήταν το μυστικό. Πραγματικά, το στέλνουμε στο Ινστιτούτο. Να το τέτοιο που έδεσαι. 27 μέτρα ύψος. 27 μέτρα ύψος. Ξανά το. Από τη μια μεριά που τσάκισε την εσωτερική τη γωνία. Δεν διακρίνουμε τίποτα ιδιαίτερο, σαν ένα πέφκο να έχει σπάσει ένα κλαδί. Τίποτα ιδιαίτερο. Εξωτερικά, κοντά, ούτε πλήγωση, ούτε τίποτα δεν υπάρχει. Τίποτα. Ούτε ένα καρδί. Ούτε να είναι μια παλιά πριονιά. Ούτε καν ρόζο παλιό από δίπλα να πούμε φυλάκωσε, έκανε μια μασχάλη εσωτερική αναφύλακα, προσλήφθηκε. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτό είναι το πέφκο. Αυτή είναι η εξωτερική του πλευρά. Ένα ξεμασχαλιασμένο κυταρίνι και ξύλο γερό. Κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Όταν όμως το στείλαμε στο Ινστιτούτο, έχω δώσει την έκθεση στον κύριο Πρόεδρο, να την πάρει τότε να την διαβάσετε στη διάθεσή σας. Μας είπε μετά από το Ινστιτούτο, και αυτήν καταθέσαμε στην εισαγγελέα, ότι δεν ξέρετε αυτό. Είχε προσδιοθεί από αυτό το μήνυμα. Μόνο που αυτός ο μήνυμας γίνεται εμφανής σε μεγάλες ηλικίες με κάποια εξωτερικά, εξωτερικούς μήνυτες. Εμείς τα λέμε βασιλιοκάρδια. Είναι μήνυτες εξωτερικοί που αφήνουν σπόρια και μεταφέρονται σαν απερταγείο. Αυτό εδώ δεξιά το έχω βρει εδώ στη Μαγούλα η φωτογραφία. Το αριστερό, η φωτογραφία, είναι από φόμε σπίνι, τέτοια βασιλιοκάρδια, στον παιδιά του Ξυλοκάστρου. Αυτά είναι τα δέντρα που φύγανε και κάποια άλλα που ήταν ύποπτα ότι μπορεί να έχουν προσβολή τεραστίων διαστάσεων. Συγγνώμη, αυτό είναι που φαίνεται σαν μανιτάρι. Ακριβώς. Πράγμα. Αυτό. Αν θέλετε, να σας δώσω και λίγο. Στον Καναδά, στην Αμερική. Βάση ολόκληρα έχουν φύγει και έχουν προσβληθεί από αυτό το μήκητα. Πότε προσβάλλει τα πέφτα. Από μια ηλικία 40 χρονών, 45 και πάνω. Εμφανίζει εξωτερικά χαρακτηριστικά. Εδώ έχω φέρει ένα απόσπασμα από τη βιβλιογραφία του καθηγητή του Καϊλίνη. Δεν υπάρχουν εξωτερικά χαρακτηριστικά στα πρώτα χρόνια. Και τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Γυρίζουμε τα νύχια μας. Εκτιμούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αξιολογική και μαγνητική. Πλάκα. Ο πέφκος που έπεσε ένα μέτρο από πάνω, αλλά και στη βάση του, ήταν γερός. Δεν είχε προσβολή. Πού είχε προσβολή. Στον χώρο. Εκεί που έσπασε. Ένα μέτρο κάτω, ένα μέτρο πάνω. Τα υπόλοιπα κομμάτια δεν έχουν πρόβλημα. Κανένα. Γι' αυτό και τα είδατε πράσινα. Δηλαδή, ένας πέφκος καναλωτός και ωραίος, ακριβώς. Και ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργεί αυτός ο μήκητας. Δημιουργεί εξωτερικά στη μεγάλη ηλικία σε έντονη προσβολή. Βέβαια, όταν δούμε βασιλιοκάρδια τέτοια, τα μανιτάρια που είναι νεαρός, εκεί πλέον υπογράφουν τη θανατική καταδίκη. Τα εξωφρύνουν, τα χέρια. Όταν όμως δεν έχει μπουν, τι κάνουν. Εδώ τώρα αρχίζει το μεγάλο σκεφτικό και το μεγάλο πρόβλημα. Και θέλω να με παρακολουθήσετε. Τα είπαμε αυτά, συγγνώμη. Ο πέφκος όμως που έπεσε και προκάλεσε το ατύχημα, και θα δείτε μετά και άλλες περιπτώσεις, κανένα τέτοιο σύμπτωμα. Και αν έχει το χώρο, σαν να τι μας νοιάζει το πέφκινο σπίτι. Αυτό μειώνει τη μηχανική αντοχή. Θα δείτε την έκθεση, είχε μειώσει κατά 67% τη μηχανική αντοχή. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Είναι σαν ένα γέρο, τον βλέπει κοτσονάκο, μια και ωραία κυρία, ένα ωραίο κύριο. Αλλά είσαι στο πόρο. Δεν φαίνεται στο πόρο. Καλοποιημένο, μόλι θα κουμπίσει εδώ, πάει μετά. Είναι, έχει τα άριστα χαρακτηριστικά, αλλά δεν αναγνωρίζει. Μπορεί να είναι προσδιοποιημένο στο 6 μέτρο, στο 5, στο 7 ή πιο ψηλά. Αν κάνουμε ένα τρυπανίδιο εδώ στο 1,30 και πάρουμε ένα δείγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε σίγουροι ότι αν κάνουμε εδώ μια ένεση στη θεία ύψο που λέμε εμεί, η δασολόγηση, το 1,30 με την τρυπάνη του Πρέσβερ, ένα ειδικό τρυπάνι, ένα εργαλείο που έχουμε εμεί στη δασική, η δασολόγηση. Και του βγάλουμε μια ψύχα, δηλαδή βγάζουμε ένα μικρό καροπάκι να το στείλουμε. Είμαστε σίγουροι ότι στα 2 μέτρα δεν έχει προσβολή. Όχι. Μα το πέφτω που έπεσε, στα 2,5 μέτρα έσπασε. Δεν έσπασε κάτι. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Μπορεί να βάλει στα 8, στα 6 και θα δούμε μετά από πού προκύπτει αυτό το πρόβλημα. Αυτά είναι λοιπόν τα πέφτα. Κοιτάξτε τώρα τον όγκο των τρικαλών των πέφτων. Κανείς δεν ξέρει
αν κάποιο από αυτά τα πέφτα έχει το ίδιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε μπορούμε να αναλυθούμε και να κάνουμε ένα τρυπανίδι από εδώ, δηλαδή χρειαζόμαστε 3-4 για να πιάσουμε τις γωνίες περίπου των 80-60 μοιρών και να πιάσουμε ό,τι την περίπου, ας πούμε, την περίπου, μήπως έχει προσβολή, ακόμα για μια μεριά. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Θα πρέπει να είναι το ίδιο. Όχι, αναγκαίες. Κοιτάξτε τώρα τα πέστα που γέρνουν. 25-26 μέτρα στην Παναγία. Πάμε δίπλα. Συγγνώμη, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Αυτά τα πέτρα είναι στην Παναγία. Ερχόμαστε στο Δημινιό. Κάπως έτσι είναι από το Google. Το 60. Αν δει κανείς από φωτογραφίες του 60, θα δει ότι το Δημινιό είχε μεγάλα πέτρα. Συμφωνεί κάποιος εσείς που είστε μεγάλος. Είχε μεγάλα πέτρα το 60. Φαίνονται ευκρινώς στη στερεοσκοπική παρατήρηση. Το 45 είναι λίγο πιο χαμηλά, αλλά το 45 πιθανόν να είχαν επιτευχθεί κι άλλα και να μην φαίνονται. Το 60 όμως γινά μεγάλα αυτά τα δέντρα. Σημαίνει ότι από πριν το όρεμο είχαν αρχίσει να φυτεύονται πέτρα στο δέντρο. Είναι έτσι, δεν είναι. Μπράβο. Άρα λοιπόν, αν λέω κάτι που δεν στέκει, να με διαψεύσετε. Άρα λοιπόν ξεκίνησαν σχεδόν από πριν από το 40 και είναι 55 χρόνια να το πάρουν μέχρι το 2000 και 15, 70-75 χρονών πέφτει. Έχουμε λοιπόν πέφτα τα οποία είναι για θάνατο, όχι βέβαια. Αλλά αν είναι στο δάσος μπορεί να έχουμε και 80 και 90. Αλλά στα δάση τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα εικόνες από το Δημινιό. Αυτά είναι τα πέτρα. Μερικά από την κατάσταση του Κυριακού. Τα μεγάλα δέντρα που πάνε. Τα κάτω έχουν πέσει κατά καιρούς. Βλέπετε πώς έχουν τομηθεί. Δεν τα έχει τομήσει. Ούτε τα έχει υποδείξει κανείς δασολόγος. Πέσανε κατά καιρούς, σαν λίγο το τόπο και χρόνο και τα κομμάτινε ο κάθε δήμαρχος και τη δημιουργούσαν προβλήματα. Με άλλα λόγια, από μόνο τους αυτοκτονούσαν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα την παλιά βρύση που είχε κάνει κάποιες παρεμβάσεις το 87 τώρα από το Σαρχείο, είχε ροτομήσει, είχε απομακρύνει, παντή δήμαρχοι το τιμόνι και παντή πρόεδρε, όπως και παντή κάτω. Και γίναν τότε μια σειρά καλές διαμορφώσεις. Έκτοτε όμως, περάσαν 27 χρόνια. Ο Δήμος ή οι δήμαρχοι προηγούμενοι, γιατί είναι εδώ και ο κύριος Δήμαρχος, δεν μπόρεσαν να ασχοληθούν σοβαρά με το Δημινιό με μια διαχρονική μελέτη. Δηλαδή κάπου είχε απευθεί στην τύχη. Εκτός από τους τοπικούς προέδρους, τους πολίτες που ενδιαφέρονταν, φύτεψαν, πότισαν, καθάριζαν από μόνοι τους άνθρωποι, όπως έχω δει και μου λένε, και είναι τιμή μεγάλη για όλους αυτούς που έκαναν ακόμη και μια φύλαξη στο Δημινιό που έτρεξαν, πήρανε. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος δεν είχε κάνει ποτέ μια ολοκληρωμένη μελέτη διαχειριστική που να έχει μια προοπτική ανά 10 χρόνια και αυτή να αναπληρώνεται και να ανανεώνεται κάθε φορά με τα νέα φυτοτεχνικά δεδομένα, δηλαδή τι έχουμε μέσα ζωντανό, τι πρέπει να φύγει, τι πρέπει να φτεθεί, για σκέφτες σκέφτες είναι καλές, ποιες δεν μας χρειάζονται, και αν είναι πειλάχος να τα μεταφυτεύσουμε, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Δεν υπήρχε διαφορετικότητα που θα πρέπει. Αυτά τα πέφτες. Εάν πάει οποιοδήποτε παιδί και παίξει εκεί πέρα ή οποιοσδήποτε, μπορεί κάποιος από εσάς να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνει ένα τύχημα. Στο συγκεκριμένο, ναι. Ναι, άμα στυλωθούν. Αν στυλωθούν. Ένα λίγο δασάκι, όλοι αυτό ήμουν δίπλα του, προχθές που ήρθε, και έκανε την πόρτα, και είμαι φυσικά από αυτά που γίνεται κάτω χαμηλά, δεν είσαι κινδυνεύει. Δεν πρόκειται να πέσει, στο κεφάλι κανένα. Τα χαμηλά. Αυτά, συγγνώμη κύριε Καλλίδη, σας εκτιμούμε αφάνταστα, αλλά κάποια τέτοια πέφτα μέσα στον τελευταίο του Δημινιού είναι μνημεία της φύσης. Σαν να τα έχει φτιάξει ως καλλιτέχνης, όχι ο άνθρωπος, αλλά η φύση. Αυτά τα κάτω τα πλαίσια. Εγώ σέβομαι. Εγώ σέβομαι απόλυτα την αισθητική και την δημιουργική άποψη που έχω. Έχω διαφορετική αντίληψη. Λοιπόν, για το είπα την αρχή, δεν σημαίνει ότι η δική μου αντίληψη είναι η σωστή. Να προχωρήσω με σένα, γιατί και μετά να με ρωτήσει. Λοιπόν, τέτοιος φαίνεται. Μπορείτε να δείτε λίγο αυτή εδώ την δομή στο φέφτο. Θα δείτε δεξιά. Η αψιδική δακτύλη δεν είναι η. Δηλαδή, όπως είναι το δέντρο αυτό, στη μια μεριά
έχουμε, όπως λέμε, τραβιούνται σε κάθε περίπτωση το ξύλο και στην άλλη συμπιέζει. Εκεί που είναι συμπιεσμένο αριστερά, είναι προς την νότια πλευρά και σημαίνει ότι έχουμε συμπιεστεί. Αυτό δημιουργεί μια ειδική τομή στα πέπεκα. Έχουμε το έφερ και σημογενές ξύλο και αλλού είναι το υψηγενές. Δεν έχουν ομοιόμορφη δομή, άρα δεν έχουν και ομοιόμορφη στήριξη. Και τέτοια είναι σχεδόν τα περισσότερα πέπεκα. Κοιτάξτε να δείτε εκεί που έχω το τετραγωνάκι επάνω στον αριστερό. Εδώ πάνω, στο κάτω μέρος δεξιά, θα δείτε ένα πυγμένο σύρμα από παλιά. Τέτοιο στο μέσα. Στο επάνω θα δείτε μια βάση με καρδιά από ένα παλιό μεγάφωνο εκφορτιστικό. Αυτά δεν επιτρέπεται τέτοιου είδους παρεμβάσεις στα άρση και τα πάντα. Θα το δείτε σε όλα τα πάντα. Αν πάτε στο μεγάλο βάρο επάνω στις πηγές, θα δείτε κοντινένα καλώδια και εκφορτιστικά με ούπα και με ρόκα επάνω στα πλατάνια. Το πιο μεγάλο έγκλημα που μπορεί να κάνει κανείς είναι να αγγίζει τα πέπεκα χωρίς με τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Εκεί μέσα λοιπόν σε κάθε σημείο μπορεί να έχουμε προσβολή. Γιατί αυτός ο Μίκητας που είπα προηγουμένως, που δεν είναι ο Θεός και ο κανόνας, είναι ένας από τους πολλούς που μπορεί να προσβάλλουν τα πέπεκα. Είναι ουσιαστικά Μίκητας που πηγαίνει εκεί που υπάρχουν πράγματα. Από έντομα, από κλαδιά, από πίπεδες ρόζους. Δηλαδή εκεί που υπάρχει μία κάτω ευαισθησία. Είναι σαν τον άνθρωπο. Εκεί που έχει πληγωθεί μπορεί να εισχωρήσει ένα μικρό. Πάμε πιο γρήγορα, όσο μπορώ. Τα υπόλοιπα, κομμένα. Ο Ευκάλυπτος, τον είδατε προηγουμένως. Ευκάλυπτος ίσον για μένα θάνατος σε ένα πάρκο. Στο πάρκο του Καρκιά, επειδή το θεωρείτε σαν σύγκριση και το χρησιμοποιήσατε, όλοι οι Ευκάλυπτοι και από το Ινστιτούτο των Βασιλικών, αλλά και όλες οι διαχειριστικές μελέτες επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους. Για δύο λόγους. Ο ένας είναι ασφάλεια, ο άλλος είναι ότι δεν μπορεί να είναι, ειδικά σε εκείνο που είναι σε συνθήκες της Βαρκελόνης, ειδικά προστατευόμενο χώρο. Αυτή είναι από την πλευρά του δρόμου. Αυτός είναι ο όγκος των πέπτων. Είναι στο κριτήριο του καθενός, αν αυτό είναι ασφαλές ή όχι. Άλλη μορφή μέσα στο Λιμινιό. Τα μικρά δέντρα που έχουν επιτεθεί και φωτίζονται όπως είπε από τους κατοίκους για να αναπτυχθούν, καλέπτες και τραχεία φέρνει. Δέντρα άλλα που έχουν μπει μέσα στο Λιμινιό, που κάποια έχουν αναπτυχθεί καλά, κάποια όχι, κάποια είναι αισθητικά αποδεκτά, κάποια όχι. Εδώ πάμε στον Ελισσόνα, το ποτάμι του Κιάτ. Κοιτάτε τα πέπεκα που γέμουν. Έχουν απαιθεί στην τύχη τους. Στον Ελισσόνα, κοιτάτε να δείτε εδώ πέρα, εμείς προσυνάμε αυτό το δέντρο να απομακρυνθεί. Κάποιοι θα διαμαρτυρηθούν και θα πούν ότι η χαρακτηριστική μορφή του προσφέρει στο τοπίο και είναι ίσως κάτι το ιδιαίτερο και θα πρέπει να διατηρηθεί. Άποψη. Στη Μαγκούρα, πάνω από το δημοτικό σχολείο. Τα παιδιά κάτω από τα λαγή. Από πάνω κρέμονται τα πέρα. Κοιτάξτε να δείτε τα παιδιά. Ξέρει κανείς αν κάποιο από αυτά έχουν προσβολή και αν θα κρυγήσουν την επόμενη μέρα κάποια παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε το δημοτικό σχολείο για τα παιδιά. Άποψη, μας έχετε τράξει την αγαπημό. Λοιπόν, στην άουσια. Κάντε λίγο ησυχία, σας παρακαλώ, να το πω ο κ. Καλλίδης και μετά θα το είναι πολύ δύσκολο να ακούς να πούνε κάποιοι όταν έχουν αντίθετη άποψη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συνεχίζεται, κύριε Καθηγητή. Αυτή η προσβολή, αυτό το τέλο, είναι εκεί στο Ναγκούρ. Αυτό έχει εξωτερικό βασιλείο κάτω. Αυτό σημαίνει ότι είναι προσβεβλημένο. Εάν όμως το κόψουμε και επισημάνουμε για οποιοδήποτε λόγο, κάποιος θα καταρτήσει. Κάποιος άλλος θα πει μήπως έχει δίκιο άνθρωπος και το απομακρύνει. Πάμε γρήγορα στο λιμενικό πανείο, οι μορφές. Εδώ είναι στη βασιλική δουλειά. Εκεί στο κυκλάκι δεξιά είναι το ανάστημα ενός ανθρώπου. Αυτός ο άνθρωπος είναι γύρω στα 1,72. Κοιτάξτε το ύψος των δέντρων. Έχουν πέσει τρία πέμπτα από κάτω, το δημοτικό σχολείο. Τα δέντρα έχουν πάρει ένα ύψος γύρω στα 25-28. Από κάτω είναι η αρχαία βασιλική. Γιατί φτιάχτηκαν έτσι, έτσι φτιάχτηκαν τότε. Πυκνές φυτέψεις, φωτοτροπισμός, είναι η ιδιότητα των δέντρων να ανταγωνίζονται για να βρουν φως και τραβιέται το ένα πάνω στο άλλο. Να γιατί γίνανε. Λόγω κακής διαχείρισης και έλλειψης, όχι επειδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον και αγάπη για το πράσινο τους κατοίκους ή από τις τοπικές αρχές. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν για λιγότερο ή περισσότερο αγάπη. Εκείνο που εγώ λέω είναι ότι δεν υπήρχε η γνώση και η επιστημονική διαχείριση. Και αυτό είναι που το καινούριο
που εγώ λέω ότι πρέπει να μπει στη διαχείριση των χώρων θαλασσίων που δίνει. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τώρα ανεμοληψία στην Καστανιά. Στα δάση, το να συμβαίνουν κάποια φαινόμενα, εμείς που είμαστε μέσα εκεί καθημερινά, είναι συχνά φαινόμενα. Για φανταστείτε αυτό το φαινόμενο να συμβεί σε ένα πάρκο, σε ένα άρσο ή οπουδήποτε. Και επειδή δεν χρειάζεται να το φανταστείτε, σχολείο πάνω άσο. Την ημέρα που έπεσε το Πέτρο, ήταν μεσημέρι και είχαν φύγει τα παιδιά. Τα παιδιά κάθονταν κάτω από τον ίσιο. Ξυλώθηκε όλη η μάνα. Πότε έγινε αυτό, στις 24 Πέμπτου του 13. Όταν πήγανε και είπαμε εμείς μετά να απομακρυνθούν άλλα δύο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αντίδραση υπήρχε. Μεγάλη αντίδραση από τους κατοίκους. Εκεί όμως έγινε θαύμα που δεν χτυπήσαν τα παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε το κέντρο Νορδέας Κρινών. Δεν προλάβαμε να κάνουμε προσημάνσεις. Αν πάτε να δείτε σήμερα εκεί, δύο από αυτά τα πέρκα διέλυσαν την παιδική χαρά και τη σγούρα. Κοιτάξτε να δείτε στην Καστοριά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα στη Ρώ. Εικόνες σε όλη την Ελλάδα βλέπουν καταστροφές. Όμως,
στο συμπέρασμα το οποίο βγαίνει με την παρουσίαση που έγινε είναι ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν τουλάχιστον τα μισά μέτρα. Και είναι για μένα η αντιστοιχία, κάθε μέρα σκοτώνονται τα παιδιά μας στους δρόμους του αυτοκίνητα. Δηλαδή το σήμερα είναι να απαγορευτεί την προφορία του αυτοκίνητα. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τόσο μέτρα. Εάν είναι αυτό, δηλαδή, είναι κάτι. Επειδή είναι το δέντρο, ξέρω ότι πρέπει να το κόψουμε, γιατί μπορεί να πέσει. Δείξατε ένα σλάιντ, στο οποίο δεν πέσει κάποιο άλλο. Είναι ερώτηση. Σε ποιο πώ θα δείτε, Κινάδε, δείξατε ένα σλάιντ, μια καμπάνια, στην οποία ξύπνησε και πέρα δεν το κάνει το σχολείο. Αυτό το θέμα θα μπορούσε να γίνει αντί από μόνο 15 να πει μια σιγαρένα να πάρει, ώστε να πέσει αυτό το σχολείο. Δηλαδή να βρούμε τρόπους να σώσουμε τα πέτρα και να αποκρύψουμε τις πίσω από το σκοπίδι. Αν θέλετε, αυτό που έχει να το σώσουμε είναι εδώ πάρα. Ναι, συγγνώμη, γιατί θα διαβάσω. Να μην μιλάει ο κόσμος. Να μιλάει ο κόσμος. Ναι, να μην μιλάει ο κόσμος. Δεν θα πω. 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 Αυτό που έγινε, αυτό που έγινε, έγινε διότι αφενός αξίζος δόθηκε μια διάσταση τέτοιου κινδύνου από την ύπαρξη των δέντρων που μπορεί να έχουν τον άλλο από τα γάμα μέτρα νύχτα που βγάζουν το συμπέρασμα να κόψουν όλα τα δέντρα. Γι' αυτό νομίζω ότι υπήρχε αντίδραση. Όχι εδώ και να σε βάζει να κόψουν. Ο Γιάννης, ο Γιάννης ο Μαλόπουλος, μετά εσείς. Και μετά εσείς και μετά ο... Εγώ θα ήθελα να πω ότι κύριο Καλλιέργη... Εγώ θα ήθελα να πω ότι κύριο Καλλιέργη ο φόβος όλων εδώ μέσα, όχι μόνο από τους δημιουργούς, από όλο τον κόσμο, είναι ο εξής. Ξέρουμε πώς λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Ξέρουμε πώς λειτουργούν οι δήμοι, οι κοινότητες, λόγω έλλειψης χρημάτων. Σας εντόπισα μία παράγραφο που λέει για να γίνει οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει η αρμόδια αρχή. Πού είσαστε εσείς. Ο φόβος όλων μας είναι ο εξής. Ήρθαν κάποιο πρωί και κόψα κάποια δέντρα. Απρόσωπα. Δεν υπήρχε κανείς από εσάς. Δεν υπήρχε κανείς υπεύθυνος. Πήγαν τα πρωί και έξανε την κόπα. Γι' αυτό έχουμε εξαρτηθεί. Αυτός είναι ο λόγος που μας βλέπετε σήμερα εδώ. Γιατί κοπήκανε τα δέντρα. Είπατε κάπου εχθές, προχθές, δεν ξέρω πού, ότι να βγουν να πάρουν δέντρα πάνε να χτέψουν. Έχετε δέντρα μάθετε σου. Όχι έχουμε δέντρα. Λέω πρέπει να συνταθεί με δέντρα και να συμπληρωθεί το μπράβο. Και αυτό να γίνεται συνεχώς. Λοιπόν, και σας ρωτώ, υπάρχει κάποια μελέτη, υπάρχει κάποιο σχέδιο. Ναι, σιγά σου μόνοι τέλος πάντων. Υπάρχει εγκεκριμένη. Συγγνώμη. Γιατί δεν είχε την ίμιση τότε προχθές. Από το δασκαλείο. Τι έχετε από ποιον. Από το δασκαλείο. Σε ποιον. Δεν ξέρω, κάπου υπόθηκε ότι έχει υποβληθεί την ίμιση. Όχι. Δεν είπε επιθυμίσεις. Το δηλώνετε κατηγορηματικά. Πώς ξέρω. Εγώ δεν ξέρω λοιπόν. Εγώ ξέρω το εξής. Ακούστηκε ότι προχθές που κόπηκαν τα δέντρα, το δασαρχείο υπέβαλε μήνυση σε κάποιους. Εγώ δεν το γνωρίζω. Εσύ δεν το γνωρίζω. Έτσι ακούσα. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Μιλητήρια αναφορά γίνεται. Από ποιον. Από το δασαρχείο. Εννοείται ότι ήταν προσυμασμένα και οι υπάλληλοι του Δήμου, του Δασοφύλακα και του Αστυνομίου,
ήταν μαζί μου όταν κάναμε τη θα το ξανακάνω. Αν έγινε η κοπή, ποιο ήταν. Δεν το ξέρω. Το ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας κάνατε. Στα Πέφκα σου πάτε λίγο και δεν πάει. Στο. Στο Πέφκα δεν πάει και μετά το θέα. Έχετε δει Πέφκα ξανά που δεν έχω λογοτεστεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Το βλέπετε αυτό το Πέφκα εδώ πέρα έξω. Αυτό το Πέφκα τώρα, το Πέφκα. Ναι, το 2010 φυτέψαμε να είναι 30 πέφτα τέτοια. Όσο τα ποτίζαμε ήταν καλά. Από την ημέρα που ήρθαν ο Καλλικράτης και τον Καποδίστρια, οι κοινότητες δεν έχουν τίποτα. Τα παίρνει ο Δήμος. Ο Δήμος παίρνει τα ενίκια, ο Δήμος παίρνει τα πάντα. Είπατε προηγουμένως ότι ο Δήμος δεν το πρόσεξε. Ναι, ο Δήμος έπρεπε να τα ποτίζει, ο Δήμος έπρεπε να τα φυλάει, ο Δήμος όλα. Αλλά αυτός ο Δήμος δεν μας έκανε τίποτα, κύριε Καλλικράτη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία... Μισό λεπτό, η κυρία έχει την κοπή. Κάποιες ερωτήσεις, επειδή άκουσα αυτό που ήταν ως προς την εκροπτία. Θεωρώ αυτόματα, είτε σας είπαν ότι τα δέντρα που κοπήκανε ήταν προσημασμένα ή δεν ήτανε, το ότι δεν υπήρχε άνθρωπος από την υπηρεσία σας, ήδη αυτό είναι μη σύνομη πράξη. Τελειώνω. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, αφού είναι αναγκαστικό και πρέπει να είναι υπό την εποπτεία της υπηρεσίας σας. Δεν γνωρίζω εγώ, πιθανά από τα έγγραφα που θα τα ζητήσω για να τα βρω, αυτά τα καταστήματα που υπάρχουν μέσα και που υπάρχει και μια παιδική χαρά σε έναν χώρο που έχει τόσο επικίνδυνα δέντρα. Φαντάζομαι ότι η υπηρεσία σας έχει εγκρίνει να λειτουργούν αυτά μέσα. Όχι. Είναι νόμιμο λοιπόν χωρίς τη δικιά σας άποψη. Ρωτάω γιατί δεν ξέρω. Σε κάποιο τόσο επικίνδυνο χώρο να λειτουργούν αυτά. Το πρώτο ερώτημα. Άλλο ένα θα σας βάλω. Μπαίνουν μέσα και παρκάρουν αυτοκίνητα, έχει πατηθεί το έδαφος και οτιδήποτε. Μία λογική από το πονά κεφάλι, κόψει κεφάλι, είναι πιστεύω ότι παλεύω και προσπαθώ να το προστατεύσω και να βρω κάποιους τρόπους να το διασώσω και να το διορθώσω όπου μπορώ. Το να βγουν απ' έξω πράγματα που δεν είναι κάτω, δεν, η δικιά σας υποπτία, η δικιά σας υπηρεσία, δεν έχει γνώση, λέω γιατί δεν ξέρω, για την παιδική χαρά ή για τα τυράκια αυτά. Ένα άμεσο για να το σώσουμε κάτι, δεν θα ήταν να το κλείσουμε, να το προστατεύσουμε. Δηλαδή ούτε πάρκινγκ να μπαίνουμε σε αυτοκίνητα, να το πατά να κάνουμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το εμπλουτίσουμε όσα διασωθούν. Δεν σκοτώνουμε τα γέρικα άλογα και το ίδιο δεν σκοτώνουμε και τα γέρικα δέντρα πιστεύω. Γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε και τους ανθρώπους να τους σκοτώνουμε όταν γίνει να αρχίσουν τα προβλήματά. Εννοώ την απάντησή σας για αυτά τα δύο ερωτήματα. Όταν δεν υπάρχουν ειδική σκοπή, τα γέρικα δέντρα, όπως λέτε, τα σκοτώνουμε και τα απομακρύνουμε. Με άλλα λόγια, δηλαδή, μας ενδιαφέρει πάντα να είναι ο μέσος όρος του δάσους να έχει όσο δυνατόν νεότερα δέντρα με προοπτική ανάλογα με το διαχειριστικό σκοπό. Εκτός και αν υπάρχουν ειδικέ κατηγορίες δασών που είναι προστατευόμενα, που έχουν ένα είδος που κινδυνεύει να εξαφανιστεί, εκεί ενδεχομένως οι πολιτικές περιστάσεις να διευθυντήσουν πολύ μεγάλες ειδικές δέντρα. Όμως, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχουν νεονόμοια κολοφόρα και τέτοια εκτός από την Παρίσι. Δηλαδή, υπάρχουν παραμυθιές, υπάρχουν σφεβάνια, υπάρχουν πλατάνια αιωνόμια, μόνο η Παρίσα. Πέφτα δεν υπάρχουν. Δηλαδή έχουν ένα χρόνο λήξης. Δεν μπορούμε ακόμη και στα βάσκο να τα διαχειριζόμαστε. Δεν αφήνουμε τα γέρια τα δέντρα μέσα. Και στη μέθοδο τη παραδοσιακή τη εκτίμηση εδώ σε αυτό και τα χώρα, η μέθοδο τη χαρακτηριστική διαχείριση προέβλεπε από την αρμένα πέφτα μετά από μια ηλικία εδώ που μακρύνονται. Αυτή είναι η γνώμη. Έχοντα κάνει όμω το έδαφος και όλα τα σχετικά για να υποδεχθεί και να υποδεχθεί. Αυτός είναι ο τρόπος διαχείρισης των δασών. Αν πάμε πάνω και να δείτε στο 40ο ή στα διαχειριζόμενα δάση, θα δείτε ότι μετά τη συλλογία δέντρα, εκτός αν υπάρχει ειδικό σκοπό, που να πρέπει. Ωραία. Κυρία, τελειώσατε. Τελειώσατε. Όχι, δεν είναι κυρία, είναι ο κύριος. Ο κύριος. Ο κύριος. Ο κύριος. Συγχωρήθηκα στην προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε εδώ, ο κ.
κύριος Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι είχε γίνει μια μελέτη το 2000 από την αρμόδια υπηρεσία και ήταν επισημαθείως επικίνδυνα γύρω στα 600. Το 2000. Το 2000 πόσα ήταν. Όχι το 2000. Το 2000. Το 2002. Μας είπε. Το 2002. Και είχαν επισημαθείως επικίνδυνα. Αν θυμάμαι καλά, 12 πέφτει. Δημάρχε τα λέω καλά, θυμάμαι καλά. Επικαιροποιήθηκε η μελέτη, μας είπα το 2011 και 2012. Τέλος πάντων, η ενημέρωση που μας έγινε την προηγούμενη φορά ήταν το 2000 ή το 2002. Επισημάνθηκαν ως επικίνδυνα γύρω στα 15 περίπου πέφτει. Επικαιροποιήθηκε η μελέτη μετά το τραγικό γεγονός του 2010, μετά, και επισημάνθηκαν 65. Ναι. Είναι δυνατόν να είμαστε σε τόσα λίγα χρόνια να προκύψουν τόσο πολύ περισσότερα? Ένα αυτό. Και δεύτερον, στη μελέτη που έχετε κάνει τώρα, προβλέπετε η διατήρηση του χαρακτήρα ως παιδιά? Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πολύ. Να είναι παιδιά, να μην υπάρχουν άλλα δέντρα. Η μελέτη που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν αναζητεί χαρακτηρισμούς. Προβλέπει εκτεύξεις δέντρων και κονοφόρων και κρατηδίων. Η προσωπική μου αντίληψη είναι ότι πρέπει σε αυτό το δάσος να φτιαχτούν εκτός από πέρκα και άλλου είδους δέντρα της ελληνικής χλωρίδας. Αυτό όμως είναι απόφαση και πρόταση της διαχειριστικής που θα προτείνει ο τοπικός δήμος. Δεν θα πρέπει να διατηρηθεί ο δασικός χαρακτήρας. Αν δεν είναι ο δασικός χαρακτήρας, θα τα μετασκάβουν. Λοιπόν, λοιπόν, εγώ ήθελα να πω πρώτα στον κύριο Καλλίδη και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι ο κύριος Καλλίδης, ο δασολόγος εδώ, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στον συγχωρεμένο τον Βασίλη Κελάθλη και άλλους να κάνουμε και μεγάλες δευροφυτεύσεις εδώ στην Κορυφαία. Όμως σε αυτή την περίπτωση εδώ είμαι αντίθετος δυστυχώς τον εξώτιμο κύριο Ελάτε Καλλίδη, διότι έκανα μια μικρή βόλτα στο Ξυλόκαστρο και διαπίστωσα ότι εκεί που έχω εδώ το υλικό που όποιος θέλει μπορεί να το δει και το δείχνω και τώρα αυτή τη στιγμή στον ίδιο τέλος να το δείξω μετά αν θέλει, ότι εκεί είναι το εξής, ότι απάνω στους δρόμους, ακόμα και στην παιδική χαρά που υπάρχει εκεί πέρα, υπάρχει στυλωμένο δέντρο δίπλα, περνάει όλος ο κόσμος και όλα τα παιδιά. Υπάρχει απάνω στον δρόμο μεγάλα τεράστια δέντρα, υπάρχει και ο ευκάλυπτος ο τεράστιος, διάφοροι ευκάλυπτοι τεράστιοι, που είναι και γνωστό ότι ο ευκάλυπτος σπάει τα κλαδιά του απότομα και είναι απάνω στον στο δρόμο που μπορεί να γίνουν μεγάλα ατυχήματα. Η ερώτηση είναι να υπάρχει μια ισορροπία. Εγώ η πρότασή μου είναι, όπως είπε και όλες, ότι έχουμε φτάσει σε ένα άλλο στάδιο της εξέλιξης της τεχνολογίας. Να όχι να πούμε ότι είναι επικίνδυνο, το ξέρουμε είναι επικίνδυνο. Το ξέρουμε είναι επικίνδυνο, αλλά πρέπει να το προστατεύσουμε όπως είπε η κυρία. Όπως τους άνθρωπους πρέπει να προστατεύσουμε, πρέπει να προστατεύσουμε και τα δέντρα. Και εδώ, όταν είναι τα παιδιά και έχουν πραγματικά προβλήματα τα παιδιά εκεί πέρα, θα πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι εμείς δεν θα κόψουμε τα δέντρα, αλλά θα φυλάξουμε τα δέντρα και θα δώσουμε ένα κομμάτι από το προάβλιο μας τα δέντρα, για να μην πέσουν και θα λέει εδώ αυτός ο χώρος είναι για τα δέντρα, μήπως και πέσει ένα. Αλλά όχι να κόψουμε τα δέντρα και μετά τα παιδιά να μαθαίνουν ότι δεν μας αρέσει κάτι, το κόβουμε, το διαλύουμε, το βγάζουμε, το κλωτσάμε, το κάνουμε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα παράδειγμα, και αυτό έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, γιατί οι αρχές, έτσι λέτε, θα φυτέψουν δέντρα. Το είδαμε πριν ότι είχαν φυτευτεί δέντρα και οι Δήμοι δεν προσέχουν τα δέντρα. Θα φυτέψουν λοιπόν τα καινούργια δέντρα και μετά από λίγο καιρό θα έχουν ξεραχτεί όλα αυτά τα δέντρα γιατί κανένα δεν τα φυτεύει. Λοιπόν, εγώ λέω μέχρι να αποφασιστεί και να υπάρχουν και τα χρήματα και να μας πούνε σε αυτό το ταμείο υπάρχουν για τα επόμενα 10 χρόνια. 10 χρόνια πρέπει να αποφύγει τα δέντρα. Πρέπει να υπάρχουν τα λεφτά που θα ποτίσουν αυτά τα δέντρα. Εκείνη τη στιγμή θα δούμε και εμείς να σκεφτούμε να δούμε αυτή τη μελέτη και να πούμε ναι, συμφωνούμε. Αλλά θα φυτέψουμε τα δέντρα, θα κόψουμε πρώτα και είναι, συγγνώμη, είναι 103 δέντρα. Από τα 103 δέντρα έχουν διοριστεί, κύριε Δασάκη, 65 πήγα για τους αριθμούς, έτσι. Και κάνω και την ερώτηση,
Το ξυλόκαστρο πήγανε, κάνανε και εκεί κάποια δέντρα και βάλανε τους αριθμούς. Τα περιποιηθήκαν όμως τα υπόλοιπα δέντρα που θα μείνουν και βάλανε και πάστα γύρω για να μην ανεβαίνουν. Εδώ τι κάνατε κύριε Δασάκη, κάνατε κάτι, δεν κάνατε κάτι. Πήγατε μόνο και γράψατε ποιο πρέπει να φύγουνε. Αλλά εκείνη τη στιγμή θα μπορούσατε κιόλας να βάλετε αμέσως και την προστασία να φέρετε κάποιον υπεύθυνο συνεργάτη σας και να βάλει πάνω τις κόρες και να μην πάνε την αντιπρόσωπη προστασία αυτή. Εγώ νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορώ όλα να τα λύσω γιατί δεν έχω διαβάσει όλο το φάκελο, ο οποίος αποτελείται από 300 σελίδες μέσα σε 3 μέρες. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλάβετε και εμάς τους κατοίκους, εμείς καταλαβαίνουμε την επιθυμία σας, ότι λέτε δεν θέλετε από δική σας ευθύνη να πάθει κάποιος κάτι. Αλλά δεν υπάρχει μόνο η ευθύνη, υπάρχει και η ευθύνη του μέλλον και του παρελθόν. Οι άνθρωποι υπάρχουν εδώ μέσα, έχω και ονόματα, οι οποίοι ζουν ακόμα και έχουν ποτίσει το κάθε δέντρο το 1940. Ωραία, εντάξει. Θέλω μια διευκρίνηση για αυτό που είπατε. Η κυρία θα μιλήσει, θα φέρει σε κυρία. Καλησπέρα. Μετά ο κύριο Ζάχαρο. Μετά ο κύριο Ζαχαρόπουλο και ο Βαγγέλη. Τώρα σηκώστε και έτσι. Από ό,τι άκουσα, θα το δει ο παιδιάς του εδώ, στο δικό μας, του, της Μιαούλη κόπηκε, έχει μια ιερά εγώ έσχος. Λοιπόν, είτε της Μαγούλας, βασίλειο της Μαγούλας, είτε της Παναγίτσας, είτε του Αγίου Γιατού. Δηλαδή, αυτά θα κοπούνε όλα τα τέτρα. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, έχετε πάρει απόφαση να τα κόψετε όλα. Και στην Αγούλα και στο Αγούλιο μπορείτε να δείτε τις μελέτες προτείνοντας συγκεκριμένα πέτρα. Και θα κοπούνε λόγω ύψους ή λόγω ασθενείας που γίνεται. Δηλαδή, δεν είναι καταλαβαίνει ότι βάζω στα πέτρα. Είναι επίπεδο λόγω ύψους, θα κοπούνε λόγω του ότι είναι άρρωστα τα πέτρα. Πρέπει να ανακαλυφθούν. Πρέπει να συμπληρώσουμε κάτι στην κυρία, επειδή εγώ έχει τύχει και έχω διαβάσει όλη τη μελέτη σας, ολόκληρη και πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν είναι μόνο αυτά τα δέντρα που έχετε επισημάνει, είναι και στο 28 χιλιόμετρο της ΠΕΟ, όλοι οι ευκάλυπτοι, οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο, ονόμοι, δεν ξέρω τι είναι. Είναι στο Μούλτι, πάνω στις περιοχές, είναι και τα πλατάνια πάνω στις πηγές στο κάτω να κλαδευτούν αυτά τα πλατάνια. Είναι πάρα πολλά, δεν είναι μόνο αυτά τα 2-3 που έχουν ακουστεί, εντάξει. Απλώς συμπληρωματικά, γιατί εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Δεν είναι μόνο αυτά εδώ, δηλαδή έχετε κάνει μια έκθεση όπου λέτε όλα τα μεγάλα βαρέα δέντρα που γέρουν επικίνδυνα να κοπούν και έχω μάλιστα και το απόσπασμα εδώ της μελέτης σας, επειδή όπως είπατε πριν, δεν υπάρχει τρόπος μακροσκοπικά και από το έδαφος να ελεγχθούν. Και επομένως, επειδή είναι επικίνδυνα για τα διερχόμενα οχήματα ή για τους πεζούς, γι' αυτό το λόγο καταλήγεται ότι πρέπει να υλοποιηθούν και να κοπούν. Και εσείς το γράψατε, συγγνώμη, και έχω μπροστά μου και το απόσπασμα το οποίο θα μπορούσα να το διαβάσω, να το ακούσει ο κόσμος. Σωστά. Αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε, δηλαδή όλα αυτά τα δέντρα που λέτε, που είναι τελευταίες μονάδες πράσινο, θα πρέπει να κοπούν και να μετατραφούν, ας πούμε, και οι περιοχές που δεν είναι αστικές, που εδώ πέρα είμαστε. Εγώ προσωπικά έφυγα από την Αθήνα. Δεν είμαι από εδώ. Ζω εδώ 34 χρόνια και έφυγα για να αναπνέω τα παιδιά μου, εδώ μεγάλωσα τα παιδιά μου, πράσινο. Για να έρθω στην εξοχή. Δεν φτάνει που επάνω τα δάση έχουν κατακαεί τα τελευταία χρόνια. Πάμε δηλαδή να κόψουμε και τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου, τις τελευταίες πινελιές του πράσινου, αντί να βοηθήσουμε τόσα χρόνια όλα αυτά να προστατευτούν, να τα συντηρήσουμε, να τα εμπλουτίσουμε με κάποια άλλα δασικά είδη. Είδατε στο ξυλόκαστρο που είπατε, κάτω το έδαφος έχει κουρνάρια, έχει σκήνα, βοηθάει δηλαδή το χώμα με διάφορους τρόπους. Εδώ τα θερίσαμε όλα και έχει αυτό ο παιδιάς έχει μείνει κρανίου τόπος. Για την πυρική προστασία μιλάμε. Πρώτα απ' όλα η μελέτη είναι μελέτη για την πυρική προστασία. Κινδυνεύουν δέντρα που οι κόμες τους είναι εκεί πάνω και οι κορμοί τους πανύψηλοι. Λέτε ότι πρέπει να είναι
μέχρι τα 3 μέτρα για, ο κορμός ελεύθερος και αυτοκίνητα παίρνουν στο παιδιά. Και ό,τι θέλει, δηλαδή, αν κινδυνεύσει ο παιδιά, σώζεται. Για, μιλάω για τη μελέτη του Δήμου, είναι μελέτη αντιπυρικής προστασίας. Η δική μας, δηλαδή, άποψη είναι πρώτα να εργαστεί αυτό το δέντρο, αυτό το δάσος, το οποίο είναι το σήμα κατατεθέν της περιοχής, είναι ο παιδιάς του Δημηνιού, να αναπλαστεί, να προστατευτεί και εάν χρειαστεί δηλαδή ένα δύο δέντρα που λέτε, αφού ο ίδιος ομολογείται ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε μακροσκοπικά ότι είναι άρρωστα. Να το προστατεύσουμε, να το αναπλάσουμε. Παιδιά το παραλάβανε όλοι εδώ και παιδιά θέλουν να το παραδώσουν στα παιδιά μας, να το παραδώσουμε πλέον. Είσαστε, εγώ σας ξέρω ως οικολόγο. Όλη η παρουσία σας δείχνει άνθρωπο, η εξωτερική σας παρουσία, ευαίσθητο σε τέτοια ζητήματα. Δεν μπορώ να εξηγήσω πραγματικά αν τα λόγια σου. Ξεκίνησε και όμως δεν έγινε μέσα σε 5 χρόνια με τροφή δεξί. Είναι χώρος εκκλησίας.
Για πού λέτε τώρα, για ποιο χώρο. Για όλους τους χώρους αυτούς. Όχι, ποιο λεπτά. Ο Δήμος έκανε μελέτη. Δεν ξέρω τι χρηματοδότηση και τι πιστώσει και πότε ο Δήμος ειδοποιεί. Κάθε χρόνο θα πρέπει να ελέγχουμε. Και όπως λέτε εσείς, και δεν έχουμε ακρίνα με ένα-δύο πέτρα ενδεχομένως ή δέντρα με τάδα ή κερμένα το χρόνο. Και επιτέλους όλα 5-10 είχαμε μια διαχρονική παρουσία. Φυσικά τα αισθήματα και η αντίδραση δεν θα ήταν η ίδια που είναι τώρα. Όμως όταν φτάνει σε μια κατάσταση που τα πράγματα εξελίσσονται εκεί, μπορούν να γίνουν επικίνδυνα, εκεί πλέον πρέπει να βάλει σαν κριτήριο την ασφάλεια των ανθρώπων ή οποιοδήποτε περαστικού ή στον δρόμο ή οπουδήποτε αλλού μπροστά στην αισθητική και στην αξία που έχει πράγματι το πράσινο. Τώρα, όσοι με ξέρουν δεν γνωρίζουν. Η αντίληψή μου και η επίθεσή μου είναι, και αυτό που έχω συζητήσει εγώ με τους πιο εξειδικευμένους από μένα επιστήμονες, ότι η ανθρώπινη ασφάλεια τους σε τέτοιους χώρους κοινόπιστος είναι αυτό που προέχει. Αν είναι γι' αυτό να καταδικάσετε μένα ή οποιοδήποτε, δέχομαι οποιαδήποτε. Εγώ δέχομαι οποιαδήποτε κριτική αντανάκληση. Να σε σεμιναρώσω τώρα και για κάτι άλλο, που έχει σημασία και είναι διαδικαστικό. Οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να προσύγει. Με τις θεραπείες ή με την κοινωνική προσφυγή στο διοικητικό πρώτο δικείο και να ζητήσει την ανάκτηση οποιασδήποτε απόφαση και οποιοδήποτε τρόπο. Μιλάμε λοιπόν ο σύλλογος, ένας πολίτης, ο Δήμος, μια τοπική ομάδα, μπορεί και να πούνε κύριο στο γενικό δικαστήριο. Θέλουμε να σταματήσει αυτή τη διαδικασία για αυτούς τους λόγους και να το επιτύχει. Και από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε μπορεί να γίνει στο μέλλον, κάποιος άλλος να αναλάβει με τα διαδικασία. Στατιστικά. Δηλαδή, εγώ λέω ότι έχετε το δικαίωμα και όσοι πιστεύουν από εσάς πραγματικά ότι είναι όλο λάθος αυτό που γίνεται, όπως ο κύριος, το σέβομαι εγώ. Όπως εσύ έβλεσαι την γνώμη, το σέβομαι εγώ. Δεν είπα όλο λάθος. Τα 50 τελευταία χρόνια στο δικαίωμα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Στο άγαλο μου, δεν χρειάζεται. Είναι καλή, δεν σχολείται. Δεν θα τελειώσω ποτέ. Στο τέλος τη συνάντηση θα είναι εδώ και ο καθένας θα το πιάσει κατηδία να το πει το πιθανό. Αντρέα, θα συνεχίσει να το πει. Δεν μπορώ να παρέμβω, τι γίνεται. Ναι, αλλά μπορεί να υπάρχει κι άλλη ερωτήση. Φυσικά υπάρχει. Μα θέλω να μιλήσουμε κι άλλη ερωτήση, σα παρακαλώ. Θέλουμε να μιλήσει ο λόγος την οποία έχει καλέσει κίνηση πολιτών. Ναι, να τη θέλουμε να τη δώσει το λόγο. Φυσικά να τη δώσουμε, αλλά δεν την αφήσατε για το μονοπωλία. Όχι, δεν είναι μονοπωλία. Τι να κάνουμε. Να δώσουμε το λόγο στην κυβέρνηση. Πρώτα, εσείς μιλήσατε, μιλήσατε. Σας παρακολουθήσατε. Σας παρακολουθήσατε. Έχεις ζητήσει το λόγο, αν είναι IT. Έχεις ζητήσει το λόγο. Συνάδελφε, μα μίλησε. Λοιπόν, Ανδρέα, σε παρακολουθήσατε. Συνέχισε, να μιλήσω, κύριε. Να μιλήσω, να μιλήσω. Παραλληλά, να μιλήσω. Το σημείο κλειδί της όλης κουβέντας μέχρι τώρα είναι η διαχειριστική μελέτη. Αυτό πρέπει να κρατήσετε. Πέρα από την όποια δεν ξέρω κομπή θα γίνει και θα γίνει, αλλά για να διατηρηθεί ο Πεφτιάς θα πρέπει να έχει διαχείριση. Αυτό ήταν το σημείο κλειδί της ομιλίας. Το κατάλαβε ο κ. Παπαδόπουλος εκεί το έθιξε. Αλλά για να μην φτάσει ο Πεφτιάς να είναι σε αυτό το σημείο που είναι, κρανίου τόπος όπως το περιγράφεται και παρατημένος και δεν ξέρω τις ευθύνες που θα τις αποδώσετε και να είναι έτσι 10 σουράβια. Δέντρα και να μην είναι ένα άξιο κανονικό, θα πρέπει σε αυτό να επικεντρωθείτε. Αν ξέρετε το τι απόφαση θα σταματήσει η υλοτομία ή τι θα γίνει. Εντάξει, για μένα είναι λίγο ειρωνικό τώρα να μιλάμε για τις υποβολικές ευαισθησίες του κ. Καλλίδη. Μπορείτε να το καταλάβετε μετά από χρόνια. Αλλά το θέμα θα πρέπει να εστιαστεί, πιστεύω, για να έχει αποτέλεσμα. Γιατί το αγαπάτε και όλοι από αγάπη τα κάνετε αυτά, δεν υπάρχει κριτήριο άλλο. Είναι διαχειριστική μελέτη. Αυτό να πιέσετε, αυτό σας το είπε. Αυτό να πιέσετε να κάνει ο Δήμος. Διαχείριση συνεχή. Και σε αυτό έχουμε ευθύνη, αυτό είπα στην αρχή και παρεξηγήσατε εσείς. Σαν πολίτες να πιέσουμε για να παρακολουθείτε. Εμείς είχαμε κάνει πρόταση στο Ξυλόκαστρο, τα μαγαζιά, το ενίκιο του Δήμου, τα τρία μαγαζιά, στο Πεφτιά μας να χρηματοδοτούν τη διαχειριστική μελέτη, γιατί μας βάζανε θέματα. Μας βάζανε θέματα οικονομικά, γιατί είχαν φτιάξει μια μελέτη γύρω στις 130.000 το χρόνο και τα τρία μαγαζιά να χρηματοδοτούν μια κίνηση. Πέρα από όλα τα άλλα που θα συζητήσω, πιστεύω ότι είναι το σημείο που θα πρέπει να επικεντρωθείτε. Κύριε Αναγνώπουλε, 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 κύρι
δυσευγωκρισία. Την δημαγωγία. Σας διαβάζω από τη χθεσινή αυγή του συνέντευξης του βουλευτή του Μπουρεμπές. Ο Πευκάς του κάτω του Μινιού ανοίξει τη έφεση στα σώρα. Η Δήμη έχουν την ευθύνη της κρίσης των χώρων αυτών. Και παραπέρα λέει για την διαβεβαιώνει γιατί θα υπάρχει αγωνιστική απάντηση από τους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εάν επιχειρηθεί κάτι που να έρθει τις αυτές τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό δεν είναι, δεν είναι τόσο αυτό ή δεν ξέρω αν ο κ. Μπουρεμπές καταλαβαίνει τι λέει. Εάν το άρθρο ανήκει στη διεύθυνση δασών, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Όχι, δεν ανήκει. Δεν ανήκει στη διεύθυνση δασών. Άρα, εγώ είμαι κυβερνητικό βουλευτή. Προσέξτε να δείτε. Γιατί αν ανήκει στη διεύθυνση δασών, ή θέλει να ανήκει ο κ. Μπουρεμπές, ή γίνει την προσπάθεια να ανήκει, το χάσαμε το παιχνίδι. Το χάσαμε το παιχνίδι. Είναι βουλευτή και βγαίνει σε εφημερίδα. Αν δεν ξέρει τι είναι, δεν ξέρει τι είναι. Είναι στο εσωτερικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας από αυτούς που σηκώσανε το χέρι τους γιατί είχε τις ευθύνες στον Δήμο. Εγώ με αντιπολίτευση, ο Δήμος ξέρει πολύ καλά. Δεν είναι ανεύθυνος ο Δήμος για τα χάλια που είναι ο Δήμος για τη συντήρηση που κάνει και όλα και όλα και χωρίς προσωπικό κτλ. Είναι ένας από αυτούς που σηκώσανε το χέρι του με πράξεις οπαιδευτικού περιεχομένου από στραγγίζαν και το τελευταίο έργο από τους Δήμους. Και έχουν περιορίσει τους Δήμους να μην παίρνουν προσωπικό, να μην έχουν πόρους. Τρία δις αυτή τη στιγμή χρωστάνε στους Δήμους. Κυβερνήσει κτλ. Ένα από αυτού. Και αυτό ότι περισσεύει η δημαγωγία και η υποκρισία. Πάντω αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Γιατί εμεί πρέπει να παλέψουμε το άσο να μην είναι δημοτικό. Δικό μα εδώ να έχουμε το δήμαρχο εκεί να το βλέπω, να το πλακώνω κάθε μέρα να κάνουμε το δήμαρχο. Εάν γίνει δασικό, το χάσαμε το παιχνίδι. Δεν είναι απλά. Και αυτό που λέει τώρα ο κύριο εδώ πέρα, ο κύριο Σάρκη. Εδώ μα είπε ότι προστατεύεται το Σύνταγμα. Ποιο Σύνταγμα, πού ζούμε εμεί, από τον Αρεμπέδη. Η μισή Ελλάδα είναι καταπατημένα δασικά. Τι λέτε τώρα να πούμε. Μας λέει εδώ πέρα τώρα ότι είναι η νήσων Μαρκέζα αυτή τη στιγμή. Στο Σοφικό τι γίνεται, να μας πει εδώ ο Βασάρης εδώ πέρα. Τι γίνεται με αυτές τις ιστορίες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η εκδήλωση ενδιαφέροντος και αδραστηριότητες έτσι στον ένα δημόσιο συμφέροντος μπαίνουν μέσα και καταπατάνε. Εξάλλου μας το είπε και ο ίδιος. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νόμος που παίρνει ο νόμος στα καρά. Που λέει ότι εγώ στον έχει. Δηλαδή αν είναι ένα καταπατημένο ολόκληρο με κτίριο αυτή τη στιγμή, αν πάει κάποιο ο οποίο δηλώσει για να τα νομοποιήσει αυτά, μπορεί κάλλιστα να τελειώσει η περιοχή και να το ανήκει. Τελειώσει. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται τόσο αυτό αυτά τα πράγματα. Άρα αυτό λοιπόν εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε, έχουμε εξάγου. Ξέρετε τι σημαίνει. Θα σημαίνει τα υπαίθρα το ενεξή. Δεν σημαίνει ξεκολλήματα, φυγίσμοι, αεροδρόμια και ιστορίε. Κάτι τέτοιο θέλουν. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι. Μακάρι να μην ο βουλευτή να είναι να κάνει λάθο. Τώρα, περισσεύει το θράσος και η υποκρισία για κάποια άλλα ζητήματα. Και το μεσημότητα του αντιλαμβάνεται τώρα, δηλαδή μας λένε τώρα για την ασφάλεια ενδιαφέρονται να μην αόψουμε ενδιαφέρον για την ασφάλεια. Από το 10 έχουν πέσει το πέφκο, μισό λεπτό παρακαλώ, το πέφκο στην Παναγία και έρχεται εδώ ο κ. Δασέρης και κοιτάει και αναδειχάζει πράγμα με την ασφάλεια. Γιατί τι έκανε, εφόσον ήταν επικίνδυνα αυτά, το πιο απλό. Δεν έχουμε πόρους να τα συντηρήσουμε, να κάνουμε δεντροπροστασία. Γιατί δεν το κλείνετε λοιπόν. Εχθές ήταν παιδιά κι εμείς. Ποιος έχει την ευθύνη που δεν το έχετε κλείσει με ένα σύμπαν γύρω Παλίτσιλο για να μην απαγορεύεται είσοδος. Από την μια μεριά μας λέτε ότι είσαστε ευαισθητοποιημένοι στα συστήματα ασφάλειας, απ' την άλλη μεριά τα κοιτάξτε στην τύχη σας. Δηλαδή τι θέλετε, να θρυλίζουμε και άλλα θύματα, να τα ξεριζώσουμε όλα για να δικαιωθείτε. Εγώ δεν πρέπει να σας κάνω το παιχνίδι. Κατέβατε λίγο, κατεβάστε λίγο το τώρα, γιατί εγώ το είχα σκεφτά από μόνοι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μας καλά. Δεν ξέρω, 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 δεν πέρα που κάνετε από δασαρκείο και που πάγανε στα πέφτια για να καταλάβουμε αν είναι καλά ή όχι, θα την πάγανε, αν είναι δυνατό, αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικό, αλλά ήσανε παιδάκια που μέσα στην παιδική χαρά. Δίπλα στο λευκάκι που κτλ. Λοιπόν, τι έχει κάνει ο Δήμος λοιπόν για όλα αυτά τα χρόνια και η δασική υπηρεσία για αυτά τα ζητήματα. Εμείς τι λέμε, γιατί προσφέρουμε σαν να έχει συγκύρωση το προσωπικό από τη στιγμή. Ότι θα πρέπει να υπάρξει μελέτη από πανεπιστήμιο. Υπάρχουν σήμερα τομογράφοι, δεν ξέρω πώς λένε ακριβώς, όπως συζήτησαμε άνθρωπος και υπάρχουν σήμερα που μπορεί να σου πει ακριβώς να τομογραφήσουν το δέντρο και να σου πει ότι αυτό πάει δεν πάει. Είναι φωνή δάπανη. Είναι. Τι να κάνουμε. Αλλού περισσεύουν τα κείμενα και πηγαίνουν, ξέρω εγώ τώρα, για εξοπλισμούς και δεν θα
ξέρετε όλοι πολύ καλά. Να παλέψουμε λοιπόν οι Δήμοι μαζί με τις κοινωνίες να πάρουν αυτά τα μέτρα που θα μας βοηθήσουν στην, να επιζήσουμε σαν άνθρωποι. Τι σημαίνει μέτρα περιφρούρου, ότι πρέπει να πάρουν κάποια μέτρα μέσα. Ανεξάρτητα τι θα γίνει αν κάποια δέντρα αποκτήσουν. Δεν επαγγελίζει να κοπούν, να πάρουμε μετά από τέτοιες μελέτες. Σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε τώρα και να μετρήσουμε το Δήμο. Όχι αύριο, τώρα να πάρει μέτρα περίφραση του χώρου. Εκεί μέσα είναι μπακάλι, δεν είναι καθένα που σε κοιμάσκαλι. Άλλο, να υπάρχει ένα δίκτυο ίδρυση. Να μην χρησιμοποιείται για φάρκι. Έτσι είπαμε, από μάρκι σαν θέλω να τα σκεφτώ. Σε αντίθεση και σε κόντρα με τον νόμο Ταγκαρά, αυτή τη στιγμή που σύνταγα με το πρωί με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχει άδεια για 50 μέτρα και δεν ξέρω πώς έχει φτάσει εκεί πέρα να πούμε. Μια θέλετε κατασκευή. Να απαιτήσουμε λοιπόν στα Δήμου να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να πει ο Δήμο μπροστά και να γκρεμίσει τα αυθαίρετα. Μα πρότασή μα είναι συγχωρώ με τον Ζούμα παρόλο που δεν έχουμε κάνει προηγούμενη πρόταση. Δεν θέλουμε τέτοια. Έχουμε και δεν είναι λογική αυτή, με συγχωρείτε κύριε, είσαστε κάποιοι, ότι φέρετε σαν επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν δημόσιες τουαλέτες για να φτιαχτούν μέσα στο δάσος καφετέρια για να έχουν τουαλέτες να καμπουράγουν. Αυτό τώρα που είπατε προηγουμένως, το είπατε και το λέγατε πολύ ίδρυα, τώρα λέγατε πώς θα εξυπηρετεί ο κόσμος. Όχι. Αυτό είναι καθαρά δηλαδή τώρα. Τι να πούμε, είναι σαν το σύστημα της υγείας που απαξιώνουμε τα κέντρα υγείας για να οδηγήσουμε τον κόσμο στο αυτό. Να μην φτιάξουμε δηλαδή να μην έχουμε τουαλέτες. Αντί να πετύσουμε από το Δήμο λοιπόν να συντηρείτε τις τουαλέτες, τειράζει κακή κατάσταση, λέμε φτιάχτε καφετέρια σε ένα κατοράκι. Αυτό ρε παιδιά, εγώ το ξέρω. Πάμε στα σχόλια, δεν μου σου πάρουν. Εντάξει, κύριε Ανόπουλο, μισό λεπτό. Τελειώσατε. Εμείς λοιπόν εδώ σε Δήμο επιχειρηματία. Να φτιαχτεί, να φύγουν όλα από εκεί μέσα, να μην γίνουν μόνο μια καρτίνα δημοτική, να δημιουργήσουν δημοτική επιχείρηση 50 μέτρα όσο είναι εκεί πέρα. Εμένα απογενικά με κάτι ως ο Νανόπουλος 100% δεν θα αναπτύξω αυτό το κομμάτι. Όπως σας είπα και από την πρώτη στιγμή, με το καλησπέρα, 7.30 ώρα, είναι μοναδική ευκαιρία, επειδή έχει κυμαρκωθεί ένας αγώνας, να μην κάνουμε τέτοιες λαϊκές, να πηγαίνουμε στον διατάφτα, να βγάζουμε την πορεία και να δεσμεύουμε ανθρώπους. Δεν μπορεί σε μια τέτοια λαϊκή συνέλευση που στην προηγούμενη ο Δήμαρχος έλαβε τον λόγο και είπε εγώ παίρνω την πολιτική ευθύνη, τώρα να είναι κρυμμένος. Πρέπει ο Δήμαρχος να κάτσει εδώ και να δεσμευτεί μπροστά μας ότι δεν θα κάνει καμία κίνηση, θα είναι αντίθετη με τη λαϊκή επιγορία που απόψε θα διαμορφώσουμε. Το τι θα πούμε, θα σας το πω σε λίγο. Μία μικρή παρένθεση στον κύριο Καλλιέλη. Τον ευχαριστούμε που ήρθε και μας ενημέρωσε. Βέβαια, δεν μπορεί κάποιος από εμάς να κάνει κόντρες επιστημονικές αν το δέντρο σε 3 χρόνια θα πέσει 2, σε 6, σε 7. Απλά ανοίγω μια μικρή παρένθεση ότι φρενήσαμε ένα θύμα το 2010, αλλά σε μια λαϊκή συνέλευση, πέστε μου έναν, σε χιλιάδες άτομα, μισό άτομο, που στην ερώτηση αναλαμβάνει την ευθύνη μήπως το πεύκο σου έρθει στο κεφάλι ή σκοτώσει το παιδί σου, ποιος θα την αναλάβει. Άρα διαμορφώνεις μια λαϊκή συνέλευση όπως θες, κι αν είσαι και επιστήμονας, την παίρνει στα δάχτυλα. Επιστημονική όρη για αρρώστιες, επιστημονική όρη για χιπροβλήματα. Και εγώ ερωτώ το έγκλημα των τεσσάρων δέντρων, γιατί να γίνει και να λάβει την πολιτική ευθύνη ο κύριος Δήμαρχος, όταν δεν υπήρχε, τι δεν υπήρχε, διαχειριστική μελέτη για το παιδιά και δεν υπάρχει, που είναι το κυρίαρχο. Πώς λοιπόν πήγανε και κόψανε δέντρα χωρίς να έχουν διαχειριστική μελέτη που να έλεγε να κοπούνε. Είχανε τι, είχανε λοιπόν τον πίνακα ιδιοτομίας που επί του ασφαλείου ο κύριος Καλλιέρης, το κάθε του Σελιάς, κάτω από το γεγονός Παναγίας, έκανε μια περιοδία στον νομό και λέει από 1 έως 1000 πεύκα κρίνουν ότι μπορεί να κοπούνε. Αλλά την τελική απόφαση θα την έχει ο Δήμος. Και αυτό έχει ο Δήμος. Άρα, μη σας κουράζω, θέλω να πω το εξής. Κάτω από επιστημονική κάλυψη μπορούν να γίνουν πράγματα παράξενα και τρελά. Και να σου πω και κάτι άλλο στο διατάφτα, πέστε με ένα οικολογικό έγκλημα που βγήκε στον πλανήτη, στην Ελλάδα, στην Κορυφαία, όπου θέλετε, που δεν είχε περιβαλλοντολογική μελέτη και δεν είχε και σφραγίδες επιστημόνων. Και πέστε μου πόσα πανεπιστήμια γυρώνουν χι μελέτες για να πάνε στο συμπέρασμα από πριν το προσχεδιασμένο να πούνε ότι το πετρέλαιο κάνει καλό. Κάθε πρωί γαργάζει το πετρέλαιο. Στο διατάφτα. Εμείς λέμε οι κάτοικοι, το λέω εγώ, δεν ξέρω αν το λέτε κι εσείς. Κανένας δεν θα ενδιαφέρονταν για τον παιδιά. Παρατημένο αλσίλιο είναι. Εγώ μένω εκεί. Είναι να τους πλακώνει την καρδιά. Τίποτα. Εδώ ευθυνομονούμε το Δήμο
που αφού έπιασε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι για την αναδάσωση, δεν είναι για την βελτίωση, δεν λέει τέτοια πράγματα. Η κύρια ουσία του προγράμματος της χρηματοδότησης είναι να σωθεί αυτός ο παιδιάς από φωτιά. Αν είναι δυνατόν, αναφέρθηκε και πριν, αυτά τα πέφκα να πάρουν φωτιά. Είναι ξεχασμένα, είναι πεταμένα. Υπάρχουν χιλιάδες άλλες δουλειές που πρέπει να γίνουν από το Δήμο, ώστε να έρθει μετά η κυρία Καλλίνη το Πριόνι και να με πείσει εμένα, αφού έχω πιστεί πριν από άλλες ενέργειες, ότι ναι, είναι μαζί μας ο Δήμος και θέλει την καλυτέρωση του παιδιά, γιατί έχει ρίξει χώμα, γιατί έχει φυτέψει εκεί που έχουν κοπεί τα πεύκα, είναι γρανίου τόπους και γεννά νέα πεύκα, ψηλά, τα ποτίζει, αφού έχει εξασφαλίσει την περίφραξη, αφού δεν έχει γίνει ένα τεράστιο πάρτι τα Σαββατοκύριακα και όλο το καλοκαίρι, αφού δεν πάει και χέρι στον εκεί πέρα και δεν μετράει τα σκουπίδια, αφού δεν έχει σπαθιά τα κάγκελα, αφού έχει παιδική χαρά με την κινδυνότητα πεύκων που λειτουργεί και σήμερα κανονικότατα, αφού έχει όργανα γυμναστικής κάτω από τα πεύκα και κάτω από τα λευκά του και κάνουν όποιος θέλει ό,τι θέλει, αφού ο επιχειρηματίας και ο στρατιώτης κάτω από αυτό το ευκάλυμα για τα πεύκα έχει τραπέζα, τότε λοιπόν πώς να πιστώ εγώ ότι μόλις δω το πριόνι, αυτό το πριόνι είναι για τον καλό του Βασιλείου. Αν είναι δυνατό δηλαδή, μην τρελαθούμε τελείως. Στο διατάγμα. Λέω. Να έρθει ο Δήμαρχος μέσα, να κάτσει εδώ ο Δήμαρχος. Να δεσμευτεί σε εμάς ότι θα κάνει μια επιτροπή αγώνα για το σώσιμο του παιδιά. Ανοιχτή επιτροπή χωρίς να περιορίσει τα λέγια και χωρίς να είναι αρχηγός και πρόεδρος κανένα. Αυτή η επιτροπή λέει δεν θα επιτρέψουμε. Αυτή η επιτροπή λέει δεν θα επιτρέψουμε καμία παρέμβαση στο Δήμο, στο Υπουργείο, σε όποιον θες, εάν δεν γίνει μελέτη διαχείρισης, την οποία θα μας τη φέρετε, θα τη διαβάσουμε, θα τη δούμε, μελέτη διαχείρισης. Όταν γίνει μελέτη διαχείρισης, καρέ-καρέ, μαζί όλοι, θα είμαστε οι πρώτοι που θα βοηθήσουμε και στην υλοτοπία και στην μεταφορά και σπαναλιά στα μάτια. Άρα, να δεσμευτεί εδώ ο Δήμαρχος απόψε, ή ο πρόεδρος του Συμβουλίου, γιατί μάλλον δεν ξέρω πού είναι ο Δήμαρχος, ότι θα γίνει η μελέτη διαχείρισης, θα σταματήσει κάθε ενέργεια, θα σταματήσει κάθε συνεργείο και τότε εμείς θα είμαστε αρνητικοί, θα είμαστε δίπλα σου. Και τελειώνω και εκείνο, ολόκληρα κομμάτια στην Ελλάδα, που σας αναφέρω σε αυτά τα δύο καλλιέργεια, τα οποία έχουν την προστασία του νόμου 998 του 1978-1979, έχουν φύγει όλα φιλέτο και έχουν γραφτεί στο Ταϊπέδο. Τα έχει αγοράσει κάποιος από κάτω Ισπανός και θα κάνει ό,τι θέλει. Και θα σου πιέσει και το παιδιά και την παραγία σου και θα πληρώνει στήριο να πας και θα σε προστατεύει ο νόμος 998. Συμβαίνει εδώ μέσα κάτι άσχημο. Εγώ δεν συμφωνώ με πολλά που άκουσα, κυρίως από τους πολίτες. Συγγνώμη κιόλας που το λέω. Εγώ ήρθα προκατηλημένος. Από τη στιγμή που είδα την εικόνα στο πεύκο της Παναγίτσας, πεσμένο και το φύλλο καταπράσινο, δεν ξέρω αν έχω πιστεί, αλλά κατάλαβα ότι δεν είμαι ειδικός να κρίνω αν κάποιο πεύκο πρέπει να μείνει ή να φύγει. Δεν με πειράζει που υπάρχουν δύο καταστήματα εκεί πέρα και δουλεύουν, γιατί δουλεύει ο πιτσαριώτης, θα πουλήσει τσιγάρα και ο πίστας, θα πουλήσει βενζίνη το πιωμανιώτης. Δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με πειράζει να φύγουν τα δέντρα που πρέπει να φύγουν, γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Δεν μπορώ να το κρίνω, είναι αλήθεια, δεν ξέρω. Είδα το φύλλο κατά πράσινο στην Παναγίτσα. Και για να ξέρετε, το λέω σε όλους, δεν είμαι από κάποια παράταξη, δεν είμαι από κάποιον καθοδηγούμενος. Ίσα-ίσα που εδώ πέρα δηλαδή είμαστε πολύ λίγοι για να κρίνουμε κάτι τέτοιο. Το Δημηνείο έχει πόσους εκατοντάδες κατοίκους, εμείς είμαστε 30 άτομα. Ίσως να μην συμφωνεί και όλος ο κόσμος να μείνουν αυτά τα δέντρα. Το θέμα ποιο είναι, συγγνώμη. Θα διαφορεί ο κόσμος, ναι. Ο κόσμος θα διαφορεί γιατί. Γιατί εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε επιστήμονες, αλλά έχουμε δικαίωμα να είμαστε κακύποποι σε αυτό το κράτος. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα παιδιά όλο, συγγνώμη κιόλας, δεν μπορείς να εμπιστευτείς και να πεις ότι αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν για καλό, όπως είπε και ο Βαγγέλης πριν. Έτσι. Έχουμε δικαίωμα λοιπόν να είμαστε κακύποποι. Όταν εμένα στην προηγούμενη γενική συνέλευση, και είναι άδικο γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή οδομετίου εδώ πέρα, γύρισε ένας άνθρωπος και του είπε γιατί δεν κόβεται τα χορτάρια. Και γύρισε και του είπε οδομετίου ότι δεν έχουμε ανθρώπους να τα κόψουν.
Δεν βρίσκω τον λόγο να πέσουν τόσες χιλιάδες ευρώ εκεί μέσα, να φτιαχτούν λουλούδια, να πούνε τεχνικές βροχές, να πούνε, ξέρω εγώ, γλάστρες και συλληβάνια. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τώρα κόσμο να κόψει χορτάρια, πώς θα υπάρχει το δεκαπλάσιο εργατικό δυναμικό να καλύψει τις ανάγκες. Δηλαδή, εάν υπάρχει περίπτωση το έργο να σταματήσει με το κόψιμο των δέντρων, σας παρακαλώ να φύγετε αυτή τη στιγμή. Εάν, όχι, συγγνώμη, το θέμα ποιο είναι, να μην φυτευτούν εκείνα τα τόσα, τα νανάκια, που θέλουν 30 χρόνια να γίνουν. Έχουν κοπεί τόσα λεφτά, είναι ευκαιρία λοιπόν να έρθουν δέντρα μεγάλα. Να έρθουν δέντρα μεγάλα σε ηλικία, που θα δίνουν προς Θεού. Εγώ από τη Μιαούλη δεν είδα κάτι τέτοιο. Συγγνώμη. Εγώ συμφωνώ, γιατί κατάλαβα δεν είμαι ειδικός, να κοπούνε αυτά που πρέπει να κοπούνε. Να μπουνε μεγάλα δέντρα. Να φέρουν ανθρώπους να τα δουλεύουν. Να φέρουν ανθρώπους να τα σκαλίζουν. Όπως τα είπαν που ήταν ξαναπόλα, τα είπαν όλα. Το πιο, για μένα, το μεγαλύτερο, επειδή δεν μπορώ να αποφασίσω αν πρέπει να μείνουν αντίθετοι, είναι να έρθουν δέντρα μεγάλα σε ηλικία. Εάν μου φέρουν εκείνα τα τόσα, θα πάω να τα ξυλώσω και θα τα πετάξω μπροστά στο Δημαρχείο. Κυρία. Θέλετε να έρθετε εδώ λίγο να σας ήθελα να θέσω σημαντικά κάποια ερωτήματα στον κύριο Καλλίδη σε θέση πιο συγκεκριμένα, αλλά δεν πάω. Θα προπαθήσω, αλλά θα πω και λίγο συγγνώμη και να αφήνω. Καταρχήν, το ερώτημα το είπαν πάνω κάτω κάποιοι. Εσείς εκτιμάτε ότι αυτά τα 50-60 δέντρα που να βγουν εκεί. 100 είπε, 100 είπε. Έχουν θέμα με το μήκο αυτό, ας πούμε. Ή απλά οπτικά, έτσι όπως θα βλέπετε, λέτε ίσως. Είναι κάποια τα οποία φαίνονται, είπατε για ένα-δύο. Τα υπόλοιπα φαίνονται, δηλαδή έχουν το μαϊτάρι αυτό το εμφανές. Όχι, να το εκτιμάτε από το οπτικά. Έχουν μεγάλη ηλικία και έχουν διαστάσεις. Αυτό είναι το κριτήριο. Το άλλο, η λογική αυτή την οποία λέτε, θα μπορούσε να οδηγήσει, ας πούμε, όλα τα άρση της Αθήνας, το κτήμα Συγκρού, το Ζάπιο, τον Εθνικό Κήπο, πάρα πολλά όλα εκεί, οπουδήποτε, δεν τώρα με το ΒΕΙ, που τώρα διάφορα άλλα. Θα μπορούσε να οδηγήσει με τη λογική αυτή, ας πούμε, πρέπει να κοπούν όλα. Επίσης, θα μπορούσε να οδηγήσει στη λογική, δεν ξέρω αν εσείς είσαστε αυτής της λογικής, αν είσαστε πράγματι έχετε μια άλλη άποψη. Θα μπορούσε να οδηγήσει όλη τη Βόρεια Αθήνα, τις κατοικίες εκεί, Μαρούσια, Κηφισιές, Λυκόφρυνες, Ιστορίες, Διόνυσο, τα πάντα, που περνάνε τα παιδιά, χιλιάδες παιδιά και πηγαίνουν στα σχολεία κάθε μέρα. Θα μπορούσε να οδηγήσει και εκεί μια λογική ότι όλα αυτά τα δέντρα ή η πλειοψηφία τέλος πάντων τα μισά από αυτά προφανώς έχουν το μήκητα ή είναι επικίνδυνα ή δεν φέρνει το μήκητα, θα μπορούσε αυτή τη λογική να κάνουν όλα τους. Να έχετε αυτή την άποψη. Γιατί πράγματι υπήρχε ένα θέμα με τους θανάτους ανθρώπων κτλ. Και υπάρχει κατά καιρούς που οδηγεί πολλούς υπαλλήλους και εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, εγώ δεν είμαι υπάλληλος. Καταλαβαίνω τον φόβο που έχουν για τις νομικές συνέπειες, γιατί δεν χάνονται ας πούμε και ανθρώπινες ζωές κτλ. Αλλά ο τρόπος αντιμετώπισης και απάντησης σε αυτό το κίνδυνο που το αντιμετωπίζουν και ως υπάλληλοι, πολλοί και συνάδελφοι του Πρασίνου στους Δήμους ας πούμε και του Εράλου. Η απάντηση που δίνεται, ας πούμε, νομίζω έχει μια άλλη άποψη, εγώ έχω μια άλλη άποψη και πολλοί άλλοι συνάδελφοι έχουν μια άλλη άποψη. Ας πούμε, στην Αθήνα, στο Συγκρού, γιατί έχει τύχει, μιλάω για το συγκεκριμένο, έχει τύχει εκεί μέσα, έχω κάνει κάποιες δουλειές, τέλος πάντων, το ξέρω τα δέντρα ένα-ένα, ας πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα που είναι αυτής της μορφής και με κλίση μεγάλη και ψηλά και κίνδυνα σε εισαγωγικά, σύμφωνα με τα δικά σας τα κριτήρια, ας πούμε. Αλλά εκεί πέρα, εγώ ας πούμε έχω κληθεί να σημαστέψω, να καθαρίσω και τα λοιπά με ένα συνεργείο δέντρο, το οποίο είναι το ΠΕΦ που μπορεί να είναι και 100 χρόνων, είναι τεράστιο ας πούμε. Το οποίο πέρναγε ο κόσμος από κάτω, μέσα στο κεντρικό δρόμο, ήταν επικίνδυνη κάποια κάρτα, δεν το κόψαμε όλο, το κάναμε έτσι, ευτυχώς χρόνια τώρα υπάρχει ας πούμε και δεν έχει δημιουργηθεί τίποτα. Δηλαδή, κλαδεύτηκε με τέτοιο τρόπο ώστε μηχανή
ανοιχτά, ας πούμε, το δάσο να μην είναι εκεί που ήταν έξω από ο δρόμος και ήταν επικίνδυνο. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι, λέω εγώ τώρα πάω στη δικιά μου τη δυνατή, υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσεις τα δέντρα που θεωρείς επικίνδυνα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να κόψουμε αυτά που θεωρείτε εσείς, που έχουν το μήκητα ή που. Εντάξει, άλλο, δηλαδή μια βόλτα που έκανα και εγώ εκεί, σίγουρα 5-6 δέντρα έτσι που τα είδα και εγώ οπτικά, σίγουρα θα την κόψω. Αλλά όχι 50, όχι 60. Δηλαδή 5-6 δέντρα τα είδα και εγώ, ναι, είναι επικίνδυνα. Εντάξει, μπορεί να θέλουν, ας πούμε. Μπορεί να έχουν το μήκητα, δεν ξέρω. Φαίνεται ότι έχουν ένα θέμα. Αλλά τα υπόλοιπα εγώ νομίζω ότι μπορούν να διαχειριστούν. Και πράγματι συμφωνώ με αυτά που είπε και πριν ο κύριος, ας πούμε. Δεν ξεκινάμε από αυτό όταν δεν υπάρχει διαχειριστική. Και πάω στο επόμενο ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να έχει κληθεί και να ξεκινάει η υλοποίηση ενός έργου με μια μελέτη που έχει κάνει μια γεωπόνος του Δήμου. Υπογραφεί εγώ, θα έχει το ρομπίνο. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να ξεκινάει η υλοποίηση αυτής της μελέτης, αν υπάρχει μια κλειστική. Όπως το είπατε και εσείς, δεν υπάρχει μια κλειστική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το 2013 προβλέπεται να γίνει διαχειριστική. Η μελέτη αυτή είχε προηγηθεί και έχει υπογραφεί από το ΣΕΒΟ. Δεν υπάρχει όμως διαχειριστική. Αυτή τη στιγμή όχι. Για το πάγο το συγκεκριμένο, επειδή δεν είναι δάσος όπως είναι το παιδιά. Το νοήσει. Δασίλειο είναι. Δεν υπάρχει αυτή η τάση και μόνο. Όχι, όχι, για μελέτη δεν προβλέπονται για το δασίλειο. Ήταν τα παλιά τα πάρκα τα σκή στην αρχή. Δεν προβλέπονταν διαχειριστική. Στο παραγωγείο μιλάει για δασίλειο. Για δασίλειο. Είναι δασίλειο όμω κατ' εμέ, είναι το δασικό καθάρι. Δεν διαχειρίζει. Διαχειρίζει μόνο με μελέτε όπω την παλέτα του παιδιού. Και κάπως εγώ, η άλλη επίσης ερώτηση που ήθελα να κάνω, είναι εσείς εκτιμάτε ότι χρειάζεται σε αυτό το δασίλειο. Εκτιμάτε ότι, πώς το λέτε, αυτά που προβλέπει μέσα η μελέτη, που στην ουσία το κάνει ένα αρδευόμενο πάρκο. Δηλαδή, να ανοίξουν τάφους με μηχανήματα, να κόψουν ρίζες, εννοείται, γιατί εκεί πέρα γίνεται χαμός, παντού εκεί ρίζεται, παντού υπάρχουν ρίζες στον πέρα. Να ανοίξουν 1000 μέτρα έχει σωλήνες και τα λοιπά να περάσουν και να το κάνουν αρδευόμενο. Είναι αυτό λογική σε ένα δασικό περιβάλλον, δηλαδή αυτό δεν κινδυνεύουν ας πούμε να πέσουν τα δέντρα την επόμενη τεταετία και δεκαετία ακριβώς από το πολύ νερό που θα βγουν εκεί πέρα να υπάρχει κατάκληση. Αυτό είναι βασική μελέτη. Αυτό είναι μια μελέτη ενός κήπου, μιας πλατείας, ενός αρδευόμενου χώρου που έχει μικρά φυτά διαχειρίσιμα. Δεν πας, ας πούμε, στο δάσο να βάζεις λάστιχα και αρδευτικό. Αυτό το έκανε, ας πούμε, μια γεωπονική αντίληψη για μικρότερους χώρους διαχειρίσιμους. Εγώ το θεωρώ αυτό επικίνδυνο για την επόμενη δεκαετία να ρίξει τα υπόλοιπα πέφτα. Πώς το εκτιμάτες αυτό, σαν λιποστάτος χώρος, ας πούμε. Δηλαδή, πώς ενέκρινε το δασαρχείο για τις δασών, δεν ξέρω, για αποκεντρωμένοι εκεί οι υπεύθυνοι συνάδελφοι, πώς εγκρίνανε μια μελέτη που υπογράφει ο πόνος, ενώ ας πούμε. Και είναι μια χαρά σε αυτή τη λογική, γιατί είναι γεωπονική φύσεως η μελέτη. Δεν έχει σχέση ούτε με μια διαχειριστική. Με καμία λογική, ας πούμε, που μας αντιμετωπίζουμε το δασικό περιβάλλον. Και εδώ σε παρενθετικά θέλω να πω ότι ναι, δεν είναι. Προφανώς δεν βάζουμε μεγάλα δέντρα, έτσι δεν μπορείς. Δηλαδή, αν ήταν τόσο εύκολο να κάνεις ένα δάσος, να κόψεις όλα αυτά που υπάρχουν και να κάνεις ένα δάσος να φέρεις καινούργια μεγάλα πινακίδα, θα το έκανες. Θα τα κόψεις όλα, θα φέρνεις καινούργια υγιή και τα πάντα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι τόσο απλό όπως είπε ο φίλος πριν. Δηλαδή, θέλει να βάλεις μικρά δέντρα, να πιάσουν πιο εύκολα, να τα φωτίσεις μόνο τα πρώτα δύο χρόνια μετά, τα αφήνεις απότιστα για να πάρει ρίζες παλιά, να μεγαλώνουν. Να μάθουν μόνο τους κτλ. Είναι η βασική αντίληψη με άλλο περιβάλλον. Δεν κάνεις μια πλατεία που είναι αρδευόμενη συνέχεια και με ρουδούδια και με διαχειρίσιμα μικρά δέντρα. Είναι άλλη λογική. Πονάς πρασίνει στο σκορπίο. Πώς? Πονάς πρασίνει στο σκορπίο. Ναι, ωραία. Και στο κιόλα τη Ολλάνδα το εσόλεπτο είναι επίπεδα κλιμάτων. Είναι όλα αυτά μαζί. Κιόλα τη Ολλάνδα, πώς το λέει αυτό, το τεβέρο με στο. Στο φάρο στην Αθήνα, στο σκορπίο. Εκεί που κάνει, ναι, πώς το είναι, εκεί που κάνει στο δέρμα, που κάνει την εμπιπλιοθήκη και καινούργια την εθνική και τα λοιπά. Έφερε ελιές τεράστιες που κάνουν η κάθε μία η μεταφορά, η εργασία και τα λοιπά. Είναι κανονικά με όλη την μπάλα χώματος, μεγάλες ελιές, που η κάθε μία ελιά πρέπει να κάνει γύρω στα 300-400 η όλη διαδικασία. Δηλαδή, εκατομμύρια πολλά πέσανε για να φέρει, ας πούμε, 50 ελιές να κάνει ένα περιβάλλον με μεγάλα δέντρα κατευθείαν και έβαλε και αυτά το ασφού.
αρωματικά, θάμνους κτλ. Εντάξει, είναι θέμα χρημάτων. Μπορεί εδώ να δοθούν, ας πούμε, 5 εκατομμύρια και να φέρεις με φορτηγά και με διαδικασία και με εκατοντάδες εργάτες να πάρεις μεγάλα δέντρα και χώμα και αυτά. Είναι θέμα χρημάτων, δεν το κάνεις αυτό παντού. Αλλά αυτά που έχεις όμως προσπαθείς να τα διαγείρεις, να τα προστατεύσεις, να ανανεώσεις. Ναι, προφανώς δεν τα κρατάμε όλα τα παλιά τα δέντρα, αλλά ξεκινάμε από τη διαχειριστική, αυτό που το είπε και ο κύριος Καλίδης. Αλλά δεν το βλέπουμε εδώ να γίνεται. Εγώ δεν το είδα. Ήταν μια μελέτη καθαρά γεωπονικής φύσης που δεν έχει καμία σχέση με τα βασικά τέτοια. Και ίσα ίσα είναι επικίνδυνη. Θεωρώ το αρπευτικό ότι είναι επικίνδυνο για τα επόμενα χρόνια. Αν δει με τον τρόπο που παίρνουν τα αρπευτικά στις πλατείες, θα υπερποτίζονται πάρα πολύ και τα πέφτα και θα σαπίσουν μετά από αυτά. Θα τα πέφτουν από αυτά. Στον πόρφη της Γλυφάδας, δεν ξέρετε τι έχει γίνει με τις αλληλοπισίες που είναι 10 χρόνια. Στον πόρφη της Γλυφάδας που είναι όλο. Εντάξει, και ποτίζεται συνέχεια και είχε πάρα πολλά πέφτα. Α πούμε, τα μισά τότε με έναν αέρα που ήταν είχαν πέσει όλα εξαιτίας του. Είχαν υποστεί οι ρίζες, ήταν όλες στην επιφάνεια. Δεν πήγανε κάτω να βρουν νερό, α πούμε, γιατί το οπότε το βρίσκε κάθε μέρα. Αυτό το πράγμα το θεωρώ επικίνδυνο για αυτό το δασίκιο εκεί. Για τα πέφτα αυτά, α πούμε. Δεν ξέρω, πρέπει μια μελέτη που είναι ακατάλληλη και είναι λογικό να είναι ακατάλληλη. Δεν την έκανε κατάλληλο άνθρωπο, δεν την έκαναν δασική. Ούτε κρίθηκε από, ούτε. Δεν ξέρω πώς εγκρίθηκε αυτό. Θα φέρουν απόψη κάποια ξέρα το είχε το πρώτο μπροστά σου. Μαζί είμαστε, εγώ η κυρία.
Η κυρία Δάνα. Μπορεί να εφαρμόσει τον πίνακα ενώ μπορεί έξω. Ναι, εγώ θυμάμαι ότι μας είπε εκείνη την ώρα τι παίρνει τη θαλάσσια να κόψει κάποιες ξηρές σιγάρες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι δεν έγινε αυτό. Αλλά γιατί δεν πιάναμε αυτό και τώρα να υπάρχουν κάτι μπάλες που είναι αδιατέθειες από πάνω από τα κεφάλια που για μένα είναι πραγματικός κίνδυνος και υπαρκτός κίνδυνος, όχι κατά φαντασία και κατά προσέγγιση και κατά υποψία, είναι αυτός. Είναι κάτι μπάλες με ξερά κλαδιά και κουκνάρια ξερά, τα οποία πρέπει να ζυγίζουν τουλάχιστον 40-50 κιλά κάθε μία μπάλα, η οποία. Λοιπόν, το συμπέρασμα μου και ο ίδιος. Συμπέρασμα μου είναι ότι η διεύθυνση των δασών ως αρμόδιος φορέας εφαρμογής της πολιτικής κατάστασης του νομού, δεν κάνω λάθος αυτό, η διεύθυνση των δασών εφαρμόζει την πολιτική κάθε φορά για το πώς θα γίνει η διαχείριση των δασών. Λοιπόν, έχει αποφασίσει και από τα γραπτά που έχω κάνει και από την κατευθυνία του πρόεδρου που έχω κάνει, χωρίς την επιστημονική έρευνα, γιατί δεν υπάρχει διεπιστημονική έρευνα, δηλαδή ένα κολόγο ερευνητή για το μήκη τα ερευνητή για τη στατικότητα, ερευνητή για το αν το πέφτει πρέπει να κάνει κάτω και εάν χρειάζεται να κάνει συμπληρωματικό φυτό γύρω-γύρω για να σπαθεί καλύτερα. Είναι δύο πολύ διαφορετικέ επιστήμε που αν συνεργαστούν θα μαλώσουν και θα γίνουν σαφέ και μοντέλο. Και δεν θα πηγαίνουμε. Εάν έχει το μήκη τα και αφού δεν ξέρω αν δεν έχει το κόβουμε, και σε μεταφράω πάλι τα υπόλοιπα δεν είναι επικίνδυνα να έχουν πίτα. Η πολιτική συνεχίζει την κύριο Καλλίδη στο δικό μου τα Πέρκα, αλλά δεν μπορούμε να ξαναφυτέψουμε Πέρκα, γιατί θα κάνουμε 25 χρόνια να γίνουν και 25 χρόνια δεν έχουμε πράσινο στην περιοχή. Άρα δεν φυτεύουμε Πέρκα και φυτεύουμε άλλα έτσι. Που αύριο ο Δήμος θα μας πει ότι δεν έχω προσωπικό για να τα αγαπήσω και θα μείνει το δάσος καραβιό. Θα αλλάξει η φύση, θα μείνει γήπεδο και θα έρθει το Υπουργείο Οικονομικών και θα μας το πάρει πίσω. Γιατί έτσι είναι ο όρος του παραχωρητηρίου που λέει αν αλλάξει η φύση για το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι τα ανάκληση του παραχωρητηρίου και ήδη μας έχουν πάρει μια φορά. Το 1998 έγινε μια άσκηση παραχώρησης και το ξαναπήραμε πάλι το 1985 αν γνωρίζετε. Γιατί είχε μπήρα το κάμπινγκ μέσα. Λοιπόν, ο χαρακτήρα παρέμβαση που άρχισε ο δάσο τώρα, που είναι ενάντια στον τόπο του τοπογραφικού παραχώρηση, είναι επί ποινή ανάκληση του παραχωρητηρίου. Και ο κίνδυνο είναι τώρα, αν πάει στο δημόσιο, να πάει σε τα υπέρ. Είναι δηλαδή πολύ επικίνδυνο αυτό, αν δεν προσέξουμε. Τουλάχιστον το μισό δάσο, γιατί το άλλο μισό έχει άλλο μήνυμα του δάσο. Το άλλο μισό είναι γύρω. Έτσι λέει το παραθυρητήριο. Λοιπόν, εγκαταγγείλω κύριε Καγγέλη και κύριοι συντοπίτες εδώ στους Βαλίδες. Εγώ έχω αφουγκραστεί από την τοπική κοινωνία και είναι και η γνώμη μου ότι λέμε όχι στην πολιτική της διεύθυνσης δάσεων. Θέλουμε διεπιστημονική έρευνα στο δάσος. Θέλουμε εδώ και τώρα μια καθαριότητα μας στο δάσος κατά μήκος, καταπλάτες και κατά ύψος. Να φύγουν τα ξερά που έλεγα πριν και σιγά σιγά να δούμε πώς μπορούμε να το ομορφύνουμε και να το φτιάξουμε και εν πάση περιπτώσει αν κρυφθεί. Όμως να κρυφθεί, πέθανε ότι αυτό το έργο θέλει υπόψη μου, να το δούμε και μια ώρα και να το αποφασίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας καθημένα. Είμαι ο Γιάννης Γεωργόπουλος και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια επισήμανση. Θεωρώ ότι παρότι μιλάμε για ένα βασίλειο, στην ουσία ισχύει αυτό που λέμε ότι κεντρωνόμαστε στο δάσο, δεν πρέπει να κάνουμε το δάσο. Και επεξηγούμε. Θεωρώ ότι ο δάσος είναι αυτό που ζούμε τα τελευταία 6 χρόνια. Αυτή η κατάσταση που επικεντρώνεται στο να συσσωρεύονται χρήματα και να φέρουν για τους τοπογλύφους, με συγχωρείτε, τους δανειστές, για να γίνεται αυτό που λέει και ο συνομωτός μου ο Γιάννης Κοτρένανή, να στείλουμε την πέτρα για να βγάλουμε και να πληρώσουμε τους διαφόρους, με αποτέλεσμα να μην μένει φράγκο για εμάς τους ηθαγενείς. Και βέβαια, όταν κάνεις μια βόλτα, γιατί τώρα πριν από λίγο ήρθα το προαστιακό στο Μηνιό, άμα δεις τι γίνεται αριστερά και δεξιά, δεν είναι μόνο παιδιά αυτή που το οποίο συζητάμε τώρα.
δίπλα στο κουραστιακό υπάρχει μια καταστροφή πλήρης, σκουπί διαπεταμένα, σκυλιά να τρέχουν από εκεί, άκοπα, πεταμένα σκουπίδια, καμένα, μισοκαμένα, μια κατάσταση που φυσικά εξηγείται από το γεγονός ότι όχι επειδή είναι άχρηστος αυτή τη στιγμή ο Δήμος, αλλά επειδή ο Δήμος δεν έχει χρήματα και γιατί δεν έχει χρήματα για τον λόγο που πάνε θέλω να προηγούμε. Επομένως, αυτό σε ό,τι αφορά το ότι το θέμα που μας μάθησε εδώ σήμερα είναι μια ευαισθητοποίηση, γιατί είδαμε να κόβονται αυτά τα εύκα τα οποία τα βλέπουμε δεκαετίες και ευαισθητοποιηθήκαμε και αναρωτιέμαι για να ευαισθητοποιηθούμε για αυτά που ζούμε 6 χρόνια πρέπει να έρθει κάποιος υπάλληλος και να τυπώσει έξω από την πόρτα του σπιτιού μας ότι η Lambda Development, Lambda Mini X, Omicron Χ εταιρεία που θα έχει αγοράσει την περιοχή και θα μας λέει ποιος είναι ο φυσικός ιδιοκτήτης και τότε θα πούμε στους πλατείες να φώναξουμε τη διάρκεια για την κατάσταση. Αυτό στο γενικό επίπεδο. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα, οι δικές μου απόψεις είναι ότι πραγματικά πρέπει να υπάρχει αυτή η μελέτη διαχείρισης που συζητήθηκε. Διαφωνώ με το ότι είναι τέτοιος ο βαθμός επικινδυνότητας ότι πρέπει να κόψουμε το μισό παιδιά γιατί μπορεί να πέσει και να χτυπήσει το πόδι ενός παιδιού. Τρίτον, ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες άμεσες παρεμβάσεις που είναι απλούστατες. Δηλαδή, γιατί πρέπει να περνάμε όλοι να κάνουμε πέρα τζάδα με το αυτοκίνητό μας κάτω από το παιδιά. Γιατί δηλαδή πρέπει να το κλείσουμε αυτό το διάλογο δρόμο και να βάλουμε και φυσικά εγώ για να μην κάνουμε τις τσιρικάδες με τα μηχανάκια σούτσες και ιστορία γρήγορα. Αυτό σε ό,τι αφορά το δρόμο που κάνουμε. Γιατί πρέπει να είναι όμως σωστά και σημαίνει και πάρκινγκ 500 αυτοκινήτων και το πράγμα εκεί μέσα από όλα. Και μια ερώτηση στον κύριο Καλλιέρη. Δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός και εγώ εδώ πέρα μια προσωπική εθνική ταινία προδιαγραφή του ΙΚΕΠΟΔΕ που αναφέρεται στις μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δέντρων φάμου και μιλάει για μεταφυτεύσεις μεγάλων δέντρων. Δηλαδή, πόσο θα ήταν το κόστος για να προγραμματίσει ο Δήμος να φέρει, λέω εγώ τώρα, τώρα το χειμώνα ήταν η εποχή μεταφύτευσης, να φέρει 30-40 μεγάλα και πέφτα και σε μεγάλους λάκους να τα φυτέψει. Όπως έκανε μια δασκαλάκι για ένα μήνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα έχουν πληρώσει χρυσά και τώρα τα ζητάνε το κοπλίδι και βάλανε και ένα δασκαλάκι που κράτησαν 15 μέρες. Γιατί να μην μπορούμε εμείς τώρα από το παιχνίδι του σπιτιού να το αποτέλεσουμε από μήνα συνεδριασμού εδώ και να πρέπει να βάλουμε δηλαδή 5 ανεμικά τετράκια τα οποία σε 6 μήνες θα το πούμε σαν ψάρια. Γιατί μπορεί να πούνε μεγάλα τέτρα από εκεί τα μέσα προβλέπει και θα φυτέψει μεγάλο δέντρο. Και κλείνω για να μην σας κουράσω και με αφορμή αυτή τη συζήτηση να αναφερθώ στο θέμα του κλαδέματος. Δεν βλέπω εδώ τον κύριο Δομετίου, με τον οποίο είχαμε και μια συζήτηση και είναι λίγο εριστικό στο τηλέφωνο ο κύριο Δομετίου και νομίζω και σε φυσική παρουσία. Σε ό,τι αφορά το κλάδεμα που κάνουν κάθε χρόνο στα Αγγλικά. Μπορούμε όλοι μας, αν πάμε σε δύο, όπως ήταν όπως είναι η Άβρα εδώ στο Δημηνό ή όπως ήταν το Δηριτσόπουλο το προηγούμενο το εστιατόριο, να δούμε από κάτω τα Αρμενίκια είναι τεράστια. Γιατί, διότι δεν τόλμησα να παρακόψουν γιατί τους κυνήγανε οι μαγαζάτες. Γιατί πρέπει να εφίστονται αυτό το φαινόμενο όλα τα Αρμενίκια της παραλίας για να τα κάνουν κορμούς και να μας λέει ότι είναι και επιστημονικά σωστό αυτό μας το λέει ο κύριος Δομετίου. Εγώ επικαλούμε τον καθηγητή της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Τάφη, το βιβλίο του κύριου Τάφη, που αναφέρεται ο άνθρωπος ότι δεν πρέπει να γίνεται κλάδεμα άσχο το κλάδεμα και επίσης ένα άλλο φέκ που έχω εδώ πέρα που αναφέρεται στο κλάδεμα, το οποίο μπορώ να το καταθέσω, άμα θέλετε, αναφέρεται ότι ο κλάδος ανανέωσης, όπως λέγεται, που είναι βασικό κλάδεμα, πρέπει να γίνεται μια φορά στο τόσο. Εδώ κάθε χρόνο μόλις παραμένει έτσι κάτι, τίποτα, μόνο. Έτσι κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Γενικά το πράσινο γραμμή θεωρείται κάτι, είναι πολιτισμένο, σημαίνει είναι πολιτισμένο. Γυμνό εντελώς. Μουργές δεν γίνεται το ίδιο ή το ίδιο. Υπάρχει νόμος και υπάρχει θέμα το οποίο περιγράφει ακριβώς τι πρέπει να κόβεται, αν είναι σε κεντρικό δρόμο, κάτω από 5 μέτρα και να μην συναντήσει αυτό κύριε το εμπόδιο, ναι, να κόβεται. Αλλά αυτό το πράγμα να περνάει, να πιάνει ο τρελό και να πεκύσει με το δολοφόνο με το πριόνι και να μην
Άρα δηλαδή, συγγνώμη αν ξεφύγαμε από το θέμα, δεν είναι μόνο το είναι η γενικότερη διαχείριση που έχουμε σαν κοινωνία στο πράσινο και επανέρχομαι ότι είναι γενικότερο το πρόβλημα που θα πρέπει να μας αντιμετωπίσει σε όλους τους τομείς. Παρόλο που μίλησα βέβαια και την προηγούμενη φορά, θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα να πω ότι και ο Αντρέας ο Ζάρος, που δεν είναι απλά στην Ξηροκαστρή της βέβαια, αλλά έχει χρόνια στα κινήματα της περιοχής του Ξηροκάστρου, αλλά και ο κ. Καλλίδης, ο Διευθυντής Δασών, που εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος τον αμφισβητεί, είτε από άγνοια είτε από αφέλεια, έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι μας έκανε μια ενημέρωση. Από πλευράς Δήμου, εγώ θέλω να πω δύο λόγια. Είπα την προηγούμενη φορά ότι χάρη αυτό ευαισθητοποιήθηκαν οι πολίτες του Δημήτρου. Είπα και κάτι άλλο, στο τόσα χρόνια που ήσαν εξαρτημένοι του φίλου μου, στο Αγγλί. Πού ήσαν, πουθενά. Ευαισθητοποιήθηκαν όταν κόπηκαν κάποια δέντρα. Πώς φτάσαμε εκεί όμως, ότι κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή εκτίμησε ότι πρέπει και βεβαίως γνωρίζετε ποια είναι τα οικονομικά του Δήμου. Καταφέραμε λοιπόν να εντάξουμε την αναβάθμιση σε ένα πρόγραμμα που όντως το λένε έτσι πρόγραμμα αντιπυρηνικής προστασίας. Αλλά μέσα από αυτό το πρόγραμμα μπορέσαμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε και από το Δασαρχείο και από τη Διεύθυνση Δασών προκειμένου να το εφαρμόσουμε και που δεν προβλέπει μόνο κοπή δεύτερο, αλλά προβλέπει και φύλλα πάρα πολύ δέντρο και δεν θυμάμαι εσείς που τους καλύψαν τη μάτια, σας τα εξήγησε εξάλλου και η υπηρεσία του Δήμου την προηγούμενη φορά το πόσο θα κατεβούν. Εξήγησε επίσης ότι εκεί δεν θα μπορούμε να λέμε ακόμα και να λέμε ποιος τα πότισε τα δέντρα, θα υπάρχει κάποιο χρηματοπότισμα, προφανώς με την ποσότητα του νερού η οποία χρειάζεται για να αναπτυχθούν τα καινούργια δέντρα. Εμείς ως Δήμος θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν έχουμε τίποτε άλλο παρά τη διεύθυνση δασών και το δασαρχείο με το οποίο συνεργαζόμαστε και το οποίο μας καθοδηγεί. Εγώ σε καμία περίπτωση και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αμφισβητεί ούτε τις ικανότητες ούτε τις καλές προθέσεις των υπηρεσιών. Αν οι υπηρεσίες εκτιμούσαν ότι έπρεπε να πάει στο Πανεπιστήμιο, έπρεπε να πάει στο Πέτρι, θα το είχαν κάνει οι ίδιοι. Εμείς λοιπόν με βάση αυτή τη μελέτη θα προχωρήσουμε. Σε περίπτωση όμως εσείς έχετε αντίθετη άποψη, προφανώς δεν θα πούμε στα χέρια. Αυτό που θα κάνουμε και που έπρεπε να έχουμε κάνει, το είπα και την προηγούμενη φορά, αλλά λέγαμε, άντε να εγκριθεί με λέτε, άντε να δημοκρατηθεί, άντε να αναπηθεί, είναι ότι δεν οφείλησαμε το δάσος. Αυτό όμως θα το πράξουμε, τώρα εγώ θα το εισηγηθώ, γιατί εγώ δεν χρωστάω σε κανένα πολίτη τίποτα να του τύχει το ατύχημα. Σε κάθαρα την ευθύνη την έχει ο Δήμος. Κανείς από εσάς δεν αφήνει όταν συμβεί το ατύχημα να πει παιδιά δεν φταίει ο Δήμος, αλλά φταίω εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος. Εγώ δεν αποποιούμαι τον ευθυνό, άρα ή υλοποιούμε τη μελέτη ή αυτό θα εισηγηθώ να γίνει. Ένα Ο κ. Λεωνάτος επικαλείται τη λέξη Δήμος, επικαλείστε και εσείς, η Δημοτική Αρχή.
Δήμος είμαστε όλοι. Ευθύνηση, σοβαρή. Η μελέτη λοιπόν αυτή είναι εξαιρετικά μέσα σε έναν καλό καρδιό για να κάνει υποδομήσει και συμπληρωματικέ θέσει. Σε κάθε περίπτωση, οι υποδομές πρέπει να γίνουν. Το πόσο θα αποκτηθεί, αν θα αποκτηθεί και πότε κάθε δέντρο και για πόσο διάστημα, είναι κάτι που ρυθμίζει. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια ευκαιρία για οποιαδήποτε χρηματοδότηση να γίνουν και να ξεκινήσουν κάποιε υποδομέ για να μην. Το κυρίαρχο πρόβλημα που μας έφερε όλους εδώ, αντιμέτωπος, ασυμμέτωπος, δεν έχει σημασία. Εγώ θέλω να σας κάνω μια απλή πρόταση. Υπάρχουν δύο δρόμοι να λύσουμε αυτό το θέμα. Ο ένας είναι ο Δήμος να ζητήσει ή εσείς με αφορμή την δική σας ένσταση από το Ινστιτούτο ή το Πανεπιστήμιο ή κάποιον άλλο να προμηθευτείς αυτό το πράγμα. Οπότε έχει την ισχύει χρονοδότηση. Ο δεύτερος λόγος είναι η ελληνική προσοχή, η οποία όμως εγώ δεν θα τη συνιστώ. Δεν νομίζω σε μια φορτική κοινωνία ότι τις προσφυγές, οι ενστάσεις ή τα δικαστήρια μπορούν να αντιλήσουν θέματα του μέλλοντος και της ζωής. Θα έλεγα λοιπόν αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει αυτή η λογική, πώς να πω σε κάθε περίπτωση, αντίδραση, την περίμενα, την έχω ακούσει, γιατί μάλιστα θα συστήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους. Είμαι έξω από τα πράγματα, τα ζώα. Κάποιοι μπορεί να έχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Δεν έχει σημασία όμως τι αντίληψη θέλει να κάνει οποιοδήποτε για μένα ή οποιοδήποτε. Σημασία έχει ο τόπος. Λέω λοιπόν το εξής, όσο το θέλετε, όσο είναι τόσο σημαντικό, ζητήστε αύριο μια επιτροπή, εσείς εδώ απόψε, και είναι πρότασή μου. Δεν θα είναι εδώ αν θα την ζητήσετε ή όχι. Ζητήστε τη γνωμοδότηση. Θέλετε από το Πανεπιστήμιο, θέλετε από το Συντούτο των Δασικών Ερευνών. Οποιονδήποτε θεωρείτε εσείς πιο εξειδικευμένο, και πες σας, θέλουμε αυτή την πρόταση. Υιοθετούμε, προχωρούμε. Ένα είναι παραμένει μία. Και εγώ λέω, πρέπει να πούμε κάποια δέντρα που γίνουν. Τα υπόλοιπα που θα δούμε, επειδή τέθηκε πολλέ φορέ, το θεωρώ ουσιαστική, αν είναι επικίνδυνο ή όχι. Θα κρυθεί την επόμενη χρονιά. Συνεχώ θα κρίνεται. Εγώ λέω, δεν μπορεί να κρίνεται ένα φυσικό χώρο κάθε 50 χρόνια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η αποκλάδωση των ξερών φυσικά πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να προηγηθεί, θα πρέπει να προηγηθεί. Εμείς προσημάνουμε 51 μέτρα και 12 είναι για αποκλάδωση. Ούτε 60 είναι, ούτε 100. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, λέω, η πρόταση μου είναι αυτή. Υπάρχει μια αμφισβήτηση, απόλυτα λογική. Δεν σημαίνει ότι μη το είχε ένας δασολόγος, μη τρώει μεγάλο βαθμό εμπειρίας, ότι το είπε ο Θεός. Με μια επιτροπή λοιπόν και με το Δήμο, σε συζήτηση πάλι ακόμη και με τον ανάλογο, με μια παράταση συνεργασιών του οτιδήποτε, ζητήσε τη γνώμη από ένα πιο υψηλό επιστημονικό ίδρυμα, πανεπιστήμιο ή το Ινστιτούτο. Αυτά τα δύο έχουν στην Ελλάδα. Δύο ιδρύματα που ασχολούνται με τη βασική έρευνα και με τις βασικές εφαρμογές. Και ό,τι που είναι εκεί, εάν για οποιοδήποτε λόγο διαμορφώσει μια διάκριση, και πού δεν χρειάζεται να πούν και μήνα, χρειάζεται να πούν 5 ή 10 ή 15. Αυτή την πρόταση εμείς ανισχύουμε τις χαμηλές μας αρχές και μπορούμε να γίνει δεκτή. Κάποιος όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναλάβει κάποια ευθύνη και οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μέσα στον χώρο. Η ανθρώπινη ζωή, εγώ λέω για μένα προσωπικά, είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Συνάδελφος, μιλείτε για το δάσος του Συντούτου, το ξέρετε και το Ζάμπιο και πάρα πολλά και σε πολλές πόλεις και εδώ στην περιοχή μας έχουμε κύσουμε μέσα πέφτια και σε δάση. Είναι όμως εντελώς διαφορετικό πράγμα. Εκείνο συγκινητά τι έφτιαξε στο σπίτι του μέσα στο βάθο. Νόμιμο, αφαίρετο, δεν έχει σημασία. Η τοπική δημοτική αρχή πάλι διαχειρίζεται με τον δικό τη τρόπο, τη δική τη γνώση, του δικού τη συμβούλου. Και κάθε συνάδελφο έχει διαφορετική άποψη. Δεν έχει μέσα στην υπηρεσία. Πιθανόν κάποιο άλλο συνάδελφο να έχει μια διαφορετική. Γιατί όμω μέρημα είναι στη δημοτική αρχή, για να μην παρεξηγούμε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, κάντε λοιπόν αυτή την πρόταση, αν θέλετε, σα την προτείνω εγώ. Από την ώρα που υπάρχει μια σοβαρή αμφισβήτηση. Μια ερώτηση. Παρακαλώ. Είπατε ότι θα αποκτούν 50-60 το μήνα, δεν ξέρω ένα νούμερο. Και μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, έσπασε ένα διπλανό δέντρο που δεν το κρίνατε. Το έχουμε σκεφτεί. Την ευθύνη ποιος θα την έχει. Γιατί είπατε για ευθύνη, έτσι. Νομίζω ευθύνη δεν θα λέει κανένα ήρυμα να σου πει ότι ξέρει αυτά είναι έτσι και πρέπει να έχει. Εγώ λέω κάτι. Γιατί η φάλα πέσει δεν ξέρω. Δεν πει κάτι ότι θα μου φανέσει. Είναι σαν να έχει μία βούβα έξω από το σπίτι σου. Φυσικά σε οποιοδήποτε σημείο ενός δρόμου, μιας κατασκευής, μπορεί να γίνει ατύχημα, σε οποιοδήποτε σκαλοπάτι. Όταν όμως βλέπεις ένα σπασμένο, κάτι ο φραγμοφανές, και εκείνο λέει για τον καθένα, και αν πήρε μέτρα ή όχι, και
Γι' αυτό, επειδή το θερμοφανές για μένα δεν είναι απόλυτο. Και αυτό είναι απόλυτο δικαίωμα του κάθε κόσμου. Απόλυτο. Το δέχομαι προσωπικά και του κάθε συνοδευτή. Λοιπόν, κάντε λοιπόν απόψε, κάντε αυτή την πρόταση. Εδώ είναι εκπρόσωπο του κύριου. Αυτή τη στιγμή, αν δεν το πει, μια πρόταση με αφορμή την, πώς να πω, την διαφορετική άποψη που διαμορφώνει στην τοπική κοινωνία, την τοπική αντανάκληση, τη διαμαρτυρία, τις ενστάσεις. Να το πούμε πιο γενικά που υπάρχουν από τους τοπικούς φορείς της κοινωνίας. Ζητούμε από το Ινστιτούτο, το Πανεπιστήμιο, ελάτε κάτω. Ποιοι είναι πιο ειδικοί. Και πέστε μας την νόμη. Συμφωνείτε, θα προχωρήσουμε. Δεν συμφωνείτε. Να πάμε σε μια διαπροσωπική άποψη. Δεν είναι καλύτερα να γίνει έτσι. Εγώ άλλο θα το πω. Σα είπα ότι εντάξει, υποτίθεται αυτά που κρίναν την έρευνα και τα υπόλοιπα. Και μετά περνάω και σπέρνα δηλαδή. Και μετά από ό,τι είπα, εσύ θα έρθει να δει. Ακούστε μα. Ποιο είναι υπεύθυνο. Είναι διαφορετικό. Οποιοδήποτε μπορεί. Δεν ξέρω τι θα το αναθέσω σε κάποια στιγμή. Πάλι μπορεί να είναι εγώ, μπορεί να είναι ο Δήμαρχος, μπορεί να είναι αυτό το ζήτημα. Όμω είναι εντελώ διαφορετικό πράγμα. Σα εξηγώ προσωπική άποψη. Σεβαστείτε ότι όταν είναι κάτι θερμοφανές, δεν μπορείς να το επισημαίνεις. Ότι μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να συμβεί κάτι, ακόμη και σε ένα μικρότερο ύψος φέρου, φυσικά μου να συμβεί. Όμως, όταν το θερμοφανές είναι φανερό, γιατί αυτός ήταν ο τρόπος και αυτά ήταν τα κριτήρια δημιουργίας, δεν σημαίνει, σα το λέω πάλι, ότι σε κάθε περίπτωση η δική μου άποψη είναι αποδεκτή. Για μένα είναι. Δεν σημαίνει όμως ότι για εσάς ή για οποιονδήποτε. Εσείς μπορείτε να μας πείτε με μια καινούργια ματιά μετά που έγινε αυτή η ιστορία, εάν επιμένετε εσείς το ποσό τη σκοπή των δέντρων, ή εάν μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα απολύτως αναγκαία που έχουν και κάποια άλλα τα οποία δεν βοηθούν. Μπορεί να κάνετε αυτή τη διαίρεση. Πάνω από 5% και μόλι μου και με συναδέλφου μου. Δεν ήρθα μια μέρα πρωί με ένα σπρέι ή με ένα τσεκούρι να προσημάνει. Τα έχω φωτογραφίσει, τα έχω προσέξει, έχω προσέξει τι ιδιαιτερότητέ του. Σε κάποια έχω πάρει ειδικά καταγγελία και από εκεί και πέρα συζήτησα επαγγελματικά με συναδέλφου μου που ήταν στο Ινστιτούτο. Και του είπα το απλό ερώτημα, αυτό που φαίνεται και εσεί. Τι θα γίνει αν πέσει αυτό που δεν θα προσημάνω. Τι θα γίνει, γιατί ξέρω ότι οι τοπικές κοινωνίες θα αντιδράσουν και θα υπάρξει ανάγκη. Πώς θα δουλεύουμε εμεί. Και αντάξει, ήταν μία. Δεν μπορώ να το γνωρίσω. Τώρα βέβαια, συγγνώμη, κύριε Σαββατόπουλο, δύο λεπτά. Κύριε Σαββατόπουλο, είπε κάτι. Υπάρχουν τρόποι, μαθηματικοί, ερευνητικοί, εγώ δεν του γνωρίζω. Με του δύο λεπτά. Με του οποίου μπορεί να γίνει μια ασφαλέστερη πρόοδο. Εγώ λέω, αν υπάρχουν. Τους ξέρουν το Ινστιτούτο και για να πάρουν τα σοβαρή σχολή. Άρα λοιπόν, εσείς κάντε μια πρόταση στο Δήμο. Εμείς θα συνεισφέρουμε σε αυτή την πρόταση και θα συμφωνήσουμε να γίνει επανέρχομος. Και για αυτό και για οποιοδήποτε άλλο. Εγώ καταλαβαίνω. Άρα δεν προχωράμε στην πληροτομία. Αυτό καταλαβαίνω. Εκείνο που πρέπει να ζητήσετε εσείς να ανασταλεί κάθε οικονομία και από εκεί και πέρα μέχρι να κρυφθεί από ένα δευτερόλεπτο να πούμε όλο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αλλιώς, εάν δεν πάμε σε ένα τέτοιο τρόπο, θα οδηγηθούμε σε συγκρούσεις και σε διαρκείς ρήξεις. Και αυτό, ακούστε, και δεν είναι καλό. Πρώτα απ' όλα δεν είναι καλό για τον τόπο. Δεύτερο, δεν είναι καλό για το ίδιο το μέλλον. Δεν πρέπει κανείς να συγκρουστεί για ένα τέτοιο χώρο. Μπορεί να γίνει μετροποίητευση. Να προηγηθεί όλες αυτές τις μελέτες, γιατί προφανώς θα πάρει χρόνο. Ακούστε, στα βάση υπάρχει φυσική αναγέννηση. Στα πάρκα, όπως είναι ο Τεριάς, συγγνώμη, στα αισθητικά βάση, όπως είναι ο Τεριάς, φυσικά τη σχέδια, όπως είναι ο Τεριάς, εκεί υπάρχει φυσική αναγέννηση. Όμως, κοιτάξτε και τεχνικά δέντρα. Τα δέντρα που κρυβαίνονται δεν είναι μεγάλα. Η αρχή τη δασοπονική διαχείριση είναι εντελώς αντιπάρκο τεχνική. Σε ένα πάρκο άψος, τι διαφορά έχει το πάρκο από άψος και από το βασίλειο, τουλάχιστον σύμφωνα με τις διαταγές όπως έχει εξελιχθεί και η ορολογία. Το άψος είναι ένα πιο φυσικό βάσος που έχει εξελιχθεί και δεν έχει μέσα έντονες βασοτεχνικές διευθετήσεις. Το πάρκο, αν τη λέξη υπάρχουν, έχει δεχτεί, πάλι μπορεί να είναι άψος ή ένα τεχνητό ή ένα φυσικό, που έχει δεχτεί πιο έντονες
διευθετήσεις όσον αφορά την διαχείριση και την διαχείριση των επισκεπτών. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις τι είναι ανάμεσα άλλους και πάνω. Γι' αυτό το λόγο, και είναι δύσκολη η προσέκταση. Γι' αυτό και με είδατε στην νομοθεσία. Δεν λέει αλλού για άλλους, άλλο άρθρο ή άλλο άρθρο για πάνω. Λέει επειδή στην κοινή λογική, με το κοινό λεξιλόγιο, είτε πούμε πάρκο, είτε πούμε άλσος, κατά κάποιο τρόπο, το ίδιο πράγμα εννοούμε όλοι οι άνθρωποι, είτε ένας εξειδικευμένος, είτε ένας απλός πολίτης. Γι' αυτό το λόγο και αν είδατε στην νομοθεσία που σας παρέφερα, είναι πάντα στη διάθεσή σας. Λέει μαζί πάντα, πάρκα ή άλση. Εκείνο που διαθέτει ποιο είναι, είναι το βάσος. Εδώ μπορεί να λέγεται δασίδιο, μπορεί να λέγεται αρσίδιο, μπορεί να λέγεται πάρκο. Δεν πάρει να είναι μια τεχνική ποιτεία. Το θέμα είναι ότι αυτή η ποιτεία ομογενής έγινε κάποια στιγμή ένα γυροκομείο. Και εγώ λέω αυτό το γυροκομείο πρέπει να γίνει μη όπως λέμε ξανά κατά κάποιο τρόπο κυπευτή ονειρευτή συστάτη. Τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να έχουμε δέντρα μέσα όλων των λειτουργιών, όλων των διαμέτρων και αν είναι δυνατόν να εμπλουτιστεί και με περισσότερα μη και με θάμος. Πάντα μιλάμε της Φλωρίδας περιοχής. Δεν είναι απαραίτητο να το αποδεχτεί η δημοτική αρχή, η τοπική κοινωνία από οποιοδήποτε από εσάς. Μπορεί ένας να συνδεθεί ιστορικά, συναισθηματικά, με αυτή τη μορφή, με αυτό το μεγάλο πέρα. Δεν έπαθε τίποτα ποτέ, πρόσφερε, το έκανε τη ζωή του καλύτερη, δεν δέχεται να δείξει κανείς τίποτα. Παρά μόνο ένα ξέρω κλαδί. Είναι σωστή αντίληψη. Για μένα δεν είναι. Είναι αποδεχτή, απέραντο. Τι να πει σε έναν άνθρωπο για τα αισθήματά του, την αντίληψη που έχει διαμορφώσει για την πόλη του. Για το χώρο να ψηφίσει, που ζητήνατε με το σπίτι, είτε με δέντρο, και όλα αυτά. Αν μου επιτρέπετε, να ολοκληρώσω σκέψη. Δεν μπορεί να κρυφθεί η προσωπική αντίληψη κανενός πολίτη απέναντι σε αυτό που είναι και που βλέπει που το έχει πετύχει. Δεν μπορεί. Υποθέτω οι περισσότεροι. Από εκεί και πέρα, έχουμε τους νόμους που λέει ναι, μεν η βασική υπηρεσία και τοπική δημοτική αρχή το διαχειρίζεται, το προστατεύει, το κάνει. Μπορούμε να βρούμε μια χρυσιοδό μέσα από αυτή τη διαχείριση. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε χρήματα και μελλοντικό ενδιαφέρον μόνιμο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εάν δεν γίνει τίποτα από αυτά, είτε τα κόψουν, είτε τα αφήσουν και κάποια μέρα πέσουν μόνοι τους, είτε προκαλέσουν είτε δεν προκαλέσουν ένα τύχημα, μπορεί να μην προκαλέσουν ποτέ. Δεν σημαίνει αυτό. Πάλι φέρνουμε ένα πάρκο καλό για την περιοχή μας. Δεν νομίζω ότι το θέλει κανείς αυτό. Πιστεύω το όνειρο του καθενός και πιστεύω ότι αυτό είναι. Ότι θέλω όλοι θα έχουμε ένα ψήφι. Θέλουμε νεότερα παιδιά. Πιθανόν και κάποια διαφορετικά. Θέλουμε μια υποδομή ασφαλή για τα παιδιά και του υπερασπιστέ. Θέλουμε να μην είναι σε αφάνιση. Θέλουμε να υπάρχουν υποδομές. Όμως δεν μπορούμε με ένα μαγικό τρόπο να τα φτιάξουμε αυτά. Γι' αυτό σας προτείνω εγώ να ξεπεράσουμε το θέμα των υποδομιών με αυτή την πρόταση. Να ανασταλούν προσωρινά. Να πάρουμε μια γνώμη από ένα νότερο πανεπιστήμιο ίδρυμα. Να ακολουθήσουμε τη γνώμη του. Για να κατά κάποιο τρόπο να είμαστε όλοι πιο ασφαλείς, δημοτική αρχή, πολίτες και υπηρεσίες. Και από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε όπως επιμένω, την επόμενη μέρα και μάλλον από αύριο πρωί, πρέπει να αναθέσουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια διαχειριστική μελέτη. Το θέμα είναι το άλλο. Να την αναθέσουμε. Το λέω ναι, ο Δήμος έχει την οικονομική δυνατότητα να την αναθέσει. Μετά, αυτή η διαχειριστική μελέτη θα προβλέπει ένα 2.000 μέτρα. Θα πρέπει πάλι να πούμε στον Δήμο ότι να μελοποιήσει και να είναι κατά τη διάρκεια τη συνεχώς. Δεν έχει ακόμη η εκκλησία να εκμεταλλευτεί τον υπαρχόντα. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Αντί να
Ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος του Κουσουλίου που είναι. Δεν καταλαβαίνετε ότι ένας από τους δύο και οι δύο πρέπει να είναι εκεί να δεσμευτούν σε εμάς, το καταλαβαίνετε. Γιατί σήμερα ο κύριος Λεωνάρδο μας απήγησε ότι θα κλείσει το παιδιά και θα προχωρήσει την υπερκόμιση. Όταν στην προηγούμενη λαϊκή συνέλευση, όχι, ζήτησε συγγνώμη και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη ο ίδιος ο Δήμαρχος. Ποιος από τους δύο λέει ψέματα. Στην προηγούμενη ή τώρα. Και πώς θα πάμε σε συνέλευση. Άρα πώς θα πάρει λοιπόν, ευχαριστούμε.
κύριο Καλλίδη και από τον κύριο Σάρο, αλλά με την ευκαιρία ότι είμαστε εδώ, παίρνουμε σαν δεδομένο ότι είναι μια λαϊκή συνέλευση. Έχει γραφτεί ένα κείμενο, να το διαβάσει το κέντρο, να το ακούσουμε, να το πάρουμε σαν βάση ενός ψηφίσματος για να πάρουμε τον αγώνα. Να πούμε κάτι, Κάνατε όλοι λάθος. Όλοι. Εμείς το οργανώσαμε αυτό για να ενημερωθούμε. Είδαμε επιθέσεις, υποτόκανα, καθήκες. Πρώτα ενημερώνεσαι και μετά κινήσει. Εσείς κινηθήκατε Ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμαρχος είναι παρόν, ας έρθει και να τον ευχαριστήσει. Αυτή δεν ωραία τότε.
Θέλετε να σας κάνω και μήνυση, έχουμε εδώ να έρθετε. Δεν παρακαλώ. Το οποίο από εκείνη την ώρα διαβολής του πίστηκε από όλους, στο πόδι το
φτιάξαμε εκείνη αυτό το ψυχοσύμφωνα με τα λεγόμενα και μετά το διαμορφώσαμε. Εδώ έχει υπογραφεί από όλους και σε όσους έχει διαβαστεί μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις που κάνουμε μέσα στο παιδιά καθημερινά, φοβούμενοι ότι θα κοπούν τα δέντρα κλπ. Έχουν άπαντες συμφωνήσει και έχουν πει ότι φέρνουν να υπογράψουν. Κρατάμε το ψήφισμα που θα διαβαστεί. Αν είσαι παρέτης, κράτησε το λίγο. Πάμε σε άλλη πρόταση. Έλειπωσε. Έχουμε δύο πρότασεις. Πρώτη πρόταση είναι να κάνω... Πρώτη πρόταση είναι αυτό που είπε ο Δασάκης. Ότι όλοι εδώ που είμαστε να υπογράψουμε ότι όντως ζητάμε να γίνει μία μελέτη από ένα πανεπιστήμιο. Πρώτο. Το δεύτερο είναι... Το δεύτερο είναι, εγώ δεν είμαι νομικός, μήπως θα πρέπει μέχρι τότε και αποφασιστεί γιατί από το πανεπιστήμιο αυτό να γίνει ανάκριση μελέτης, μήνυση και να γίνει πραγματικά. Μέχρι τώρα έχω μάθει από τον υπεύθυνο δικηγόρο που είχε καλέσει ο κύριος Επανούσης ότι δεν έχει γίνει, έχει μόνο εξεταστεί αυτό το θέμα. Εμείς όμως σαν πολίτες, γιατί κάποιος θέλει να πάρει και το θέμα, να κάνουμε πραγματικά την ανάρτηση και να προχωρήσουμε την ανάρτηση. Ή δηλαδή θέλει με την μήνυση. Σπύρο, θες διαδικαστικό. Πριν κάνουμε τις οποιασδήποτε προτάσεις, εφόσον υπάρχει ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, να ακούσουμε τι προτάσεις για το ψήφισμα και να μας καλυπτόμαστε. Άκουσα γιατί είπα, ανοίγω παρένθεση, επειδή το ψήφισμα είναι γραπτό και μπορεί να διαβαστεί πεντακάθαρα για να γίνουν διάφορες απορίες και να καταλήξουμε σε αυτό. Ας πάρουμε λοιπόν πρώτα προφορικά τι άλλο παίζει. Το ψήφισμα το έχουμε δεδομένα. Σπύρο, πολύ σύντομα. Πάμε να ξέρετε το ψήφισμα. Πάμε σε αυτή την πρόταση που είπε ο κ. Καλίδης. Αν σε αναστολή εκπομπής και ζητάμε μελέτη από το Δασκολογικό Ινστιτούτο, να πάμε την Επιτροπή Πολιτών στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα δύο που έκανε είναι γνωστά τρίτον. Να πάμε την Επιτροπή Πολιτών. Είμαι εδώ και οι δύο επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και Αντιπολίτευσης. Να μας στηρίξουν, να φέρουν το θέμα στο επόμενο δημοτικό σου δίκτυο. Είναι τέτοια πρόταση. Και ο Δήμος μαζί με τους πολίτες να ζητήσει τη μελέτη από το Ινστιτούτο Δασκολογικό. Ωραία. Να μην προημένει σε κάτι άλλο. Εμείς μπορούμε να το πούμε αυτό, αλλά καλύτερα είναι να πάει έτοιμη πρόταση και αυτή να συζητηθεί και εμείς να συζητηθεί. Διαδικαστικό. Προτείνω να μην κάνουμε ομιλίες τώρα, να πούμε στην πρόταση. Αυτό είπα αυτό. Που είναι γύρω στα 50 μέτρα και τα πολύ καταλαβαίνουν, και να αξιοποιείται από το Δήμο
σαν μια καρτίνα ήπιας μορφής και τίποτα άλλο να πέρα, σαν μια καρτίνα ήπιας μορφής. Από εκεί και πέρα, μόνιμη πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο θα ασχολείται με την προστασία, με κλαδέματα, με γεωγεωπόλη και τα λοιπά. Περίφραξη, να φύγουν τα, πίσω, τα ξερά, κλαδέματα και τα λοιπά. Με δύο λόγια, να σταματήσω από ξερό να μην πω τίποτα παραπάνω. Πρόταση. Στην πρόταση αυτή, για το διακαπαδούρευση της κοινωνίας, να καταλληλεί και το υπάρχουν πάρκινγκ. Ναι, σωστά, σωστά, όλα αυτά. Δεν μπορώ να μην περάσω. Πάνω σε αυτές τις προτάσεις, Κύκο. Εγώ έχω δύο προτάσεις. Μια πρόταση, όπως είπε και το Συμβούλιο του Τοπικού, θα πάρει θέση, θα πάρει απόφαση. Και δεύτερον, εάν ο κ. Καλλίδης προχωρήσει στη διαδικασία σήμερα στο ΔΕΠ, να υποψηφίσουν μια επιτροπή, ώστε να έχουμε συμμετοχή. Να ξέρουμε τι γίνεται. Για την ενεργή επιτροπή να γίνει μαζί του. Για τις εμάς. Έτσι, ωραία. Και φύτευση, να γίνει φύτευση μέσα στα κενά, γιατί υπάρχουν πολλά κενά. Έτσι, ναι, ναι. 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 Σαν έρευνα νομίζω είναι πιο σωστό, δηλαδή με βάση όλα αυτά που είπα και πριν και που ακούστηκα, όχι να γίνει φύτευση γενικά τώρα, γιατί αυτό πώς θα γίνει, να γίνει άμεσα να δοθεί χρήματα τώρα από το Δήμο, κανονικά αυτό πρέπει να γίνει, το είπε και ο Καλλίδης, δηλαδή είναι σωστό, να γίνει και κλειστή μελέτη, πρέπει να δοθεί τώρα άμεσα να αναθέσει σε έναν ιδιώτη επιμηνία σταζόν στο Ινστιτούτο, μπορεί να το αναθέσει οπουδήποτε ο Δήμος, να κάνει εμείς θα διευκρινίζαμε τώρα εδώ τον Προεδρείο και κάτι από εμάς ότι όταν είναι διαχειριστική μελέτη, εννοούν αυτά. Εννοούν από κλάση να ανανέωση του κόντου να η διαχειριστική μελέτη θα πάρει σπίτι. Οκ, θα αναπτυστεί ο κόσμος. Άλλη πρόταση. Πληροφόρηση η οποία δεν είναι τσεκάρει για είναι 100% σίγουρη. Η χρηματοδότηση μέσω έστω από τον Ιδρύκο. Άρα, μπορεί να βρεθούμε σε μια δεδομένη. Και αυτά που κουβεντιάζουν περί υποπτήσεις, αυτόματα να σταματήσουν από μόνο του. Το πρόβλημα όμως θα συνεχίσει να υπάρχει. Ακριβώς. Άρα θα πρέπει να συγκροτηθεί μια μόνιμη επιτροπή για τα παιδιά, αν θέλουμε να τα αναγνωρίσουμε. Και το κυρίαρχο είναι πως πρέπει αυτό που είπαμε. Παλιά πρόταση. Να κοπεί ο δρόμος, να χαλάσει ο δρόμος, η μίσθωση του Καρύμπια να τελειώνει το Σεπτέμβρη, να γκρεμιστεί το Καρύμπια, να αναβασωθεί το μέρος, να υπάρχει ένα μαγαζί. Και λόγω παράδοση κουλτούρα, μνήμης, αυτό που υπάρχει στα δυο της μηδέν κατάσταση του μαγαζιού από πάνω και κάτω μόνο τραπεζοκαθίσματα, άρα καλύπτουμε το τουαλέτες να μην φτιαχτούν πράγματα μέσα στο παιδιά, χαμηλή η χορύπανση για καφέ πορτοκάλι, όχι μπαρ και τέτοια πράγματα το βράδυ για να μπορούν και οι περίοδοι να κοιμηθούν. Και από εκεί πέρα αυτή η μόνιμη επιτροπή να κάνει την πρόταση στο Δήμο για την αναμόρφωση. Η κοπή και τα υπόλοιπα είναι κάτι που θα κουβεντιαστεί. Αλλά νομίζω πως πρέπει να υπάρξει μια μόνιμη επιτροπή για τα παιδιά, γιατί σίγουρα όπως υπάρχει και μέσα κάτω πίσω. Γιατί να πεις. Όπα, όπα, όπα. Θα το λέω. Όχι, όχι, δεν έχετε διάλογο. Ας το πιστώ. Αυτά ο Ηλίας έβαλε επίκαιρα το θέμα ότι εδώ εμείς δεν είμαστε για να σταματήσουμε το βιβλίο. Είπαμε ότι είναι κανεί ο τόπο σε δυσάφιλο. Έχουμε προτάσει μια αναβάθμιση για τον κύριο Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα. Έχετε κάνει να το αντιμετωπίσετε. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Και τώρα να σταματήσουμε να μέσα. Και υπάρχει ένα βασικό προσωπικό με τον μαγαζάτορα του Καρύμπια. Όπου υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία συμφέροντος που μπορεί να είναι καθόλου αθεμητή, πάντα θα υπάρχουν περίεργες αποφάσεις. Και για να μην ξεχνιόμαστε, λείπουν βέβαια κάποιοι, απόσπασμα 3 Απριλίου του 9. Δημοτικό Συμβούλιο, θέμα, έκτακτη και κατεπίκουσα στο τοπικό συμβούλιο συνεδρίαση. Θέμα, δημιουργία θέσεων στάθμευσης του κέντρου Καρύμπια. Ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος κάτω Δημιουργίου, κύριος Ανάγκηλος Μετσόπουλος, εισηγήθηκε πρώτη ημερησίας διάταξης να συζητηθεί το θέμα δημιουργία θέσεων στάθμευσης του κέντρου Καρύμπια.
Τώρα, θέσεις πάρκινγκ στο παιδιά που καταλαβαίνω του κέντρου Καρύμπιαν από τον τοπικό πρόεδρο δεν το καταλαβαίνω. Συνεχίζω. Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αίτημα του καταστήματος για δημιουργία 20 θέσεων στάθμευσης βορείως του παιδιά πλησίων του καταστήματος. Βορείως του παιδιά σημαίνει πως στη θάλασσα. Στη συνέχεια, εξέθεσε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, 9 λέω, όχι 15, που μαστίζει τα καταστήματα, ο πρόεδρος δεν ξέρω αν είναι κάνει μάρκετινγκ του καταστήματος, πρέπει να επιτρέψουμε τη δημιουργία στάθμευσης αυτοκινήτων και πρότεινε να γκρεμιστεί το τοιχείο βορείως του καταστήματος προς τη θάλασσα, να δημιουργηθεί χώρος για λοξή στάθμευση 20 αυτοκινήτων πλησίων του καταστήματος. Συγγνώμη. Ο σύμβουλος κ. Μικόπουλος πρότεινε να επιτεθεί η πρόταση υπό τον όρο να μην παρκάρουν τα οχήματα μέσα στο παιδιά και πάνω στα πεζοδρόμια. Εμένα λέει, δηλαδή αν δεν το εγκρίνουμε, θα παρκάρουν. Ομόφωνα ψηφίσατε. Δριτσόπουλος Ανάργυρος, του Μπανάκης Ιωάννης, του Μπανάκης Αθανάσιος, Μιχόπουλος Ιωάννης, Ζωγράφος Βασίλειος. Αυτό το καταφέρατε, δεν είναι λόγο της τηλεπαζήτησης τώρα. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς. Γιατί όσο θα υπάρξει ένα μαγαζί, πάντα κάποιος θα θέλει να κάνει κάτω στο παιδιά. Ναι, σωστό, παιδιά. Λοιπόν, διαδικαστικό, οι προτάσεις που ακούστηκαν από τους κυρίους που μιλήσατε, υπάρχει κάποιος που διαφωνεί με κάποια πρόταση από αυτές που ακούστηκαν. Δεν υπάρχει κάτι. Διαφωνεί με κάποια πρόταση. Εγώ έχω μια πρόταση. Εγώ έχω μια πρόταση. Ξέρω τώρα, διαχειρίζω με μια συγκαλύψη. Λέω, ακούστηκαν προτάσεις, γραφτήκαν. Υπάρχει κάποιος για την μετάδοση της παρακολουθίας πληρωματικές αν δεν υπάρχει κάτι στο ψήφισμα. Για να πάμε στο διατάφτα. Ρωτάω, μισό λεπτό για τον Σάκο. Ωστόσο, λόγο. Από τις προτάσεις που ακούστησα μέχρι τώρα, υπάρχει κάποιος εδώ που διαφωνεί με κάποια. Σχετικά με αυτά τα κάποια. Κάτι άλλο. Σαφέστατο. Δεν διαφωνώ με την ιδέα που ζούμε, αλλά είναι ένα θέμα μεγάλο αυτό που είπε που πρέπει να μπει σε μια διαβούλευση κάποια στιγμή. Μπορεί να είναι πρόταση να την ψηφίσουμε, γιατί εγώ θα κάνω, θα συμπληρώσω την πρόταση του Ηλία. Θα είμαι υπέρ της πρότασης που κάνει και αν ο Δήμος κάνει έλεγχο νομιμότητας της υπάρξης των καταστημάτων. Και μετά να λέμε ποιο είναι παράγμα και ποιο δεν είναι. Εφόσον λοιπόν ο Δήμος τόσα χρόνια δεν βάζει τους ελεκτικούς μηχανισμούς, να πάνε να δούμε αν είναι νόμιμο ή όχι ένα κατάστημα. Εμείς λέμε τώρα αυτό είναι παράδειγμα, δεν είναι. Αυτό μπορεί να είναι νόμιμο ένα κατάστημα. Λοιπόν, ο ελεκτικός μηχανισμός του Δήμου να πάει να ελέγξει αν το κατάστημα το Α ή το Β είναι νόμιμο και ό,τι παράνομο έχει να το καταγγείλει στην πρωτοβουλία πάνω του Δήμου. Σε απλά πράγματα. Να κλείσει, 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 εγώ δεν είπα να κρεμίσουμε μαγαζιά. Επειδή το Δήμαρχος είπε πως η σύμβαση του συγκεκριμένου μαγαζιού τελειώνει λίγη και δεν θέλει να το ξαναδώσει, εγώ δεν είπα να κρεμίσουμε. Να μην διαστημώσει. Δεν πρέπει να το κρεμίσουμε. Σε συνέχεια αυτό που κάνει το Λιώσιο σας κάνει και αλλά και τα άλλα δύο σπίτια που είναι παράδειγμα. Σήμερα το θέλουμε εγώ με τον πρόεδρο που κάνει επαφή με τον πρόεδρο του Σπουλίου που 50 μέτρα είναι άλλη. Οκ, ας θα το ψάξω. Άρα και παράδειγμα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι θέματα μαγαζιά κλπ. Πιστεύω σήμερα να μείνουμε στο θέμα του παιδιά. Και αυτά να ακολουθήσουν, συμφωνώ με τον Ηλία, την νομική οδό και ό,τι ακριβώς λέει ο νόμος. Συμφωνώ. Δεν είναι αυτό. Αλλά σήμερα εμεί δεν είμαστε αρμόδιοι να διαβάσουμε το θέμα. Άλλωστε τι θα μιλήσει, παιδιά, θέμα.
πάνω σε αυτό που είπε η κυρία. Ναι. Ο παιδιάς δεν είναι μόνο ο παιδιάς, είναι και το περιγύρω. Δηλαδή μέσα στο έτοιμά μας, όταν θα γίνει μια μελέτη, πρέπει να συζητηθεί, δεν θα έρθει κάποιος να κάνει μελέτη, να δει μόνο το παιδιά, να δει το γύρο, το σύνολο. Δηλαδή μπορεί να κάνεις κάτι χωρίς να δεις το σύνολο. Ναι, ναι. Λοιπόν, το πάρτι, τα μαγαζιά και πάει λέγοντα. Έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο Ηλίας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο παιδιάς θα μείνει, θα είναι ένα κλεισμένο πράγμα. Δηλαδή θα γίνει αυτό που είπε ο κ. Λεωνάρδος. Δεν μπορεί να γίνει ένα νεκροταφείο θέατρο. Θα πρέπει να υπάρχει το μαγαζί, να σέβεται την νομιμότητα. Και δεν είναι μόνο το μαγαζί. Θα πρέπει να ξαναγίνει παιδιάς και το μάρτι που έχει κοπεί δυτικά το παιδί. Το ξέρετε το θέμα. Το μπάρκι που έγινε δώρο, κοινοτάρχη, προς γειτονικό χασάφος. Ήτανε προσωπικό δωράκι αυτό και ήτανε έγκλημα για την παιδί. Λοιπόν, το καλύτερο νομίζω ότι θα πρέπει να μην πέτσε όπως θα το λέω. Το παρατάσεις δεν θα δίνει να σέβεται τον νόμο που είναι λίγο εδώ πέρα τα σχετικά και θα δούμε και το θέμα της ανάπλασης πάλι που υπάρχει και το μπάρκι που ήταν. Ποιο μαγαζί είναι αυτό, είναι δύο μαγαζί. Μιλάω για το μαγαζί και το καρύπια. Για το άλλο. Για τα δύο μαγαζιά. Με κύριο στόχο την αναζωογόνηση
του εγκαταλελειμμένου δασιλείου και παράλληλα την αντιπυρική προστασία σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες των αναδασωτικών εργασιών. Προτρέπουμε επίσης τον ευαίσθητο κατά τα άλλα δήμαρχο, εντολοδόχο της δικής μας θέλησης, να κατευθύνει την αναπλαστική του προσπάθεια και σε αδιαμόρφωτους χώρους, όπως λόγω χάρη το τεράστιο γωνιακό οικόπεδο το οποίο δόρισε η ευεργέτης Άννα Τσάνη και παραμένει ακόμα αδιαμόρφωτο, τόπο συγκέντρωση απορριμμάτων, τροπικών και πετοειδών. Διαδηλώνουμε την αντίθεση και αποστροφή μας στην εικόνα των άσπλαχνα κομμένων και ρηγμένων υγιών πεύκων που η αναπλήρωσή τους απαιτεί δεκαετίες και προκαλεί αισθήματα θλίψης, αγανάκτησης και οργής στους περίπους, δημότες και επισκέπτες. Η αλόγιστη και εγκληματική αυτή ενέργεια, που μόνο ταμιακή λογική εξυπηρετεί, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το λαϊκό αίσθημα, το οποίο συνεχώς διορθώνεται και αντιδρά με συμπαράσταση ακόμα και από τον ευρωπαϊκό χώρο, ίντερνετ κλπ. Προσπάει την οικολογική σύγκληση όλων μας, κατακριωτική την αισθητική αντίληψη και παράλληλα υπονομεύει κάθε προσπάθεια τουριστικής και κατά συνέπεια οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας. Αποφασίζουμε. Συγκροτούμε επιτροπή, σκοπός της οποίας είναι Α. Η μεθόδευση των κινητοποιήσεων και η λήψη μέτρων για την άμεση σωτηρία που ευκοδάζουν. Την ουσιαστική και μόνιμη προστασία των πευκόνων και αλουσών του Δήμου μας. 2. Η συγκέντρωση και μελέτη όλων των αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων και λοιπόν εγγράφων που έχουν σχέση με την παράνομη ενέργεια της σκοπής των 4 πεύκων χωρίς άδεια αρχείου και των τεκτενωμένων σχεδίων εξαφάνισης των βελονοειδών δέντρων και μετατροπής του παιδιά σε αρδευόμενο πάρκο για χάρη οικονομικών συμφερόντων. Αποσυντικά. 3. Η νομική διερεύνηση του διαπραχθέντος αδικήματος γίνεται λόγος περικακουργήματος και η συναφής άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνων. Ζητάμε τέλος άμεση ανάκληση ή εδώ όπως υπόθηκε αναστολή και αναθεώρηση της διοικητικής πράξης υλοτόμησης του πευκόνα κάτω Δημηνιού. Ο ιστορικός παιδιάς να παραμείνει παιδιάς. Εκεί ήταν μετά εγκρίνεται το παρόν κλπ. Εδώ, τώρα ήξερα από αυτά, εγώ θα πρόσθετα, μπορούσα να προσθέσω στο ζητάμε ανάκληση και αναθεώρηση της διοικητικής πράξης υλοτόμησης του πευκόνα κάτω Δημηνιού. Να απευθυνθούμε σε και γνωμοδότηση μάλλον από το Πανεπιστήμιο και το Ανώτατο Ινστιτούτο Δασολογίας, δεν ξέρω πώς λέγεται. Διαχειριστική μελέτη, αυτά δηλαδή τα στοιχεία. Επίσης αυτό το έγγραφο, εμείς είχαμε προτείνει να πάει κατευθείαν Δήμο Κιάτο, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Διεύθυνση και Επιτόπου Δασών, βουλευτές του νόμου, Υπουργείο Περιβάλλοντος, συνήγορο του πολίτη και ελεγκτή δημόσια διοίκηση. Πάντα στο ψήφισμα, Βασίλη, θα σα νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί ότι δεν αποκλειοποιούμε σε καμία περίπτωση το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΦΙΑ. Θα πρέπει, αφού είναι μαγικέ και κόμπορτε, η γνώμη μου είναι ότι από το λέει και τα οικονομικά συμφέροντα, τα κοινωνικά συμφέροντα είναι αυτά που επιβουλεύονται το ΕΦΙΑ. Εάν εμεί δεν πούμε σήμερα αυτή τη στιγμή να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στο ΕΦΙΑ και η μόνη δραστηριότητα που πρέπει να είναι μια ήπια δραστηριότητα με εργοδότη το Δήμο, δηλαδή δεν πείσω ο Δήμο να λειτουργήσει ένα περίπτωση εκεί πέρα που υπάρχει αδίκοτα, δεν κάνουμε τίποτα. Θα αφήσουμε ανοιχτή πάλι την περικόπτωρα, πάλι τα έκανα. Εγώ νομίζω ότι είναι βασικό αυτό να πούμε ότι παρέμβαινε για το χαρακτήρα αυτό που προκειμένου. Έχω να πω το εξής, ότι στο κύριο Καλλίρη τη μελέτη που την έχω διαβάσει αναλυτικά, υπάρχει παραγραφούλα σε ένα σημείο που λέει σε κάθε περίπτωση, παρόλα όσα λέει το ονομάζει πάρκο και προτείνει, σε κάθε περίπτωση λέει, και με αυτήν εγώ συμφωνώ, πρέπει να ελεγχθεί η νομιμότητα όλων των τηριακών και λοιπά κατασκευών που έχουν ανεγερθεί, εγκατασταθεί στον χώρο του πάρκου που ονομάζει, άδειε αρχείου, άδειε πολεοδομία για τι κτηριακέ και ηλεκτρομηχανολογικέ κλπ. Εγκαταστάσει. Και ο Δήμο ω διαχειριστή τη έκταση
να διαβάσει στο Δασαρχείο Κορίνθου όλα τα σχετικά έγγραφα που νομιμοποιούν τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις διαφορετικά, αυτές να αντιμετωπιστούν ως παράνομες και αυθαίρετες κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας με όλες τις ποινικές και δυνητικές κυρώσεις προβλέπονται. Αυτό το υπογράφει ο κ. Καλίδη. Μισό λεπτό να πω κάτι για τα νομικά. Το ξέχασα και εγώ να το πω. Δεν ακούστηκε από τον κύριο Καλίδη ότι υπάρχει ένας καινούριος νόμος πέρα από τον 9ο. Είναι ο περσινός που ψηφίστηκε μέσα στο καλοκαίρι, 48. Ο οποίος, ας πούμε, αναφέρει πάρα πολλά πράγματα και καινούρια δίνει, είναι ένας fast track νόμος για τα δάση. Λοιπόν, αυτός ο νόμος είχε καταγγελθεί, αλλά μέσα στα πολλά που πέρασαν πέρσι, αυτός ο νόμος λοιπόν λέει ότι δίνει προθεσμία 3 χρόνια σε όλες αυτές τις κατασκευές που είναι και στους παράνομους δηλαδή, σε 3 χρόνια λειτουργία μέχρι να φτιάξουν τα χαρτιά για να τα νομιμοποιήσουν. Με βάση αυτό το νόμο δηλαδή, αυτό δεν καταρρεύει στη διεύθυνση και στο δασαρχείο. Δεν μπορεί ώστε να τους κάνει μηνύσεις και τέτοια, είναι και ο νόμος. Απλά θέλω να το πω ως παράδειγμα τώρα που το άκουσα, ισχύει και για άλλα πράγματα. Ο καινούριος νόμος επιτρέπει πάσης πίσω δραστηριότητες και στάσεις τα πάντα. Δηλαδή αυτό να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού, όχι άμεσα δηλαδή, αλλά θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες αν νομίζετε ότι νομικά θα υπάρξει υποστήριξη. Ο νόμος είναι λίγο, είναι όχι λίγο, είναι κατάπτυστο. Αλλά στο παρόν δεν είναι κατάπτυστο. Λόγω του ατυχήματος και πιθανά λειτουργεί και ήδη. Ωραία, ευχαριστούμε για την πληροφορία. Εκτιμώ διαδικαστικά πάντα, εκτιμώ μετά και το διάβασμα του ψηφίσματος και τις προτάσεις που έχουν ακουστεί για παρόντους φίλους σήμερα. Ότι υπάρχει κίνηση βραχυπρόθεσμη και κίνηση μακροπρόθεσμη. Τι θέλω να πω, αυτή είναι η πρότασή μου. Πρέπει εδώ και τώρα βραχυπρόθεσμα, όχι εμείς σαν επιτροπή, να πάμε αύριο μετά από στο δρόμο και να πούμε stop κάθε πρόγραμμα ηλεκτρόνησης και stop και ακύρωση του προγράμματος πυροπροστασίας. Αυτά τα δύο. Τέλος. Stop. Παράγεται να μας δει ευκαιρία να εξεργαστούμε το ψήφισμα και όλες τις προτάσεις, να το μοντάρουμε, να δούμε πού θα κινηθούμε, πού θα το πάμε, τι θα κάνουμε, να έφερε η δουλειά. Δεν μπορεί απόψε να πούμε έτσι στο γόνατο, ναι στο ψήφισμα, ναι σε εκείνες τις προτάσεις, ναι στα παραπτήσεις. Άρα, η πρόταση είναι αύριο, να πάμε όλοι, έτσι όπου θα δεσμευτούν, είναι αύριο στο Δήμο και να πούμε ότι στο πρόγραμμα ηλεκτρόνησης και το πρόγραμμα πυροπροστασίας θα μας έχεις απέναντι. Αυτά τα δύο. Και μετά να πιάσουμε όλο το βάρη. Το άλλο, και να συζητήσει και τη γνώμη του μαζολικού συστήματος. Θα τα κάνω μετά. Αυτό είναι. Ένα λεπτό, εγώ δεν μπορώ να μην μόνο στα τα πλήρια. Πρέπει γραμματικά να βρείτε και άλλα 4 που για παράδειγμα θα είναι πρώτον άμεσα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κλείσουμε την πληροφορία και να αποφάσουμε τα άλλα. Δεν έχει αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί όταν σε ένα μαγαζί που είσαι δεδομένα κάποια πράγματα, τη μισθώνει κάτι με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Δεν να τώρα στο πλήρω το δρόμο προ το μισό λεπτό, ενώ ήταν να τοποθετεί, άνοιξε μια ερώτηση στον κόμμα. Ευχαριστούμε τον λόγο. Γεια. Κωνσταντίνα, μισό λεπτό, λίγο. Λοιπόν, εμείς έχουμε ήδη πάει στο Δημαρχείο και ο ίδιος ο Δήμαρχος μας είπε ότι μέχρι τον Οκτώβριο δεν θα κάνει κάτι. Δηλαδή η κίνηση που λέει, εδώ ήσουν και εσύ παρόν, λοιπόν, η κίνηση να πάμε αύριο να τους ζητήσουμε στοχ, είναι άκυρη, δηλαδή γιατί να πάμε, αυτό το είπε ήδη. Αυτό που ζητάμε εμείς τώρα έχουμε να έχουμε κάτι γραπτό που να είναι και να το γραπτό με τη μετράει μόνο και έχει κάποια σχέση. Τα μπλαμπλά στον αέρα θα είναι σαν να μην υπήρχε τίποτα. Πρέπει να κάνουμε, να βάλουμε υπογραφή εδώ όσοι θέλουν και να γίνει αυτό που λέμε και λέγεται νομικά ανάκριση. Ότι θέλουμε να γίνει ανάκριση, γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει.
Μισό λεπτό, γιατί υποδόθηκε μόλι τώρα ένα νέο στοιχείο. Δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Εδώ λοιπόν έχει γίνει προ το δασαρχείο κορυφή τη Δεύση Δασών και ένα προσκυονείο αίτηση αναστολή από τον Γιώργο τον Πανούση, κάτι που έκανε το Δημηγέ και σύμβουλο τη τοπική κοινότητα, που αναφέρει σχεδόν όσα είπαμε εμεί να γίνονται σαν πρώτη κίνηση. Άρα εδώ έχει πρωτοκολληθεί, έχει πάρει αριθμό και έχουμε. Τον αριθμό παρακαλώ. Το έχω ένα ρίγο εδώ. Ναι, εγώ ρώτησα τον δικηγόρο του και μου είπε ότι είναι 46-13. Ε? 46-13. Τι να μην πάρει σε αυτά που λέω, μετά τα δω, καμερίνα. Μετά δεν χειριστικά. Τα λεπορούμε τον κόσμο. Άλλο θέμα κύριε. Εγώ παλιό. Λοιπόν, η πρώτη κίνηση που λέγαμε εν ολίγης περιέχεται εδώ. Σε αυτή την αίσθηση που έχει κάνει ο Γιώργος. Μπορούμε να συμπληρώσουμε. Εμείς λοιπόν συμπληρωματικά να πάμε εδώ, συν που εδώ δεν θα φύγει κανένας. Υπογραφή και το όνομα του υπόλοιπου. Γιατί σκέφτεται όλη η λαού. Εγώ εκτιμώ ότι αυτή είναι η πρώτη πράξη που να κάνουμε απόψε και να δεσμευτούμε και αμέσω θα βρεθούμε να μοντάρουμε. Ήδη, μισό λεπτό, ήδη όμως έχει ανακοινωθεί και δεν ξέρω αν είναι τώρα όλοι εδώ οι τελείωτε την Κυριακή στις 11.30 ώρα. 11.30 θα έχουμε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ενημέρωσης στον χώρο του παιδιά, όπου εκεί μπορεί να διαβαστούν και αν έχουν το πρόβλημα, δεν ξέρω. Μισό λεπτό, αυτή η ενέργεια μοιάζει ενέργεια από τις πράξεις που θα κάνει αυτή η Επιτροπή σαν διαμαρτυρία. Δεν μπορείς να πας τώρα στο παιδιά, στο όριο και να είναι στο αλλού. Συμφωνεί το ψήφι μας, διαβαστεί, παραμάγια, έτσι δεν γίνεται αυτά. Εκεί θα πρέπει να βρεθεί. Πρέπει να βρεθεί ο κόσμος, πρέπει να βρεθεί οι περισσότεροι από εδώ, πάλι εδώ στο γραφείο, να το χρησιμοποιήσουμε. Να μοντάρουμε και να δούμε τη διαδικασία. Εγώ έχω ρώτησα τον κύριο Μαρκούς, είπαν ότι δεσμεύτηκε ο Δημαρχός ότι μέχρι το Σεπτέμβρη είναι ότι έχει την πρώτη. Δεν το έχουμε γράψει. Εσείς εμπιστεύεστε το οποίο είπε ο Δήμαρχος. Άρα εμείς λέω θα πρέπει λοιπόν να κρατήσω τσίγες από αύριο το πρωί και όπως είναι από τις 7:25 θα με πιάνω όλα. Και μετά εκεί θα είναι καλά. Εγώ φοράω παλιά, δεν ξέρω. Μισό λεπτό, αν θα κρατήσουμε τσίγες και οπότε θα πηγαίνουμε, θα αποφασιστεί από εμάς. Είναι πάρα κακό πράξη. Αύριο το πρωί. Πρόσεξε τώρα. Ανθρώπινο, αν ακούσει χρόνια από τις 12 έτσι παίρνουμε εμείς τηλέφωνα, παιδιά. Αυτά τα αυτονόητα με αυτό. Αυτονόητα. Πε ότι απόψε τώρα πάνε, λέω εγώ. Με φακούστε, θα φωνάξουν. Α το νου μα, είναι αυτονόητο. Πρέπει να βρούμε τα βήματά μα, παιδιά, τα βήματα. Ένα βήμα είναι. Δεν βγήκε κανένα άνθρωπο. Δεν υπογράψει εδώ. Πρέπει κάπω και δεν αφήσει και να μα διαβάσουν. Μα καλεί να το διαβάσουμε. Και να δώσουμε ραντεβού όλοι εμείς πότε θα βρεθούμε να μοντάρουμε το ψήφισμα τη Ευρωπαϊκή που έχει γράψει η Ισπανία. Να πάμε στη διαδάφρα και να δούμε με το πρόσωπο τι κάνουμε. Τι χαθεί αυτό, μη σας φτιάχνουμε, μη σας αρκόμαστε. Παρακαλώ. Σε λεπτό. Είπα πώς που... Παρακαλώ όπως ανακαλέσετε η παρέφη μου, τα δεν πίνακα η λεπτομία που αφορά την κοπή των παίχνων στο τοχιά του Άντου Δημιουργίου του Δήμου Σκελίου και η παρέφη των 3-14 του Δήμου Σκελίου περί αντιπυρικής προστασίας των δημοτικών δασών Μαγκούλας και Πυρκιά κατά τον Ιγιό, καθώς κατόπιν εντόνων αντιδράσεων καθήκων στις περιοχές, οι οποίοι δεν συμφωνούν με την κοπή και την επαόριστο τετροφύτευση επειδή ένα, η μελέτη, καταρχάς με την εισαγωγή μας έχει κάνει στα δύο θέματα που λέγαμε, έτσι. Ένα, η μελέτη πυροπροστασίας που μετατρέπει το δάσο σε κήπο έχει υποκριθεί από υγειοπόνο και όχι από δασολόγου. Σύμφωνα με τον πίνακα ελευθερία ο οποίος σημειωτέων έχει συνταχθεί το 12-12 που αναφέρεται στην τεχνική αίτηση, προβλέπεται η κοπή 65 μεγάλων φεύγων. Παιδεία. Για αυτή την ποσότητα, γι' αυτό η ποσότητα αναφέρεται πουθενά στη μελέτη. Αν είναι η παράδοση, καταλαβαίνω για την λόγη. Σύμφωνα με τα 2-5 ομάδας εργασιών, προβλέπει, σωμανής εργασίας, προβλέπεται ανανέωση κοπής ή κοπή μεγάλων φεύγων. Για ποσότητα 200-200 αυτό. Ναι, εννοεί για άλλα λέξη. Μπορείς κατά ένα πρόγραμμα και λοιπά και λοιπά. Και πάει και συνεχίζει και λέει γιατί δεν υπάρχει πουθενά στη μελέτη καταγραφή όλων των υπαρχόντων δέντρων του αρσιλίου
ούτε καν αναφορά του συλλογικού αριθμού του, καθώ και συγκεκριμένη απεικόνηση κλπ. Τεχνικά, αλλά ουσιαστικά. Ποια αναγκαιότητα, ρωτάει, αντιπυρική προστασία προτάσει την κοπή των 65 από τα 275, πάλι ρωτάει, περίπου από τα μισά, δεν ξέρω, και συλλογικά μεγάλα δέντρα, σε ένα δασίλειο που είναι σχεδόν ο μοναδικό πνεύμονα πρασίνου και αναγκαίο τόπο περιπάτου και αναψυχή για του κατοίκου όλη την ευρύτερη περιοχή. Σε ποια επιστημονικά δεδομένα και μετρήσει στηρίζεται η εκτίμηση τη τοπική έκθεση τα συγκεκριμένα δέντρα που υπάρχουν. Μάλιστα, τα κέντρα στο πίτα χρόνο δεν είναι άριστα προσαρμοσμένα στι συγκεκριμένε κλιματικέ συνθήκε. Γιατί δεν υπάρχει στη μελέτη μια κατά περίπτωση αντιμετώπιση των λίγων πράγματι επικίνδυνων δέντρων κλπ. Στη μελέτη αναφέρεται ότι θα φυτευτούν 150 δέντρα και θα μπει χωρί αυτό να αναλύεται σε συγκεκριμένο αριθμό αναείρωση χώρο. Ποιο κανόνα τη επιστήμη επιτάσσει να εγκατασταθεί σύστημα αυτόματου ποτίσματο σε άλυσο με δασικά δέντρα. Ποιο θα πάρει την ευθύνη για τι πιθανέ πτώσει στο μεγάλο που έχουν εξαιτία τη πυροβολική του ακουστικού κλπ. Κλπ. Επίση, η διάνοιξη τη τάφου για την υπόγεια τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου θα τραυματίσει πολλέ από τι δύο στο μεγάλο που έχουν και αυτό ακουστικό. Πώς διασφαλίζεται και προστατεύεται η βιολογική ποικιλομορφία και η άμβληση των κλιματικών αλλαγών που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση με την γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους με οτιδήποτε μέσο στα κλιματικά και θαυμαστικά. Αποκομιδή κομμάτων, γενική σοπέδωση των τώρα κλπ. Σε 15 στρέμματα δηλαδή, σε όλο το βασίλειο, πράγμα που θα έχει σαν συνέπεια τη συμπίεση και απώλεια του γενικού εμφανιακού κόμματος και την καταστροφή μεγάλων μέρων στον οριζόντιο, τον Αρδάνο. Διαφορετικά σας ενημερώνουμε, γίνοντας ότι θα σταθούμε στα αρμόδια δικαστήρια για την προάσπιση των συμφερόντων και των κομμάτων της. Νομίζω ότι περιέχει την ουσία όλων αυτών που είπαμε. Θα κάνουμε καλύτερο φυπνάρισμα αποτέλεσμα με το ψήφισμα που θα βοηθήσει. Και τη στρατηγική. Γιάννη δεν το αναφέρει. Εδώ είμαστε για να σώσουμε τα πέρα. Είναι η έτσι η ανάπτυξη εμά. Ο προηγούμενο Δασάκη, για να καταλάβουν οι υπόλοιποι, ο ίδιο ο Δασάκη, ήμασταν μαζί του μια ομάδα προχτέ ποτέ έγινε. Είναι και ο ίδιος μας είπε ότι αν θέλετε να σώσετε το δάσος, η πρώτη σας ενέργεια, και αυτό προχωρήσαμε σε αυτό, θα είναι αίτηση για ανάπτυξη και αναθεώρηση, γι' αυτό το είχαμε σημειώσει και εδώ, τη συγκεκριμένη πράξη ενωτώνασης. Ανάπτυξη μόνο έτσι για